Παιδιά, για να ενισχύσετε την προσπάθειά μας και ξέρετε ότι είμαστε ανεξάρτητοι. Δηλαδή δεν έχουμε μανατζερικά, δεν έχουμε κόμματα, δεν έχουμε παπάδες από πίσω. Δεν μας βοηθάει κανείς. Η χορηγή μας είναι ότι είναι και ότι είστε εσείς. Like. Κάντε like. Φιλιά. Καλημέρα στους φίλους του Αθλητικού Μετρόπολης. 8 Ιουνίου ξημερώνει σήμερα. Μπήκαμε στο καλοκαίρι. Η αλήθεια είναι ότι σήμερα έκανε μια καταπληκτική μέρα. Έβρεξε πάρα πολύ, πλημμύρισαν οι δρόμοι. Η θερμοκρασία έπεσε χαμηλά, σύννεφα υπήρχαν, αέριδες υπήρχαν και αυτό είναι καταπληκτικό. Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ. Δεν μπορώ αυτή τη ζέστη την τρομερή που υδρώνεις τρεις φορές τη μέρα. Θες να κάνεις μπάνιο, κλείνει η μύτη σου, κλείνουν τα ρουθούνια σου. Να πούμε, κλείνεις τις πόρτες, ανοίγεις τα air condition. Τα air condition ξεραίνουν το λαρίγκιο σου, ξεραίνουν τη μύτη σου. Γιατρέ, καλημέρα. Καλημέρα. Καλά είσαι, γιατρέ? Όλα καλά. Ο βολανισμός πώς πάει, ρε, γιατρέ? Μια χαρά, αλλά είμαστε σε ευθεία, τελική ευθεία που λέμε. Τελική ευθεία, δηλαδή μέχρι τέλη Ιουνίου, το πολύ, έτσι. Ναι, εντάξει, έχουμε και λιγότερα περιστατικά βέβαια, αλλά ναι. Με πολύ μικρή ροή. Καλές ημέρες δηλαδή είναι από Σεπτέμβριο. Από Σεπτέμβριο-Οκτώβριο, ναι. Μέχρι Ιούνιο. Ιούλιο και Αύγουστο. Όπως όλοι και εσείς. Ναι, όπως και εμείς, ξύνετε τα φρύδια σας. Ναι, τον Αύγουστο δεν υπάρχουν ειδήσεις. Πώς δεν υπάρχουν ειδήσεις? Θεωρητικά. Ναι, πώς δεν, τον Αύγουστο υπάρχουν ειδήσεις. Απλά έτσι όπως έγιναν τα πράγματα. Όχι, τον Αύγουστο νομίζω ότι. Όχι μόνο υπάρχουν ειδήσεις, υπάρχουν φιλικά, υπάρχουν προκριματικά. Φυσικά, εφόσον πια ακουγόμαστε και μέσω του ίντερνετ, ειδήσεις μπορεί να τις ακούσεις και στην παραλία. Πριν 15 χρόνια, 12 χρόνια πήγαινες, να πούμε, Ιούλιο και Αύγουστο, τραβούσες μέχρι την Καλλικράτεια, δεν ακουγόταν το Μετρόπολης, δεν ακούγονταν κανένα ραδιόφωνο. Κατάλαβες. Άνοιγες γραμμές, ούτε ίντερνετ, ούτε τίποτα. Εσύ, ο κατηλανάφτης του Ταϊθαράπη, ο κόκκινος ο σουβλατζίδικο. Και καμιά πενταριά ακόμα δεν υπήρχε. Έτσι. Τώρα έχουν αλλάξει τα πράγματα. Έχει πάει. Και στις διακοπές παίρνει όλος τηλέφωνο. Άρα δεν υπάρχουν οι διακοπές για μας. Από την Ειδιψώ. Ειδιψώ, Ιερισώ, εντάξει, ότι. Εντάξει τώρα, η αλήθεια αυτή είναι. Λοιπόν, άρα πας προς το τέλος, γιατρέ. Ναι. Με χαμηλές τρόφες. Ναι. Αυτό που συνοδεύεις τι είναι? Είναι ο φίλος ο Γιώργος. Ο Γιώργος. Γιώργο, τι κάνεις, ρε Γιώργο? Καλησπέρα και από μένα. Γεια σου, Γιώργο. Τι δουλειά κάνεις, Γιώργο? Και εγώ στο χώρο της υγείας είμαι, σαν τον γιατρό. Τι κάνεις? Φάρμακα πουλάω. Φάρμακα. Σε ελληνική φαρμακευτική, ναι. Γενώσιμα. Ναι, αυτά τα παρεξηγημένα. Τα γενώσιμα πληρώνεις. Γενώσιμα, ναι. Όπου ναι. Τα παίρνουμε και πεθαίνουμε πιο μπροστά, όχι. Όχι. Αυτά ήταν παλιά. Ναι. Αυτά ήταν παλιά. Τώρα είναι καινούργια. Τώρα ναι. Πλέον έχουν φύγει αυτές οι αντιλήψεις και τα γενώσιμα είναι το ίδιο καλά με τα πρωτότυπα. Ναι, βέβαια. Και τα νοσοκομεία είναι πάρα πολύ καλά. Κλείνει το Παπακιωργίου, κλείνει το Αχέπα. Φαμβάκια δεν έχουν. Ναι. Φύγουν στην Ουγκάντα, υπάρχει τέτοιο νοσοκομείο. Στην Ουγκάντα είναι πιο οργανωμένο το σύστημα. Ναι. Σκέφτομαι να πάω να πω τον Μπόκο Λόκο να με στείλει στο Κονγκό μερικές μέρες. Άκουσες το Λασίθι σήμερα την είδηση? Τι? Ότι δεν έχει γιατρούς και εξυπηρετεί ο κτηνίατρος της περιοχής. Ναι. Τα παθολογικά. Ναι, τα παθολογικά. Ναι. Κτηνίατρος, τα παθολογικά. Ναι. Εντάξει, σπλήνα. Ο σκύλος, σπλήνα και ο άνθρωπος. Εντάξει. Στο μάχη ο άνθρωπος, στο μάχη και η γάτα. Ναι. Θεωρητικά υπάρχει μια συγγένεια. Ναι. Εντάξει. Ναι. Γενώσιμα λοιπόν από τη μια, ραδιενέργεια από την άλλη. Και όχι, το γενώσιμο δεν είναι κακό. Να μην το πούμε. Είμαι παρεξηγημένο, έτσι. Δεν είναι, να λέμε τα σίγουρα. Τότε γιατί τα βγάλαν τα γενώσιμα αυτά? Ο Αυτιάς και ο Παπαδάκης. Τι είπε ο Αυτιάς και ο Παπαδάκης? Η δική του αντίληψη ήταν αυτή. Ό,τι δίνει. Ό,τι είναι τα σκάρτα φάρμακα και τα άλλα τα ακριβά είναι τα καλά. Έκανε εσύ γιατρέ τώρα για να καταλάβω πέντε πράγματα. Δηλαδή ένα αμάξι. 50.000 ευρώ. Θα είναι το ίδιο με το δικό μου τον Κόρντοβα, να πούμε? Όχι. Σχεδόν ένα ρετυρέ 200 τετραγωνικά, ναι. Στο ξέρω εγώ, στην παραλία εκεί που είχε ο Τσοχατζόπουλος στο σπίτι. Ναι. Το ίδιο θα κάνουμε το δικό μου το σπίτι. Δεν είναι ακριβώς έτσι. Δεν είναι ακριβώς έτσι. Δεν είναι ακριβώς έτσι. Δηλαδή, πώς θα γίνει, δηλαδή. Μία που πουλάει σπόρια δηλαδή, στο κηλικείο του θεάτρου, μπορεί να την πάρει να την κάνει πρωταγωνίστρια, να πούμε. Μπορεί να πάρει, ξέρω εγώ, το σκουπιδιάρι από τον δρόμο να τον κάνει bon vivant. Δεν γίνεται, ρε. Γι' αυτό λέω ότι γίνεται ανάλογα το ότι πληρώνει, παίρνει. Όχι, δεν είναι παντέ. Δεν είναι παντέ. Δηλαδή, αν το φάρμακο που παίρνει, α πούμε, για τη χολυστερόλη, εσύ. Εγώ, ναι. Έχει 300 χολυστερόλη. Έχω την. Και σου δώσω να γεννώσω. Ναι. Και στο ρίξω στα όρια που θέλω εγώ. Ναι. Δεν είναι η ίδια δουλειά με ένα πιο ακριβό που λες εσύ? Ναι. Είναι. Γιατί είναι η ίδια δουλειά. Γιατί ναι. Πρέπει να δώσει σαν κράτο και σαν ιδιότητα τσέπη σου εσύ 100 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο παραπάνω. Και να μην πάρει τι συντάξει σου. Δηλαδή, πριν 20 χρόνια που μοιράζανε τα λεφτά. Γενώσιμα, γιατί δεν είχε. Πού ήταν? Πάντα υπήρχαν. Ναι, τώρα, αυτό θέλω να πω. Τα μέσα μαζική ενημέρωση και χειραγώγηση αυτό κάνουν. Δηλαδή μπορούν να πετάξουν μία σπίθα και αυτό να γίνει πυρκαγιά. Σπίθα. Έτσι. Μάλιστα. Άμα είναι έτσι. Δεν λέμε ότι είναι όλα
Ναι. Όλα κακά, έτσι να το πω και έτσι. Δηλαδή. Όλα κακά. Υπάρχουν και μερικές, από μερικές εταιρείες οι οποίες δεν έχουν το know-how που λέμε, ας πούμε. Know-how. Ναι, δηλαδή τον τρόπο με τον οποίο θα δημιουργήσουν τα μόρια τα χημικά για να φτιάξουν ένα φάρμακο, έτσι. Μάλιστα. Μια σωστή, σωστή πατέντα. Και πού να ξέρω εγώ ποιες είναι αυτές οι εταιρείες, γιατί αφού είμαι άσχετος με το αντικείμενο να πούμε. Εσύ θα πρέπει να πιστεύεις στον γιατρό σου που πας. Ναι. Και αν σε κάνει καλά, είναι καλός γιατρός. Ναι. Τώρα τι θα χρησιμοποιήσει τα όπλα του, είναι δική του υπόθεση. Είναι δική του υπόθεση. Ανάλογα τον κουμπαρά το δικό μου, δεν παίζει ρόλο να πούμε. Εσύ, σαφώς. Στην Αμερική, για παράδειγμα, πλέον το τι θέλει ο ασθενής, αν είναι ακριβό φάρμακο ή φθηνό φάρμακο, είναι και αυτό μέσα στις επιλογές. Δηλαδή, ο γιατρός πρέπει να ρωτήσει και τον ασθενή. Ναι. Μπορείς να διαθέσεις αυτά τα χρήματα. Αν όχι, πας. Δηλαδή, εγώ στο Λασίθι, αν έχω λεφτά, μπορώ να μην βρω κτηνίατρο και να βρω ένα κανονικό γιατρό, ας πούμε. Ιδιώτινε. Μιλάμε για τον νοσοκομείο. Για τον νοσοκομείο δεν έχει. Άρα, δηλαδή, το κράτος όμως δεν σου παρέχει υγεία. Το κράτος δεν σου παρέχει τίποτα. Ναι. Άρα πρέπει να βρεις μόνος τη λύση. Να πληρώσεις. Πρέπει να πληρώσεις, ναι. Πρέπει να κλέψεις να πούμε, το κράτος, πρέπει να πληρώσεις, πρέπει να δουλέψεις μαύρα, πρέπει να πούμε να παίξεις box με το κράτος. Ναι. Γιατί το κράτος είναι αντίπαλός σου. Ναι. Παντού. Είναι εχθρός. Λέγε ρε ψηλέ, τι έγινε. Το κράτος εγαλούχησε να είσαι έτσι. Οπότε ακολουθείς τα βήματα του δασκάλου σου. Δεν το πιάσα αυτό. Το κράτος μας έμαθε να είμαστε έτσι. Ναι. Μετά δεν μπορεί να μας ζητάει τις ευθύνες. Δηλαδή εμείς θέμε γι' αυτό δηλαδή. Όχι, το κράτος που μας έμαθε έτσι φταίει. Ποιο είναι κράτος? Δεν μπορεί να τα ρίχνουμε όλα στο λαό όταν τρώει τόσο ψέμα. Με μπερδεύεις ρε ψηλέ. Δηλαδή δεν φταίει ο λαός, τι γίνεται, το κράτος είναι σε μια αίθουσα διδασκαλίας. Έχει το δάσκαλο, έχει τους μαθητές. Εγώ τι είμαι? Ο λαός είναι οι μαθητές. Μαθητής είμαι εγώ. Ωραία. Μαθητής. Ναι. Και. Η κυβέρνηση που είναι ο κάθε δάσκαλος, ας πούμε, της τάξης, ναι, μαθαίνει κάποια πράγματα στους μαθητές. Ναι. Και δεν μας τα μάθαν καλά. Ναι. Και τελικά. Ντουβάρια γίναμε. Κάθε Σεπτέμβριο δίνουμε εξετάσεις. Ωραία. Οι εκλογές, αν θέλεις. Τώρα τι εκλογές έχει? Το χρόνο. Τώρα ετοιμάζεται ένα δημοψήφισμα. Με κάτι τέτοιο άκουσα. Τι δημοψήφισμα, για ποιο πράγμα όμως? Για το αν θα αλλάξει ο εκλογικός νόμος, αν θα γίνει απλή αναλογική. Και άμα πούμε εμείς όχι και πούνε οι άλλοι, τι σχέση έχει? Αποχή, να μην πάει κανένας να ψηφίσει. Όχι, όχι. Είναι πρώτο πράγμα. Για να αλλάξει ο εκλογικός νόμος, απαιτούνται 200 ψήφους βουλευτών. Προφανώς αυτός που είναι πρώτο κόμμα, δηλαδή αν στη δημοσκοπήσει η Νέα Δημοκρατία, δεν θέλει να αλλάξει ο νόμος. Θέλει να πάει με αυτόν την ενισχυμένη λογική. Ο Τσίπρας, από τη στιγμή που δεν μπαίνει τους 200 ψήφους βουλευτών να αλλάξει, θα πει στο λαό, αν θέλετε, το αλλάζουμε. Θα πει ο λαός, δεν θέλω. Όχι, αυτός θα πει θέλω. Θα πει θέλω. Θα πει θέλω. Και αυτός τι θα κάνει? Γιατί ο Τσίπρας έχει τον τρόπο του. Τι θα κάνει? Θα πει θέλω. Ναι. Θα πει θέλω. Όχι, δεν είπε πριν ένα χρόνο. Ναι. Τα χαϊβάνια δηλαδή. Θεωρείς τον ελληνικό λαό χαϊβάνι. Ως επιτοπλίστων. Ασυστόλος. Ασυστόλος. Από το 1830. Από το 1830 χαϊβάνι. Ναι. 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 Από ποια μεριά μιλάω? Από ποια μεριά, από εδώ στο μικρόφωνο. Για τα γενώσιμα. Ναι, για το λαό πιστεύεις ότι είναι χαϊβάνι? Αυτό το πώς το βλέπεις εκεί? Εγώ δεν θα. Εκεί πήγε στο Δήμπρα στο Χιλετίδη που πήγε. Πώς τον κόβεις? Μου μοιάζει, αλλά έχει πολλά μαλλιά. Για έξυπνο το μοιάζει για χαϊβάνι? Έξυπνο τον κόβω. Αυτό να δω. Αυτό να δω έξυπνο. Φέρνει και τον κόκκινο λίγο, Το κόκκινο τον φέρνει, ναι. Φέρνει τον κόκκινο. Τον φέρνει τον κόκκινο. Ρωτάμε, ρε φίλε, δίπλα στο Χιλιτίδη αυτό το παλικάρι που ήρθε, λέω. Για χαϊβάνι τον περνάτε ή για έξυπνο? Ο δίπλα εκεί από εκεί. Πώς το βλέπεις? Δυνατός? Μπορούμε να πούμε και τίποτα άλλο. Ναι, μάλιστα. Άμα νευριάσει. Ποιος θα νευριάσει? Αυτός άμα νευριάσει. Χάπι, γενώσιμο το δώσεις. Κάτσε καλά. Κάτσε καλά. Χάθηκε το σκυλάκι του Μετρόπολης. Αυτό που έκλαιγε ο κόκκινος και εκεί και έγκλειφε τον Ανδρώνη και χάιδευε κούτσου κούτσου το σκυλάκι. Ξέρεις τι στεναχώρια πήρε ο κόκκινος σήμερα που χάθηκε το σκυλάκι? Δεν έφαγε το μεσημέρι. Από 12 σου τζουκάκια σμυρνέικα που ήταν να φάει έφαγε 11. Ρε τον κόκκινο. Πού μπορεί να μπει αυτός ο Ρούντι, μπορείς να μου πεις? Ο Ρούντι είχε ανησυχίες. Πού? Στο Λίτλ. Ζει δηλαδή, τον είδε. Να τον πιάσουμε. Νομίζω γυναίκα ήταν στη μέση. Αυτός πήγε να πηδήξει τώρα, σίγουρα. Ήθελε να χώσει. Λοιπόν, σέρνει τώρα. Σέρνουνε τώρα. Βέβαια σέρνουνε. Και αυτός εδώ το αφεντικό δεν μπορούσε να του βρει μια εδώ πέρα σκυλίτσα να τη φέρει εκεί πέρα, να πει τον κόκκινο. Ρε συ Γρηγόρη, τα φέρω. Δεν θα τα φέρω, εγώ ξέρω εγώ. Μετά θα ζητήσετε κι εσείς. Τι? Υπάρχει. Τι να ζητήσουμε? Σάπαρε. Όχι, έπρεπε το σκύλο ή το βράδυ να τον βάζουν μέσα.
να τον έχουν εδώ στο υπόγειο. Έχει μεγάλο υπόγειο. Βάλ τον εκεί πέρα κάτω. Μην τον βάζει, α πούμε. Κλείδωσε τον εκεί πέρα. Ναι. Μια έφυγε, δυο έφυγε, τρεις έφυγε, τέσσερις έφυγε. Την Πέμπτη. Ο σκύλος μπορεί να γυρίσει και από βουνό. Ο σκύλος μπορεί να γυρίσει και από βουνό. Ναι, ναι. Και η αδελφή του Ρούντι είχε δύο. Έφυγε και αυτή, χάθηκε. Έπαθε μια κατάδελψη ο Ρούντι. Ναι. Ο κόκκινος έπεσε να κάνει τον παρηγορητή και τα λοιπά. Έχουμε δύο στοιχεία εδώ. Τι στοιχεία? Το ένα είναι ότι ο Ρούντι έλειπε και το άλλο ότι ο κόκκινος δεν πεινούσε. Ναι. Αυτό με οδηγεί κάπου. Λοιπόν, εσύ ΠΑΟΚ ξύζεις, έπαιξες και βόλεϊ στον ΠΑΟΚ? Παλιά. Πού, σε ποια ομάδα? Αλφα Εθνική. Αλφα, ναι. Βασικός? Πολύ μικρός, όχι, είμαι πολύ μικρός. Σε ποια ηλικία δηλαδή? 16-17. Μετά σταμάτησες? Μια χρονιά πήγα. Α, ένα χρόνο έπαιξες βόλεϊ? Χάρηκα και έφυγα. Μάλιστα. Σκοτώθηκες να παίζεις βόλεϊ? Σκοτώθηκες προπονήσεις. Πώς βλέπεις την ΠΑΟΚΑΡΑ, σοβαρή φέτος? Στο ποδόσφαιρο? Ναι. Σοβαρές κινήσεις. Μετά από τόσα χρόνια που πετάει τα λεφτά ο πρόεδρος, νομίζω ότι φέτος θα κάνει τις σοβαρές κινήσεις. Φέτος θα αλλάξει... δείχνει ότι θα κάνει κάτι καλό. Ναι. Νομίζω θα αλλάξει επίπεδο φέτος η ομάδα. Ναι. Έχει μια σοβαρότητα. Και από τον πρόεδρο ξεκινάει και νομίζω ότι έκανε καλή επιλογή. Ο Ντάνος Λυγίζος, ξέρει πά. Ο πρόεδρος του. Μίχελς. Ο ίδιος ο Ντάνος Λυγίζος. Ο Μίχελς. Τρομερός. Λοιπόν. Δείχνει ότι δεν θέλει. Ο προπονητής έμεινε. Θα μου πει η ΕΚ και τα λοιπά, δεν έχει καμία σημασία. Είναι εδώ όταν γίνονται οι μεταγραφές. Λέει yes, no κτλ. Στα σέρβικα. Έτσι δεν είναι? Έδειξε ότι είναι φιλόδοξος προπονητής. Πήρε παίκτη οχτάρι, ο οποίος πατάει περιοχή, κάνει γκολ κτλ. Λίγα λεφτά. Εντάξει. Και συνεχίζεις. Πήρε καλό δεξί μπακ. Καλύτερο από τους υπάρχοντες. Έκανες δύο καλές κινήσεις, θα πούμε. Οι δύο πρώτες μεταγραφές είναι. Πιστεύω ότι είναι καλές. Όχι πιστεύω, είναι καλές. Σε αυτό το μοτίβο πρέπει να κάνεις και τις επόμενες κινήσεις και να δεις πού πονάς. Πολύ. Πού πονάς εσύ. Κάνανε αυτοί εδώ οι ξενέρωτοι, να πούμε, διαγωνισμό. Ένα ωραίο διαγωνισμό. Ποιος θέλει να φύγει. Ποιος θέλει να φύγει, ποιος θέλει να μείνει κτλ. Δεν ξέρω, δεν μπήκα μέσα. Μπορεί να μπει να δει ποιος είναι να φύγει, ποιος είναι να μείνει κτλ. Εντάξει τώρα. Ο Σκόνδρας Αβουκαράς που δεν έχει δημοσιογράφους φίλους και είναι μέτριος παίκτης, θα τον είπανε να φύγει. Ο Τζαβέλας, ο οποίος είναι κολλητός του γιου του Προέδρου και θα είναι εκεί πρώτη μούρη στο γάμο και έκανε και καλή χρονιά, θα πούνε να μείνει. Γκολάσα. Το Βελίδι, το Φουκαρά που πέρασε και από τον Άρη, δεν έπαιξε και καλά, δεν έπαιξε και άσχημα. Έκανε και αυτή την απόκριση ο Γλύκος στο 87, θα πούνε να φύγει. Έτσι πιστεύω δηλαδή, χωρίς να μπω μέσα. Ο Γκλάος θα πούνε να μείνει. Δεν ξέρω και τον Μπερμπάτοφ. Μπες λίγο ρε ψηλέ να δεις. Τον Μπερμπάτοφ τι τον λένε, να φύγει ή να μείνει. Να φύγει να μείνει. Εδώ θέλω να δω, να πούμε, αυτή την ιστορία. Έμαθα ότι έβγαλε τη φανέλα του ΠΑΟΚ από τη σελίδα του στο Facebook. Την έβγαλε. Mm-hmm. Σήμερα με τον Κουλιανό που μιλούσα, μου λέει ο κουμπαρούλης μου, λέει δεν υπάρχει περίπτωση, λέει θα φύγει ο Μπερμπά. Την έβγαλε τη φανέλα σήμερα. Ναι. Γιατί? Έβαλε μια άλλη. Έβαλε μια άλλη. Κόκκινη. Κομμουνιστής. Για να δούμε να διαβάσει. Μέχρι χθες το προφίλ του η φωτογραφία με τη φανέλα του ΠΑΟΚ. Ενώ πλέον εκεί υπάρχει μια φωτογραφία του με κουστούμι και μια mail με 4-3 που γράφει το όνομά του και έχει το νούμερο 9. Για πάρε παρακάτω. Αξίζει να αναφερθεί πάντως ότι μέσα σε 11 ώρες η φωτογραφία του Μπερμπάτοφ με το κουστούμι απέσπασε 31.000 likes. Σιγά τα λάχανα. 31.000 likes κάνουμε και εμείς σε μισή ώρα. Δεν μας τραλάνε τώρα δηλαδή. Ιταλία, Γερμανό. Και όμως αυτός ο αριθμός, παρότι φαντάζει τεράστιος, είναι σχετικά μικρός για τα δεδομένα του Βουλγάρου Σταρ. Καθώς την ομάδα του στο Facebook ακολουθούν 2.219 θαυμαστές του. Ποια ομάδα? Έχει ομάδα Dimitar Verbatov. Group στο Facebook. Έχει, ναι. Έχει, Έχει και έχει fans. Έχει fans. 2.000.000. Εγώ δεν είμαι πάντως. Εσύ δεν είσαι πάντως. Μπορείς να μπεις να δεις στην ψηφοφορία τι ψηφίσανε. Εδώ θα φανεί πόσο μπάλα ξέρουν οι παοξίδες. Εδώ θα φανεί πόσο μπάλα ξέρουν οι παοξίδες. Λοιπόν, κάτι άλλο για τους παοξίδες. Λυσάξαν στην εκπομπή του Καμόρα προηγουμένως. Οι ομοειδιάτες σου λυσάξανε τέτοια ζήλια που τους έπιασε με τους Λαρισαίους. Αφού μας λένε Βούλγαρους. Τι μας λένε Βούλγαρους? Οι φίλοι μας Λαρισαίοι. Και εμείς τους λέμε Βλάχους. Και τι είναι, δύο βουνά μας χωρίζουν. Τόσο μίσος. Τι τόσο μίσος? Σε πειράζει? Εγώ γουστάρω ρε, που μια επαρχιακή ομάδα έχει φανατικό κοινό. Και εγώ γουστάρω που στη Λάρισα δεν υπάρχουν σύνδεσμοι του Ολυμπιακού, της ΑΕΚ, του ΠΑΟΚ, του Άρη και τα λοιπά και του Ηρακλή. Καλά, εντάξει. Okay, boy. Και εσείς τώρα ζηλεύετε τους Λαρισαίους, έτσι. Και τι θέλετε να κάνουν οι Λαρισαίοι? Εσείς στην Τούμπα, αν περχόταν ένας οπαδός της Λάρισας και πετούσε μια φωτοβολίδα, να πούμε, και σκότωνε ένα παοξί στη θύρα 4. Είναι δικαιολογημένο αυτό από την πλευρά. Είναι δικαιολογημένο αυτό. Και τι σας πειράζει, τι ζηλεύετε που είχε επαναστατικού συνδέσμου η Λάρισα, ενώ εδώ, ας πούμε, πήρε ο Παπαθανασάκης τα λεφτά, τα έβαγε σουβλάκια και σουτζουκάκια, να πούμε.
και είναι στην Κόρινθο και στην Αθήνα και τρώει εκεί, να πούμε, στις ταβέρνες της Άδωνος, της πλατείας εκεί και τα λοιπά των Αγάμων, και αυτοί είναι έξω από το Ηλέκτρα Παλάς και φωνάζουν κάτω το Παπαθανασάκη, και οι άλλοι, να πούμε, τι σας πειράζει δηλαδή? Κοίταξε. Που λέει τον Αναστασιάδη έξω, εσείς δεν το διώξατε τον Αναστασιάδη που είναι δικός σας άνθρωπος, δεν το στηρίξατε όταν κατήγγειλε παίκτες και καταστάσεις, και φωνάζετε τους Λαρισαίους, οι οποίοι Λαρισαίοι και καλά κάνουνε, δεν γουστάρουν παοξί προπονητή, δεν γουστάρουν παοξί παίκτη, δηλαδή του φέρεις τον Σαλμπικίδη, τώρα τη Φακλάνα 45 χρονών να του τη φέρεις εκεί πέρα, ένα χρόνο έχει να παίξει. Εγώ τον Σαλμπικίδη δεν τον έφυσα ποτέ από εδώ πέρα, ποτέ. Απλά είχα πει ότι δεν μπορεί να τριπλάρει ούτε φέρετρο, γιατί μπορεί να του κάνει τάκλινο ο πεθαμένος, αλλά ταχύτητα, ανεβάσματα, κατεβάσματα, εκτελέσει σε πρώτο χρόνο και αυτός διεισδύσει στο μεγάλο χώρο κτλ. Πώς θα τον αμφισβητήσουμε? Έχει ένα ελάττωμα, δεν μπορούσε να τριπλάρει φέρετρο, επαναλαμβάνω, γιατί μπορούσε ο πεθαμένος να τον κάνει τάκλιν. Δεν μπορούσε, αλλά τέτοιο χλεβασμό. Γέρασε όμως. Πήγε 35 χρονών. Το Σεπτέμβριο, 1, 2, 3, 4, 5, το Σεπτέμβριο κλείνει τα 35. Ίδια ηλικία με τον Μπερμπάτοφ έχει. Ναι. Και ο Σαλμπικίδης τώρα δεν το θέλουν οι Λαρισαίοι. Δεν το θέλουν γιατί είναι μπαουτζής. Δεν θέλουν τον. Πώς το λέγανε τον προπονητή του Πάκου από την Καβάλα, το παιδί, το Δερμιτζάκι. Του τη χαλάσαν και θα τη χαλάσουν και στον Άγγελο. Δεν τη γλιτώνει ο Άγγελος εκεί που πήγε. Και πώς θα ανέβει επίπεδο αυτή η Λάρισα? Και τι πρέπει να πάει ο Αναστασιάδης με τον Σαλμπικίδη για να ανέβει η Λάρισα επίπεδο? Όταν έριχνε τεσσάρες, να πούμε, και έπαιρνε πρωταθλήματα δεκαετία του 80 και αυτή όπως πήρες και εσύ ένα. Τι πάει να πει? Εντάξει, έπεσε η κατηγορία. Ο Κάμπος δεν έβγαζε πια ταλέντα. Έπεσε το επίπεδο. Πέρασαν σε μια φάση οι Λαρισαίοι που κονομάγανε και από το Πασόκ εκεί πέρα αγροτόβλαχοι, να πούμε, πέραν τα λεφτά, τα κάνανε βίλες και τα λοιπά. Δεν παίζαν μπάλα. Ενώ πριν δεκαετία του 80 βγάζανε παίκτες. Έπρεπε να δουλέψει το χωράφι. Έπρεπε να πάει ο άλλος να καλλιεργήσει. Μόλις είναι δεκαετία του 80, όλοι τα ταρόβλαχοι εκεί πέρα κάτω, να πούμε, πέραν τις επιχορηγήσεις. Νεόπλουτοι, πλούσιοι, Πόρσε, αυτά και τα λοιπά. Ο φτωχός δεν πάει να παίξει μπάλα. Ο πλούσιος δεν πάει να παίξει μπάλα. Ο φτωχός πάει και παίζει μπάλα. Τώρα υπάρχουν βέβαια, υπήρχαν και οι νεόπλουτοι με τους πλατυπόδιδες τους γιους που θέλαν να κάνουν τους γιους τους ποδοσφαιριστές. Πηγαίνανε στους προπονητές, ταΐζαν 10.000, τους ανεβάζαν στις πρώτες ομάδες, ερχόταν οι ντους ταμπάνιδες εδώ, γράφαν οι βλάκες οι δημοσιογράφοι, να πούμε, τι παιχταράς είναι αυτός, και συνεχίστηκε μια κατάσταση τέτοια. Μετά γύρισαν οι μάνατζερ, φέρνανε τους ξένους, τους χρεώνανε 100 χιλιάρικα, χρεώνανε στην ομάδα 500, μπήκαν οι ομάδες μέσα, μπήκαν κατά διάολο, δεν είχαν πάρει τίποτα, η ελληνική δημοσιογραφία κοιμότανε, οι οργανωμένοι οπαδοί, μόνο στραβοστόμα κτλ. Οι εραστέχνες τα παίρνανε, να πούμε, τρώγανε και αυτοί σουβλάκια και σουτζουκάκια και δεν μιλάγανε. Τι με κοιτάς? Και ζούσαμε όλοι καλά και εμείς καλύτερα. Ναι, ζούσαμε εμείς καλά και εμείς καλύτερα. Άμα χρειαστεί η Λάρισα ή ο Ηρακλής πόντους για να σωθεί στο τέλος, θα τους δώσουμε. Τι άμα χρειαστεί η Λάρισα? Θα τους βοηθήσουμε. Τη Λάρισα, θα τη βοηθήσεις? Κοίταξε να δεις. Αν βγει ο Κυρτζίκης πρόεδρος της ΕΠΟ. Ο Γραμμένος θα βγει. Ποιος θα βγει? Ο Γραμμένος μπαίνει με φόρα. Ο Γραμμένος θα πάρει φόρα και θα φάει φασόλια. Είναι πολύ σκληρός. Τι είναι? Ο Γραμμένος είναι σκληρός. Σκληρό καρύδι. Έλα ρε φίλε. Έλα ρε φίλε. Είναι μεγάλο το σκηνικό, τι θα γίνει τώρα με τις εκλογές της ΕΠΟ. Άπας και τις πάρει ο Σταυρίδης τις εκλογές, που είναι ντέρμπι λέει και τα λοιπά, η Λάρισα θα πάει πολύ καλά. Βέβαια οι Λαρισαίοι θέλω να βγουν και να μας πούνε, αφού είναι και οργανωμένοι και αυτοί και τα λοιπά. Πώς τους φαίνεται τώρα που πήρανε άνοδο με διαιτησία, με πέναλτι ανύπαρκτα τελευταία λεπτά και με κολόμπαλα, η οποία με Σάκη Τσιόλη δεν περπάτησε η Λάρισα και ανέβηκαν και με τα πέναλτι και την καλή διαιτησία, τώρα που ο Μαρινάκης είναι φίλος με τον Κούγια κτλ. Σ' αρέσει αυτό που λέω? Ο πρόεδρος εκεί πήγε γιατί έχει την αλυσίδα με τα καφέ και ήθελε να ελέγχει από κοντά τις επιχειρήσεις. Το Ρούντι τον έχει απαγάγει ο Κόκκινος, παιδιά, λέει. Και θα πει στον Ανδρώνη ότι τον βρήκε, μήπως και πάρει αύξηση. Αεκάρα από Καλαμάνι, λέει. Λες, Παύλο, τον βρήκα! Καλησπέρα, Κωστή. Φαίνεται ότι το έχει σήμερα. Κάνε σε παρακαλώ τον Κόκκινο να μαλώνει το σκυλί του Ανδρώνη. Πέρα από την πλάκα, μακάρι να βρεθεί. Φίλε, εγώ επειδή έχω σκυλί και επειδή ξέρω ότι πώς είναι να έχεις ζωντανό στο σπίτι, χερμόνα, πουλί, ιγκουάνα, κουνέλι, οτιδήποτε έχεις. Και σου πεθάνει, να πούμε. Ή σου φύγει, ή το χάσεις και τα λοιπά, ή χρειαστεί να φύγεις από την χώρα να το δώσεις, να το εγκαταλείψεις. Είναι μεγάλος πόνος. Σαν να χάνεις άνθρωπο δικό σου. Άνθρωπο δικό σου το χάνεις και δεν στεναχωριέσαι, ρε. Το σκύλο το στεναχωριέσαι παραπάνω. Τι άνθρωπο δικό σου. Πλάκα κάνεις. Λέγε, ρε γιατρέ. Έχεις δείξει το. Τον άνθρωπο, ο άνθρωπος θα του κάνεις 5 καλά, θα σου κάνει 5 καλά, δεν θα σου κάνει ένα, δεν θα του κάνεις ένα, σε πει ούκο πρίτη, ξέρω εγώ αυτά κτλ.
Ο σκύλος 10 καλά του, 10 κακά του κάνει ένα καλό, έρχεται σου γλύβει το χέρι. Είναι βλάκας ο σκύλος. Ο πιο βλάκας είναι ο σκύλος. Βέβαια. Το πιο χαϊβάνι σε αυτή τη φύση είναι ο σκύλος. Το βδέρνεις, τον κοπανάς, σου λέει αυτό είναι το αφεντικό μου. Τον βαράς, τον κάνεις κτλ. Δηλαδή πρέπει τα αφεντικά να παίρνουν DNA σκύλων, οι μεγάλες μασονικές καταστάσεις, να παίρνουν από τα σκυλιά DNA και να τα μεταμοσχεύουν στους ανθρώπους. Για να είναι πιστοί κτλ. Έτσι θα διορθωθούμε μόνο. Πώς, ναι, τι πω, προοδευτικός άνθρωπος είσαι. Προοδευτικός άνθρωπος είσαι. Το DNA θα μας αφήσει. Θυμίζεις κόκκινο. Το κόκκινο αφεντικά δεν έχει. Στα μπαρ που δούλευε και έβαζε τα pick-up, όταν ερχόταν, ας πούμε, το ΣΔΟΕ και έγραφε το. Πώς το λένε, το. Το ότι δεν το κολούσαν ένσημα. Το δεν το κολούσαν ένσημα, θα πλήρωνε μισά-μισά. Γιατί ήταν συνιδιοκτήτες. Δεν έχει αφεντικά ο κόκκινος. Δεν υπάρχει αυτό. Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει αυτό, σου λέω. Δεν υπάρχει. Έχει υποθάλψει το Μάρξ. Δεν υπάρχει. Εγώ λέει δεν έχω αφεντικό. Λέω τι έχεις. Εγώ λέει είμαι συνεργάτης, λέει. Δηλαδή πώς είσαι συνεργάτης είσαι, του λέω, όταν ας πούμε φέρεις 50 διαφημίσεις και πεις ότι συμμετέχω, παίρνω το ποσοστό μου, συμμετέχω στην αύξηση με το κου κεφαλαίου, συμμετέχω στα πρόστιμα, συμμετέχω στις καμπάνες, συμμετέχω στα ΙΚΑ, συμμετέχω στο ένα, συμμετέχω στο άλλο. Τι συμμετέχεις. Εδώ έγινε μια φορά ένας καυγάς και ο κόκκινος μου φαίνεται δεν είχε έρθει ή είχε έρθει. Και είχε γίνει ένας καυγάς εδώ πριν 10 χρόνια, 12, πόσα χρόνια, 11 χρόνια είχε γίνει. Με ο Τζούρτζεφ ήταν εδώ, είχε γίνει μια φασαρία. Μπήκαν κάποιοι μάγκες εδώ, τύποι κτλ. Ορμάτε τους μας λένε, ξέρω εγώ, το μεταξύ. Ο Τζούρτζεφ ήταν κτίνος. Μιλάμε για κτίνος. Μπρε, ποιοι είναι οι δικοί μας, ποιοι είναι οι άλλοι. Ακούς, μπρε, ποιοι είναι οι δικοί μας, ποιοι είναι οι άλλοι. Βλέπει ένα μουσά το. Δεν ήξερε ποιο να δίνει. Μιλάμε για ζώο, μιλάμε για δύναμη. Βρε, αυτό το μουσά το δεν μ' αρέσουν τα μούτρα του. Όχι ένας τέλος πάντων, ήταν τη δικιά μας μεριά. Του λέει ο ένας. Του βαράει ρε μου. Σαν το μουσάδος. Ρε βάλαμε αυτό κόλλο. Χτυπάτε λέτε, δεν λέτε ποιον τα χτυπήσετε, ποιον τα χτυπήσετε. Πείτε μου ποιος είναι, λέει. Μπερδεύτηκε. Σου λέει μπαίνουν εδώ, βγαίνουν από εδώ και τα λοιπά. Πού να πάει ο κόκκινος. Στο κυλικείο. Κοτάρα. Θα τον κράξω. Είναι κατά της βίας. Τι είναι λέει. Κατά της βίας. Κατά της βίας είναι. Σήμερα άκουσες τι είπε. Όταν ήταν λέει ο Αναστασιάδης λέει στον ΠΑΟΚ, στον Ηρακλή, και ορμήξανε λέει ο παδί του Ηρακλή, αυτός ήταν λέει από την αντίθετη μεριά. Ήταν δηλαδή υπέρ του Θεοδωρίδη και υπέρ του Αναστασιάδη. Λέω αυτό το έργο πάλι σε ποιο κανάλι το είδε. Στο Σταρ, στο Μέγκα, στον Αντένα, στο Νόβα, στο TTV. Που στο διάλο το είδε αυτό το έργο. Και λέω καλά, οι άλλοι ήταν οι σύνδεσμοίτες. Λέω εσύ λέω με ποιου ήσουν. Και τι λέω εγώ κιόλας. Με το παλαιστικό τμήμα λέει. με τους παλαιστές λέει ήμουν εγώ. Και πλακωθήκαμε λέει μεταξύ μας. Λέει παίξαμε ξύλο λέει ο κόκκινος. Τον κοιτάω και εγώ λέω τι ήπιε τώρα. Τι ουίσκι από πού ήρθε. Από τη Ζηλανδία έρθε αυτό το ουίσκι να πούμε. Από πού ήρθε. Αυτό το ουίσκι από πού κατέβηκε να πούμε. Από το όρος Αραράτ κατέβηκε αυτό το ουίσκι. Πού παρα. Και τους πλακωθήκαμε λέει στις μπουνιές. Εγώ ήμουν λέει με το παλαιστικό τμήμα. Και άλλοι οργανωμένοι ξέρω εγώ. Εγώ ήμουν υπέρ λέει τον Αναστασιάδη. Λέω εκεί όταν δούλευες εκείνο το ραδιόφωνο το άλλο. Το είπες λέω. Α την άλλη φορά που λέει. Τη βγήκα λέει μπροστά στον αυτόνα όταν πούλησε λέει τον Κωνσταντίνου. Και έφερε τον Κορμαρί, τον έκανα επίθεση λέει τον Μυτιλινό. Πού λέει τον έκανε επίθεση. Πήγα λέει εκεί στα επίσημα, λέει και τον όρμηξα. Ποιον όρμηξε, του λέω, τον Μυτιλινό. Εδώ 50.000 Ηρακλειδείς φοβόντουσαν να κοιτάξουν στα μάτια τον Μυτιλινό, μην του φύγει. Και εσύ τον όρμηξε. Ναι, ρε, μου λέει τον έχω ορμήξει. Γιατί λέει, έδειξε τον Κωνσταντίνο και έφερε τον Κορμαρί. Ανάθεμά με λέω, αν ήξερε τι αξίζει ο Κωνσταντίνο και τι ο Κορμαρί, λέω, γιατί μάλλον πήγε στο αεροδρόμιο, λέω, στο Πούλμαν, λέω, εκεί πέρα που ήρθε ο Κορμαρί να χειροκροτήσει. Λέω εκεί που ίσω στο ραδιόφωνο του λέω φώναξε, λέω κατά του. Όχι, λέει. Εγώ του πήρα, λέει κατηδίαν, λέει και το είπα. Λέω κόκκινη, λέω φύγαινε από εδώ πέρα, μην φάω. Πάρω κανένα ρόπαλο και στον κάνω το κεφάλι, πάω όλο το λέω. Με κορυδεύει του άλλου, λέω από εκεί. Ένα χαθή παλιωτόμαρο. Πάμε διάλειμμα και θα πούμε και διάφορα άλλα θέματα τα οποία έχουν να κάνουν με Ηρακλή, με Άρη, με. I was the lonely one, wondering what went wrong. Χάθηκε ο Ρούντι, το σκυλάκι του Μετρόπολης. Είναι ασπρόμαυρος, φυσικά τι θα ήτανε, και γυρνάει στην περιοχή Τούμπα Κωνσταντινοπολίτικα. Φυσικά που θα γύρναγε. Έχει τσιπάκι. Όποιος τον δει ας επικοινωνήσει μαζί μας στο 2310909090 ή στο Facebook του Μετρόπολης. Έχουμε αναρτήσει και τη φωτογραφία του στη σελίδα του σταθμού. Χάθηκε ο Ρούντι, το σκυλάκι του Μετρόπολης. Είναι ασπρόμαυρος,
και γυρνάει στην περιοχή του Ούμα Κωνσταντινοπολίτικα. Έχει τσιπάκι. Όποιος το δει, ας επικοινωνήσει μαζί μας στο 2310 90 90 90 ή στο Facebook του Μετρόπολης. Και έμαθε ο Ρούντι, λέει ο Αριανός από Αθήνα, ότι υπάρχουν κουνέλες ελεύθερες για αναπαραγωγή και την έκανε για δυτικά. Μπορούμε, λέει, από το τέλος της εβδομάδας να τον καλωσορίσουμε τον κύριο Αρβανιτίδη στην ομάδα του Άρεός μας. Κοίταξε, πρέπει να βρεθεί η Αριανέ από Αθήνα η τράπεζα που θα ανοίξει το βιβλιάριο, ώστε να μπορέσει η ομάδα του Άρεός μας να ξεκινήσει την αύξηση του μετρικού κεφαλαίου. Εγώ λέω ότι θα πηγαίνει ο Καρυπίδης και θα λέει στους διευθυντές των τραπεζών, μη βιάζεστε, έχουμε χρόνο. Δεν νομίζω δηλαδή να θέλει ο Καρυπίδης πραγματικά να ανοίξει βιβλιάριο η Αλφα Μπανκ, η Γιούρο Μπανκ, η Φλόκο Μπανκ, η Μουστόγρια Μπανκ, ή ξέρω εγώ, Κόχλα Μπανκ. Δεν ξέρω. Αν θέλει πραγματικά, να πούμε, ο Καρυπίδης να ανοίξει βιβλιάριο. Γιατί άμα ανοίξει βιβλιάριο, θα πρέπει να βάλει 1.200.000 κασέρι, να πούμε, πώς το λένε, Ντιρόλο. Θα πρέπει να βάλει ο κύριος Καρυπίδης. Έχει να το βάλει το κασέρι αυτό. Και έρχεται ο Αρβανιτίδης από πίσω, γνωρίζοντας ότι έχει οικονομική στενότητα ο κύριος Καρυπίδης, και λέει στα Πέριξ ότι εγώ θα βάλω τη διαφορά και θα πάρω εγώ τις μετοχές. Τώρα γίνει αυτό, δεν ξέρω, ο κύριος Ψηφίδης, ο οποίος θα πάρει ως έραση τέχνης τις 300.000 ευρώ. Τι μπέρδεμα έχει να γίνει στον Άρη. Γιατρέ, πώς θα βλέπεις τα πράγματα? Για ποια? Για τον Άρη, έτσι όπως τα λέμε. Ο Αριανός από Αθήνα λέει, μυρίζομαι, λέει, τον Αρβανιτίδη, λέει, εγώ, λέει, εκεί πέρα. Λέει. Δεν γνωρίζεις. Θα κάνεις πολύ βελονισμό να έχεις υπόψη στους Αριανούς. Και δυστυχώς τον Ιούλιο και τον Αύγουστο που πέφτει η δουλειά, λόγω να πούμε. Γιατί δεν κάνουν βελονισμό τον Ιούλιο και τον Αύγουστο? Δηλαδή, για ποιο λόγο, δηλαδή, το καλοκαίρι είναι. Για το αδυνάτισμα, εντάξει, ο Χάλος θα προετοιμαστεί περισσότερο για να βγει στην παραλία από τους προηγούμενους μήνες, από Γενάρη μέχρι και Ιούνιο. Ναι. Τα μυοσκελετικά και τα ρευματολογικά νοσήματα είναι περισσότερα λόγω υγρασίας αυξημένα το φθινόπωρο και τους σημερινούς μήνες περισσότερο. Νομίζω ότι τα περισσότερα περιστατικά έχουν να κάνουν, δηλαδή, από τη σεζόν από Σεπτέμβριο και μετά. Καλά, όσοι θέλουν να έρθουν τώρα, δηλαδή. Φυσικά και έρχονται, αλλά αναλογικά είναι πολύ λιγότερο. Είναι λιγότερο. Εκτόρφο. Εκτόρφο. Τι λέει από κάτω? Ιατρικό κέντρο Βερολίνου. Τι λέει, δεν λέει το όνομά σου? Φυσικά. Μπανιώτη. Και η Κορίνα θα σηκώσει το τηλέφωνο. Πάντα. Είναι πολύ υπομονητική. Ναι. Με όλους. Ναι, στο τηλέφωνο 2310 282-400. Μάλιστα. Στα Καπί πηγαίνεις? Και στα Καπί, διότι η μητέρα σου. Ναι, στο Καπί θα τη σε κανένα μπαρ. Πρώτη φορά. Στα Καπί θα βλέπεις τις μαμάδες μας, τις γιαγιάδες μας, ξέρω εγώ, τους παππούδες. Τι κάνουν στο Καπί αυτοί, τι σε ζαλίζουν? Εντάξει, τι κάνουν? Να εξετάσεις, να γράψουν, να ρωτήσουν οτιδήποτε. Εντάξει, ό,τι έχουν. Τι φάρμακα γράφεις, φάρμακα? Φυσικά. Τι φάρμακα γράφεις? Τα γνώσιμα δηλαδή. Γεννώσιμα και κανονικά. Ναι. Στο δημοσίου δίνεις κανονικά και στους καράδες, στους ιδιώτες δίνεις τα γεννώσιμα? Δεν έχει. Σε όλους μεικτά είναι. Μεικτά. 50-50. Ναι. Συμμετοχή, ναι. Το ίδιο. Γεσόμετρα του παίρνει σε ρού και τα λοιπά. Αν χρειαστεί. Πού έκαπει η τούμπα? Έχει πάνω στη Λαμπράκη, απέναντι από το Λιμωδόν. Έχει... Απέναντι από το Λιμωδόν, ναι. Ναι, στην, ναι. Τριανδρία, λίγο πιο πάνω έχει Τριανδρία. Τριανδρία. Πάνω στο δίπλα στο Χαρίσιο το. Στο Χαρίσιο το γεροκομείο δίπλα υπάρχει. Ναι. Στην Αρτάκη κοντά στην Πότσερη. Στην Αρτάκη άνοιξε ώστε ένα προποτζήτικο εκεί δίπλα. Ναι, μπράβο, ναι. Καπί. Εκεί θα έρθω και εκεί. Ναι. Ναι. Δεν είναι τόσο καλό εκεί. Όχι, μεταφέρθηκε. Στην Πότσερη ήταν καλύτερο. Ναι. Εγώ το είχα κοζάρει εκείνο το γεροκομείο. Mm. Το Καπί. Δεν έχω πάει. Ναι, λέω ένα κολλητό μου που ήμασταν το σχολείο. Λέω Νίκο, λέω αυτό, το βλέπει 25 χρόνια, αν ζήσουμε. Στη τάβλη θα παίζουμε εδώ. Λέει καλό είναι, ήταν ανοιχτοσιά και τα λοιπά. Ναι. Και απέναντι το κοκοράκι, να πούμε, το εστιατόριο. Ζάχαρη, μια χαρά. Μαγειρεμένα φαγητά και ιστορίες. Στην Πότσαρη, ναι. Είχαμε το πήραν από εκεί πέρα και το. Είχαμε φάει εκεί. Είχαμε φάει με τον Νίκο. Ναι. Με τον Νίκο. Ναι. Με τον Μαρ Καντάφη είχαμε φάει. Ναι, βέβαια. Και το πήραν οι διάολοι και το πήγαν εκεί στη Φορμοαρτάκη, να πούμε. Δεν είναι ωραία η Αρτάκη. Είναι μια άσχημη οδό. Η πιο άσχημη οδό στην κάτω τούμπα είναι η Αρτάκη. Κρύα οδό. Κρύα όδος, δεν έχει να παρουσιάζει, δηλαδή ούτε μαγαζιά, ναι. Κάνα δύο τράπεζες εκεί, κάτι κρύες αυτές, ένα μαγαζί με κάτι ρούχα, κρύες, κάτι σούπερ μάρκετ κρύα, μια ράφτρα. Μια εκκλησία. Η εκκλησία καλά είναι, άνοιξε απέναντι από την εκκλησία ένα ωραίο, ναι. Κάνει ωραίο καφέ, ναι. Κάνει ωραίο καφέ, τώρα καινούργιο είναι, έπιασε να πούμε και τα λοιπά, κρουασάν, ιστορίες. Στη γωνία. Όχι στη γωνία, έφυγε από τη γωνία, πήγε πιο πέρα. Ναι. Είναι ωραίο το πάρκο το Εθεράπη. Εκεί μπορεί να βγουν πολλοί φιλόσοφοι. Ναι. Και αν η Τούμπα γινόταν ποτέ δήμος,
και μια και είπαμε Δήμο, θα γίνονταν χαμό εκεί. Θα κάνω κόκκινο, θα βγάζει λόγου. Άκουσα πολύ άσχημα λόγια για τον Δήμαρχο Καλαμαριά, τον Πακογλίδη, πώ το λένε, από του ανθρώπου του Απόλλωνα Καλαμαριά. Χειρότερα λόγια δεν μπορούσα να ακούσω. Το τι πινελίκι έχει ακούσει στην εκδήλωση αυτό και η δημοτική του σύμβουλη και τη δήμαρχή του δεν μπορείτε να φανταστείτε. Το τι πινελίκι άκουσε ο Πακογλίδης, έτσι κάπως το λέγεται. Ναι. Δεν τον ξέρω εγώ τον άνθρωπο, δηλαδή δεν είχα κανένα λόγο να τον κάνω κακή αυτή, αλλά λέει δεν έχει δώσει φράγκο στον Απόλλωνα Καλαμαριά. Υποσχέθηκε να δώσει 5.000 ευρώ, τις οποίες λέει θα δίνει ένας χορηγός και δεν τις έδωσε. Λέει. Δεν κούρεψε τον καζόνα από τα γήπεδα. Δεν κούρεψε τον καζόνα, δεν έκανε αυτό στα δέντρα. Δεν έχει δώσει, δεν έχει ούτε πάρει ούτε 30 διαρκείες στον Απόλλωνα Καλαμαριά. Και δυσφημεί το σωματείο. Τίποτα λέει. Μηδέν. Μου τα έλεγαν εκεί οι παλέμαχοι ποδοσφαιριστές, μου τα έλεγαν κάτι δημοσιογράφοι Καλαμαριώτες, μου τα έλεγαν παλέμαχοι ποδοσφαιριστές, παράγοντες, ο ερασιτέχνης. Πόπο λέει, χειρότερο δήμαρχο λέει Καλαμαριά από αυτόν δεν έχει βγάλει. Τέτοιο πράγμα. Λοιπόν, είμαι ο Ρούντι λέει και είμαι καλά. Έφυγα για να γλιτώσω από τον κόκκινο. Ο 567 το κάνει χιουμοριστικά να πούμε. Εγώ εντωμεταξύ, επειδή έχω. Δεν ξέρω, είμαι παράξενος άνθρωπος. Τα βράδια του Ρούντι τον έβαζα μέσα. Μόλις ερχόμουν εδώ μέσα. Μάλλον με τον Θηρορό. Μάλλον με τον Θηρορό. Έλα, ρε, χέζει ο Ρούντι, λέω, δεν μου λες. Πληρώνει ο Ανδρώνης, λέω, γυναίκα για να καθαρίζει. Λέει, πληρώνει. Άμα δεν χέσει ο Ρούντι. Άμα δεν πετάξει ο κόκκινο στο σάντουιτς, λέω, στραβά. Άμα δεν πετάξει τις μουστάρδες ο Κλαδάς εκεί, τι να τον φωνάξει, λέω, αυτόν να καθαρίσει. Και τον έβαζα στο σασέρ το Ρούντι και τον έλα επάνω, ρε. Και τον βγάζαν έξω το φουκαρά το Ρούντι, να πούμε, κατάλαβε. Το χειμώνα, ναι. Το βγάζαν έξω το φουκαρά το Ρούντι, ναι. Εγώ το λυπόμουν το Ρούντι. Ήθελα να τον βάλω μέσα να κοιμηθεί εκεί, να πούμε, να μην. Εν τω μεταξύ, ο Ρούντι, όσο δεν είχα σκύλο, δεν με πλησίασε. Μόλις πήρα τη μήνυ, να πούμε, άρχισε να με μυρίζει, άρχισε να με να γίνεται φίλο. Κατάλαβε, ναι. Κατάλαβε, ναι, κατάλαβε. Καλά, την έβλεπε τη μήνυ, θα την ερωτευόταν. Ήταν ωραία ακόμα. Τώρα έφυγε, πάει. Καράφλα, μια χαρά ταιριάζει με κόκκινο, λέει. Στην παραμύθα και στο Παπατζηλίκι, πρώτη λέει είστε. Ούνα φάτσα, ούνα ράτσα είστε. Τι τον κράζει. Τα σαπάκια που θα έφερνε τάχα ο Κοντρέρας λέει στον ΠΑΟΚ και ούρλιαζε τι έγιναν. Χάθηκαν στον δρόμο μαζί με το Ρούντι. Ο κόκκινος με τόσο ψέμα που λέει, όχι βιβλιοτενία, τριλογία λέει κάνει. Ο Χάρι Πότερ πιο πολύ αληθινός είναι από αυτά που λέει ο κόκκινος. Λοιπόν, εντάξει, ο κόκκινος το έχει, ρε παιδί μου το έχει. Το παραμύθι δεν υπάρχει. Λοιπόν, μου λέει ο Γιαννάκης εδώ, ο φίλος της της ανιψιάς μου, της Ζένιας, ο Γιαννάκης, ο συμμαθητής της, Γιαννάκης. Ότι, ναι, και το έχουμε δει και μπροστά μας. Ο Γκολάσα, ο Σκόνδρας, ο Σάμπο, καλά ο Σάμπο έφυγε. Ρε. Ο Άντωνης, αυτός που θα πιάνε στον ΠΑΟ για αυτό το παλτό. Ο Βελίδης, αλλά και ο Μπερμπάντοφ είναι από τους παίκτες που ο κόσμος ψήφισε να φύγουν. Άμα ψήφισε ο κόσμος του ΠΑΟ να φύγει ο Μπερμπάντοφ, τότε τι μας τα παρουσιάζεται εδώ πέρα σε πρώτο σέλεγγε. Τι, πολύ ωραία. Λοιπόν, Bon Viver, όχι λέει. Bon Viver, όχι Bon Viver. Bon Viver είπα. Βιβέρ είπα. Βιδέρ. Bon Viver είπα. Ο Τζόρνταν είπε για Bon Viver. Εντάξει. Θες μπότσαρι και κούτρα περατζάδα, λέει ο Νίκος Εφαριακός. Αγόρι μου, το πάρκο μας περιμένει. Μια στα νιάτα και μια στα γεράματα. Ο Νίκος Εφαριακός. Φαλακρέως τέλος Ιούνιου, ο Καρυπίδης θα έχει βάλει στη σεζόν 1,3 εκατομμύρια. Είπε ότι θα βάλει 1,2 εκατομμύρια που μπορεί ως τέλη Ιούνιου και θα το κάνει. Γιατί ήδη έβαλε 1,3 εκατομμύρια ευρώ. Πιστεύεις εσύ ότι ο Καρυπίδης έβαλε από την τσέπη του 1,3 εκατομμύρια ευρώ? Ή βλάκας πρέπει να είσαι ηλίθιος, εσύ φίλε 779. Για βλάκα δεν σε κόβω, άρα θα είσαι νομίζω ηλίθιος. Εντάξει. Λοιπόν, οι γραμμές περιμένουν για τρεπανιώτη. Ό,τι θες να πεις στον κόσμο, ό,τι σε ρωτήσουν κτλ. Ό,τι θέλω να του γράψει κανένα φάρμακο κτλ. Κούτρα κτλ. Να πάρουν τηλέφωνο εδώ οι γιαγιάδες, οι παππούδες και όλοι οι κοντάκι στο θάνατο μετά από 30 χρόνια δηλαδή. Παίρνουν ζωή από μας. Ακούνε πολλές γιαγιάδες. Μου το λένε στο καπί. Σου λένε γιαγιάδες, ναι, ότι ακούνε στο καπί. Ναι. Χείρες θα είναι σίγουρα. Οπωσδήποτε. Πάνω από τα 70-75. Επάνω από τα 70 τους έχουν στείλει. Ναι. Στα κινητήρια. Ο άντρας έχει μέσο όρο ζωής 78. Όχι, 78 πολλά. 78-84 γυναίκα. Αυτά είναι τα επίσημα τα τελευταία σου. Ποια 78 ώρες. 78 άντρας, 84 γυναίκα. Στην Ελλάδα. Στην Ελλάδα. Τόσο πολύ δηλαδή. Δεν είναι και πολύ. Δεν είναι πολύ 78. Είναι πάνω από 90. Δεν είναι πολύ 78 να ζήσουμε. Τραλώς, σε σχέση με τις αρχές του αιώνα του προηγούμενου, ναι. Αλλά είναι 78 με 84. Με 84, συγγνώμη, ναι, η γυναίκα. Σοβαρά, μην. 6 χρόνια παραπάνω έχει η γυναίκα. Η γυναίκα 6 χρόνια παραπάνω, ναι. Μέσος όρος. Ναι. Ναι. Γιατί έχει 6 χρόνια παραπάνω? Νομίζω. Γιατί νομίζεις?
Το γυναικείο φύλλο νομίζω είναι πιο ανθεκτικό γενικό. Τώρα, πιο ανθεκτικό. Πιο ανθεκτικό, ναι. Ναι. Ο άντρας λόγω το, νομίζω το, της καρδιαγγειοπάθειας που έχει, δηλαδή που αναπτύσσει από πολύ μικρή ηλικία, από τα 40-45. Αναπτύσσουμε καρδιαγγειοπάθεια. Ναι, ναι, είναι πιο ευάλωτος. Νομίζω δεν... αυτό είναι το σημαντικότερο. Δηλαδή. Πιο ευάλωτος. Mm. Ναι. 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 Ναι, αλλά οι γυναίκες έχουν τα βυζιά και τα αυτά που βγάζουν καρκίνες. Και οι άντρες έχουν τις προστάτες. Και τους... γιατί ζουν παραπάνω αυτές. Δεν με εντάξει, μα γιατί. Δεν ξέρω για ποιο λόγο. Δεν ξέρεις γιατρός πράγμα τώρα. Βελόνες κάνεις. Στα ΙΚΑ πας, πώς δεν ξέρεις. Τι λένε οι γιατροί, τι λέτε εσείς. Ο σύλλογος, τι λέει. Οι μελέτες, οι έρευνες. Προσωπική μου άποψη είναι αυτή. Η δική σου άποψη. Η δική μου άποψη είναι ότι. Γιατί ζουν αυτές παραπάνω, δηλαδή. Ότι οι γυναικείες ορμόνες μέχρι την εμμηνόπαυση μέχρι τα 50-55 χρόνια το μάξιμουμ. Έχεις δει καμιά να έχει 55 περίοδο, τρελώσε. Λέω, μέχρι τα 50 μέσος όρος. Νομίζω ότι τις προστατεύουν από πάρα πολλές ασθένειες. Ναι, αλλά μετά τα 50 όμως δεν βλέπεις να γίνονται. Εξομοιώνονται με τον άντρα. Ναι. Μετά. Με αλλά τον άντρα. Αυτό όμως είναι σημαντικό, γιατί όλα τα προβλήματα έχουν πέσει προς τα κάτω. Ηλικίες, ξέρεις, μετά τα 30-35 πλέον είναι λίγο ύποπτες. Είναι πολλά ύποπτες. Ναι, ναι. Λοιπόν, τα διαβάζουμε τα μηνύματα, έρχονται κι άλλα, γίνεται χαμός. Θα πάρουμε τις γραμμές. Τέσσερις είναι, άλλες δύο θα τις φτιάξουμε, θα κάνουμε turbo diesel αύριο το Μετρόπολης Βολίδα. Τέσσερις γραμμές, δεν περιμένουμε άλλες. Πάμε γρήγορα. Αυτός ο καφές τι έγινε, κόκαλα, έχετε παιδιά που πέρα, για το Σάο Πάολο. Καλημέρα, ναι. Ε, ναι. Ναι. Ναι, φίλε. Ναι. Τα γάρι, επόμενος, ναι. Τι γίνεται, ρε. Ποιο ερωτική πόλη γύρερα αυτό που λέει. Ερωτική είναι, ρε. Ερωτικότατη. Ναι, τι ερωτική. Ναι. Εδώ λέτε ότι έριξε μια βροχούλα, ναι, και τα έκανε όλα λίμνη. Ε, τα έκανε. Ε, τι τα έκανε. Ναι. Κύριε Ραπτόπουλε. Δεν φύγει με ρωθήκα. Μπορώ να σας κάνω μία, ε, δύο, τρεις ερωτησούλες. Να μου κάνετε όσες ερωτησούλες θέλετε, κύριε. Ναι. Στη χθεσινή σας εκπομπή αναφέρατε για προπονητές Έλληνες. Έλληνες. Ποιος ήταν ο καλύτερος Έλληνας προπονητής πιστεύετε που πέρασε από αυτή την Ελλάδα. Έλληνας όμως, όχι Μπάγκεβιτς. Ο Μπάγκεβιτς είναι Σέρβος. Από Ιουγκοσλάβου. Είναι Βόσνιο-Σέρβος, κύριε. Βόσνιο-Σέρβος, πάντως Έλληνας μία φορά δεν είναι. Δεν το μετράω για αυτό. Και επειδή η Ελληνική Ομοσπονδία δεν αναγνωρίζει κάτοχο διπλώματος της Βοσνιακής του σχολής, γι' αυτό και ήταν δηλωμένος ο μελέτης ο Περσίας. Ρωτήστε τον κύριο Μπατάκη να σας πει. Ο Αλκέτας ο Παναγούλιας, κύριε Ραπτόπουλε, είναι ο πρώτος, ναι, στην κατηγορία των προπονητών αυτών, διότι το 1980 κατόρθωσε με μια πλειάδα παιχτών επιλογές του, ναι, και από πολλές ομάδες της Θεσσαλονίκης, ναι, και των Αθηνών, ναι, να προκριθεί με την Εθνική Ελλάδα στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα του 1980. Μάλιστα. Και απορώ γιατί δεν τον αναφέρατε. Ένας δεύτερος Έλλην που δεν έκανε ποτέ μεγάλη καριέρα στην Ελλάδα, αλλά ευτύχησε να έχει την Παναχαϊκή το 1970, ο Ντάνο Γεωργιάδης, τον Πανιόνιο, ναι, την Εθνική Ελλάδος κάπου στο 1968 που απέκλεισε και τον Μίμη Δωμάζο από ένα παιχνίδι. Αυτά δεν τα αναφέρατε, κύριε Ρούβε. Και εντάξει, δεν το κατέρευε. Όχι, ο Δωμάζος, ο Δωμάζος, ακού, επειδή έπιασε ένα βαρύ. Ο Δωμάζος και η πλειάδα των παιχτών του Παναθηναϊκού εκείνης εποχής κατηγορούνται δικαίως ότι εξαιτίας τους δεν πέρασε η εθνική ομάδα στο Μουντιάλ του 70. Γιατί, γιατί έγινε, ναι, ένα επεισόδιο Δωμάζου Ντάν Γεωργιάδη στο ξενοδοχείο, γιατί είπε ότι εγώ θέλω να είστε ομοιόμορφα ντυμένοι, κύριε Δωμάζος, να πούμε με Αλίκη Βουγιουκλάκη, και λέει άσε μας μωρέ και τα λοιπά, και του λέει ρε φίλε θα βάλεις, τον απέκλεισε. Δεν τον απέκλεισε. Πήγε, το παιχνίδι το συγκεκριμένο. Πήγε ο Ασλανίδης επιχούντας, βρήκε το Δωμάζο και έκανε μαγκές ο Δωμάζο και του λέει φύγε ρε τσογλάνη από εδώ. Του πάω Ασλανίδης, το Δωμάζο. Φύγε ρε τσογλάνη αλυταρά του είπε από εδώ. Και την άλλη μέρα να πούμε, σε δύο μέρες, κάποιοι παράγοντες του Παναθηναϊκού επιχούντας πήγανε, ναι, και είπανε να πούμε στο Δωμάζο, έλα ρε δεν είναι εντάξει, φάλ τα παπούτσια σου εσύ, φέρτα και θα παίξεις. Τελικά δεν τον έβαλε ο Ντάν Γεωργιάδης. Και ακούστηκε, εγώ άμα δεν δω δεν μπορώ να κατηγορήσω, δεν παίρνω αμαρτία τέτοια πάνω μου, ότι οι παίκτες του Παναθηναϊκού εκείνο το μάτς που παίξαμε ήταν πολύ μέτροι έως κακοί. Και έτσι η εθνική ομάδα δεν έπαιξε. Ναι. Ήτανε στο παιχνίδι με τη Ρουμανία, και ο παρεπιπτόντος ο κύριος Ντάν Γεωργιάδης είχε σπουδάσει και στη Ρουμανία. Πάση περιπτώσει, από τους σημερινούς προπονητές. Ξέρεις ότι τον Ντάν τον Γεωργιάδη στα γεράματά του
Με πήρε τηλέφωνο ο Δοξάκης, ο τερματοφύλακας της Ρόδου, και μου λέει: πάνε στην ταβέρνα τάδε στην Περαία. Είναι ο Ντάν Γεωργιάδης στη Λάντζα. Και βρες τρόπο να το στείλεις στη Ρόδο, να τον βάλω σε ένα ξενοδοχείο μέτρη, γιατί πρέπει να είναι αξιοπρεπής. Πήγα εγώ με τον Τομπιάκη και τον συγχωρεμένο τον φίλο μου τον Βασίλη τον Αντωνή, τον πήραμε. Επειδή ήμασταν απένταροι τότε, πήγαμε στον Αλμπάτη τον Χρήστο, ο οποίος ήταν στο λιμάνι Θεσσαλονίκης, φύλακας, πώς το λέτε, χωροφύλακας του λιμανιού, λιμενικός. Ναι, λιμενικός, ναι. Και τον βγάλαμε δελτίο απόρου και έφυγε με το πλοίο, γιατί τότε είχε πλοίο από εδώ για Ρόδο. Και έφυγε ο Ντάν Γεωργιάδης από εδώ το 93. Έφυγε και από εδώ. Και πρόσεξε, ναι. Αυτός ο προπονητής έχει κάνει σε πολλές ομάδες της Λατινικής Αμερικής. Ναι. Ναι, ναι, αλλά όμως δεν έκανε την ανάλογη πορεία εδώ πέρα και δεν συνέδεσε, ναι, αλλά... το όνομά του με την πρόκριση της Εθνικής Ομάδος το 1970 στο Μουντιάλ. Εάν το είχε κατορθώσει, θα είχε περάσει στην ιστορία σαν τους μεγάλους προπονητές. Ναι. Ναι. Άρα περνάει ο Αλκέτας ο Παναγούλιας το 1980. Σε εθνικό επίπεδο. Ναι. Σε εθνικό επίπεδο. Σε σημερινά δεδομένα, ναι, αυτοί που έχουν διάρκεια οι σημερινοί προπονητές είναι ο Παράσκος και ο Μαζουράκης. Διάρκεια, ναι. Ναι. Εντάξει, με αυτό το ποδόσφαιρο. Αλλά νομίζω ότι το ελληνικό το ποδόσφαιρο τα τελευταία χρόνια έχει να δείξει και άλλους μεγάλους εισάξιους προπονητές. Όπως. Όπως τον Αχιλλέα, το Χρυσόστομο, τον Άγγελο, το Γιάννη. Ποιον Άγγελο. Τον Άγγελο τον Τραβλό, τον Γιάννη τον Κόντι, τον Αχιλλέα τον Μπέο, τον Χρυσόστομο τον Συγχωρεμένο. Το Μάκη τον Ψωμιάδη. Ναι, ναι, τον Κομπότη. Αυτοί δεν είναι μεγάλοι προπονητές. Έλα. Τι έλα. Έλα. Εσύ παρακαλώ. Να κλείσουμε αυτό. Δεν μου λες, έχετε κάτι με τον αγροτικό αστέρα, κύριε Ραπτόπουλε? Σε καμία των περιπτώσεων. Ίσα ίσα μου τηλεφώνησε ένας παράγοντάς του πριν από μια εβδομάδα, ο κύριος Μανίκας, μιλήσαμε. Και μου είπε, είμαστε νοικοκυρέοι άνθρωποι, δεν είμαστε έτσι όπως θες να μας παρουσιάσεις, ότι είμαστε, ξέρω εγώ, γκάνγκστερς. Σωστά τα λέει ο άνθρωπος. Ναι. Ότι ας πούμε, έλατε και κανένα παιχνίδι και σε εμάς, μην πας μόνο στο μακεδονικό επειδή το αφεντικό υπάρχει και στις επανομές. Αυτοί οι παράγοντες, ναι, ξέρετε ότι υπάρχει αυτή που λέγατε την προηγούμενη εβδομάδα με τον αγαπητό γιατρό τον Βασίλη. Ναι. Και καλησπέρα στο Γιάννη τον Χιλιδίδη, συγγνώμη, και στα παιδιά που είναι εκεί. Ναι, ναι. Ναι, ξέρετε αυτή η κυρία, η κοπέλα ρε παιδί μου, που είναι και ο παδός του Ολυμπιακού, ξέρετε κυρία Ραυτόπουλε. Πώς συμβιβάζεται τώρα αυτή η κοπελιά με το καρέ το μαλάκι να είναι και ο παδός του Δαφνοστεφανωμένου? Σύμπτωσης. Σύμπτωση. Και δεν μου λέτε, την προηγούμενη εβδομάδα σας πήρε ένας φίλαθλος της τρίτης ομάδος της πόλης. Ναι. Γιατί βάσει κατηγοριών τώρα αυτή είναι, πρώτος είναι ο ΠΑΟΚ, ο Ηρακλής. Και μετά είναι και η ομάδα της καρδιάς που παίζει γάμα εθνικές, δεν είναι? Γάμα, ναι. Είναι πέμπτη ήταν, όχι συγγνώμη, ήταν ο Αγροτικός Αστέρας, ο Απόλλων Καλαμαριά, και αυτή είναι η πέμπτη. Πέμπτη ο Στεφανάκος. Ναι. Γιατί είπαμε κάτι για τον Μουλαχασάνοβες. Ναι. Καλά, δηλαδή αυτός, δηλαδή είπαμε για τον Μουλαχασάνοβες. Δηλαδή τι θέλει να μας πει? Δεν αναφέραμε το υπηκό, κύριε Ραυτόπουλε. Τον κύριο Χατζάρα, ναι. Τον κύριο Χατζάρα με το υπηκό, τον Εκουμάχα, τον, πώς τον είπαμε τον άλλον. Ο Φωμούμποτ. Τον αγαπητό Αμπελά, ήταν και γενικός αρχηγός ο αγαπητός Αμπελάς. Όταν θα πάει ο Σκόρδας στο παζάρι για να αγοράσει παίχτες για τον Άρη, ο Κουεμάχακι κυρικικί θα σε ξυπνάει το... καθέ πρωί. Ο Κουεμάχακι. Εδώ το τελώνει, τον άφησε ο Κωστάκης ο Ριαβόγλου με το χάρι τον Πεκιαρίδα ελεύθερο από τον Αγροτικό Αστέρα, και αυτή πέρασε από το 150 θέα να φάει ένα γυρόπιτο και αυτή το πήραν μεταγραφή στον Άρη, κύριε Ραπτόπουλε. Ναι, αλλά έγραψε την ιστορία του με χρυσά γράμματα με τον κόλ που πέτυχε offside στο τελευταίο μάτσο με τον Χαϊδάρη. Ποια χρυσά γράμματα, κύριε Ραπτόπουλε? Η βαλίτσα είχε μέσα από κόμματα από το Super 3. Και δεν πιστεύω τώρα δηλαδή να παρεξηγήθηκε ο Στεφανάκος αυτός ο φίλαθλος του Άρη. Δηλαδή αυτοί δεν βγάλανε κουπόνια, κύριε Ραπτόπουλε, όταν έπεσε ο Άρης στη Β' Εθνική τότε? Κουτρόνια βγάλανε, κουτρόνια. Κουπόνια, κύριε. Κουτρόνια, γεια σας. Με τον Τροχανά. Γεια σας, κύριε. Καλημέρα μου, κύριε. Κουτρόνια, φαλακρέ. Πριν χαρακτηρίσεις κάποιον που δεν ξέρεις, μάθε ότι με παραστατικά που έχει ο ΑΣ, ο Καρυπίδης έχει βάλει ως και 30 Απρίλη 961.000 ευρώ. Ονειρέψου, αρβανιτίδι εσύ. Σου φέρω εγώ παραστατικά. Έλα. Σου φέρω εγώ δικά μου παραστατικά. Τι έχω πληρώσει και τι δεν έχω πληρώσει. Πάμε, καλημέρα. Ξέρεις τι παραστατικά σε φέρω εγώ, ρε Ταγάρι, που στέλνεις μήνυμα. Βοηδομούσκαρο. Βόδι μανό. Λέγε, φίλε, καλημέρα. Τα ξέρεις τα βόδια, τα μανό. Άντε, καλημέρα, φίλε, ναι. Έλα, καλημέρα. Καλημέρα, φίλε.
Λοιπόν, να σε ρωτήσω τώρα. Καλησπέρα καταρχάς σε όλους εκεί πέρα. Καλημέρα λες εμένα και καλησπέρα λες τους άλλους, δεν φίλε. Εντάξει, το ίδιο είναι. Πες ό,τι θέλεις. Λοιπόν, από Ίβιτς και Τσπάγια, Σίλβα και Στραπατσόνη, ποιος θα πουληθεί πρώτος? Ο Αναστασιάδης θα πουληθεί πρώτος. Καλά, άστον καλά, αυτό δεν μας νοιάζει. Και πέστε μας εσείς οι παοξίδες, γιατί ζηλεύετε τους οπαδούς της Λάρισας? Ποιος ζηλεύει μωρί τώρα, εντάξει. Γιατί αυτό άκουσα εγώ 2 ώρες πριν στον Καμόρα, αυτό είδα. Και να και δεν είναι Λαρισαίοι, και να και είναι Ολυμπιακοί και δεν θέλουν και ιστορίες και την περικυρία και η ομάδα που μια χρονιά είναι στην Αλφα και 10 βολοδέρνηση, τρίτη εθνική, τι μας νοιάζει τώρα? Δεν ξέρω τι σε νοιάζει, ρε φίλε. Εσένα μπορεί να μην σε νοιάζει, νοιάζει όμως αυτούς οι οποίοι διαμαρτυρήθηκαν στην εκπομπή του Καμόρα. Γιατί Λαρισαίοι και γιατί δεν θέλουν και τι. Σαν δεν καλά κάνουν αυτοί, τι, εντάξει. Δεν γουστάρεις τέτοιους οπαδούς, δεν τους γουστάρεις εσύ δηλαδή? Δεν με νοιάζει τι κάνουν. Τι σ' αρέσει να βλέπεις, ξέρω εγώ, με iPad τις σηκόμενες στην Τούμπα και ξέρω εγώ τον Καφτατζόγλιο άδειο και τον Ιφοπάζαρο στο Χαριλάο? Πες μου ρε φίλε, να ξέρω τι θες να βλέπεις. Εγώ άλλο σε ρώτησα, ποιος πιστεύεις ότι θα απολυθεί πρώτος? Ξαναπες λίγο τα ονόματα πάλι από τη σειρά. Η Ίβιτς είναι ο ένας. Ο άλλος ποιος είναι? Ο Στραματσόνη. Στραματσόνη, ναι, ο άλλος. Και Σπάγια. Σίλβα και Κεσπάγια. Και Κεσπάγια. Ναι. Για πες, εγώ πιστεύω ότι ο πρώτος που θα απολυθεί θα είναι ο Στραματσόνη. Λες. Έτσι λέω εγώ. Μετά θα φύγει ο Κετσπάγια. Μετά θα φύγει ο Ίβιτς και θα έρθει ο Γκαρσία. Εντάξει. Αλλά πρώτα απ' όλους θα φύγει ο Αναστασιάδης. Καλά, αυτό εντάξει. Κακής κακόν λες, που λέει και ο Αλέφαντος. Κακής κακόν. Ποιος από τους 4 θα αποκλειστεί πρώτος στην Ευρώπη? Ποιος από τους 4 θα αποκλειστεί πρώτος στην Ευρώπη? Γιατί δεν θα περάσουν όλα τα προκριματικά. Ναι. Κάποιοι θα αποκλειστούν, τσακ μπαμ. Τσακ μπαμ θα αποκλειστούν. Εγώ πιστεύω ο ΠΑΟΚ θα προχωρήσει στο UEFA. Ναι. Πιστεύω ότι η ΑΕΚ θα αποκλειστεί. Η ΑΕΚ λες? Ναι, η ΑΕΚ λέω. Να δούμε και τι κινήσεις θα γίνουν. Τι κινήσεις θα γίνουν, ρε φίλε? Εδώ είχα ένα προπονητάρα τον Μπογιέτ. Τους είπε να πούμε θέλουμε παιχταράδες για να πιάσουμε τον Ολυμπιακό. Και του τις στήσανε να πούμε με τη Λεβαδιά 3-0. Τι θες τώρα να σου πω, δηλαδή τι? Το Κετσπάγια δεν τον εκτιμάς δηλαδή ως προπονητή? Το Κετσπάγια. Είτε το Μητσικό στα βλέπω, είτε το Κετσπάγια, το ίδιο πράγμα. Έλα ρε φίλε τώρα, ποιο Κετσπάγια τώρα? Εκτιμώ τον Ίβιτς πάρα πολύ, τον εκτιμώ πάρα πολύ τον Ίβιτς. Ωραία. Το θεωρώ ταλέντο. Δεν το θεωρώ όμως, πρόσεξε να δεις. Από τους υπηρεσιακούς προπονητές που πέρασαν από τον ΠΑΟΚ, υπηρεσιακούς, αυτό που είδα εγώ με τα δικά μου μάτια, στο κουουτσάρισμα καλύτερος από όλους είναι αυτός ο αχώνευτος, ο Γιώργος Γεωργιάδης. Ο αγέλαστος αυτός. Αυτός ο αγέλαστος φοβερός εξτρέμ ως ποδοσφαιριστής. Άλλος ποδοσφαιριστής. Άκουμε λίγο. Στο κουουτσάρισμα, στον ΠΑΟΚ, στη Βέρεια, όχι τόσο. Στον ΠΑΟΚ το κουουτσάρισμα που έκανε έδειξε ότι το έχει. Ο Ίβιτς έδειξε ότι. Ο Ίβιτς μου μοιάζει λίγο στο στυλ του Μπάγεβιτς. Το Μπάγεβιτς μπορούσε να πάρει παιχταράδες, μπορούσε να στήσει μια πολύ ωραία ομάδα. Τον έπιανε ο Ήμπρος στον πάγκο. Πιστεύω ότι ο Ίβιτς, αυτό που βλέπω είναι ότι έχει πολύ καλά στοιχεία σαν προπονητής να στήσει μια ομάδα. Στο θέμα των παιχτών, να αγοράσει παίκτες, να αξιολογήσει παίκτες, πιστεύω ότι το έχει. Στο κοουτσάρισμα δεν μου έδειξε ότι είναι ο εύστροφος, ο ρισκαδόρος, ο αυτός που βλέπει την αδυναμία της ομάδας του. Δεν είναι. Και στο μάτσο με τον Παναθηναϊκό, φίλε, έστησε πολύ ωραία την ομάδα του ο Ίβιτς, αλλά στις αλλαγές νομίζω ότι δεν τα πήγε καλά. Ιδιαίτερα στην τελευταία αλλαγή. Καλά, εντάξει, αυτό καλά, διαφωνώ, εντάξει. Στο είπα και στην τηλεοπτική. Βγάζει φορ. Φαντασία μηδέν. Άλε κουάλε σαν τον Μπάγεβιτς. Εντάξει, ο Μπάγεβιτς ήταν άλε κουάλε, αλλά πόσους τίτλους πήρε? Ρε φίλε, εγώ σου λέω ότι ο Μπάγεβιτς μπορεί να διακρίνει ένα παίχτη που αν είναι καλός ή όχι, να τον βάλει στη σωστή θέση. Να στήσει μια ομάδα πολύ ωραία. Δύο πράγματα δεν είχε. Να φτιάχνει άμυνα σωστή και να κάνει τις αλλαγές. Σε όλα τα άλλα ήταν άριστος. Και ακόμα πιο άριστος είναι ότι στους συνεργάτες του διάλεγε τους καλύτερους. Δεν μου λες τώρα αυτές τις μεταγραφές που έκανε ο Πάκο, αυτούς τους δύο τους έχεις δει καθόλου? Τον έχω δει σε βιντεάκι. Έχεις άποψη δηλαδή? Ναι, για τον έναν έχω άποψη. Το θεωρώ καλό παίκτη. Δεν το θεωρώ μεγάλο παίκτη, το θεωρώ καλό παίκτη. Μιλάω για τον Ευγένιο, αυτόν τον νούμερο 8, το 8ο-10ο. Αχα. Εντάξει.
Πιστεύω ότι είναι καλύτερος από τον Χαρίση. Θα φανεί αυτό. Αν το φάει ο Χαρίσης τη θέση του Οκταριού, τη βάψαμε. Και ο άλλος σίγουρα ο Μπακ, ο Μπακ ο άλλος, εκεί έχει πρόβλημα στον Μπακ, το δεξί τον Μπακ. Ο Κίτσιου, άκου λίγο, ο Κίτσιου έκανε ένα ξεπέταγμα στην καριέρα του, έμεινε στάσιμος όμως. Ο Κίτσιου χρειάζεται βελτίωση. Και, συμφωνώ απόλυτα. Και δεν με νοιάζει τα ανεβάσματά του είναι τόσο ποιοτικά κτλ. Δεν θα παίξει στην Μπαρτσελώνα, αλλά πρέπει να βελτιωθεί και αμυντικά. Δεν μπορεί να είναι τόσο γρήγορος, τόσο αμυντικά, ταχυδυναμικός, να ξέρει μπάλα, να ξέρει μπάλα και να του φεύγει. Ξέρεις που τρελαίνομαι με τον Κίτσιου. Έχει απέναντί του έναν τεχνίτη το ίδιο με αυτόν, για παράδειγμα. Ή και λιγότερο καλό από αυτόν, σε τέχνη. Σε ταχύτητα έχει έναν χειρότερο από αυτόν. Άρα έχει απέναντί τον Κίτσιου κάποιον σε τέχνη και σε ταχύτητα που είναι χειρότερος από τον Κίτσιου. Δεν είναι καλύτερος. Και μπορεί και τον τρώει ο άλλος. Άραγε, που λέει ο Τζόρνταν, πρέπει να το δει το θέμα. Πρέπει να δει πώς θα στέκεται, πώς θα κάνει, πώς θα ράνει. Να σου πω κάτι. Χρειάζεται εκπαίδευση και χρειάζεται ο Κίτσιου εξειδικευμένη προπόνηση. Είναι πολύ καλός στα νέβα κατέβα, τρομερός, σε τέχνη είναι πολύ καλός. Μπορεί να το προσφέρει αυτό που λες στην εκπαίδευση και την εξειδικευμένη προπόνηση ο Ίβιτς. Κοίταξε να δεις, όχι. Εκεί θες μεγάλο προπονηταρά, το πιάσει, να το βελτιώσει. Να πιάσει το Χαρίση, να το βελτιώσει. Να πιάσει τον, πώς το λένε τον άλλο, τον Χατζησαΐα, να το βελτιώσει. Που είναι αργός. Να το πάρει δεκάρια, εικοσάρια, δεκαπεντάρια, εικοσπεντάρια. Να το φτιάξει. Να φτιάξει τον Πέστονα, αυτή από την Κατερίνη, τον Μιστακίδη. Έχει ο ΠΑΟΚ παίχτες αυτή τη στιγμή που μπορεί τον Μπέλκα να το φτιάξει. Δεν φτιάχνει ο Μπέλκας, κάτι του λείπει. Θέλει να δώσει, μπορεί να δώσει και δεν το κάνει. Και μια τετράδα λοιπόν, συγγνώμη και τελειώνω, πεντάδα παιχτών ο ΠΑΟΚ που μπορεί από το 6,5 να φτάσουν στο 8, στο 8,5 και στο 9. Ο ίδιος μπορεί να το κάνει. Θα δούμε. Καληνύχτα. Επόμενη γραμμή. Θα δούμε. Καλημέρα, ναι. Έλα. Έλα. Τι κάνεις? Εντύπωση. Δεν μου λες ακόμα τον κόκκινο τον πιστεύεις ότι ήταν σε παλαιστικά, σε ένα τμήμα του γύρου του Ηρακλή που τρώγανε ήταν εκεί? Ξέρω εγώ, ρε φίλε, να πάω εγώ με παλαιστές να πλακωθώ με οργανωμένους οπαδούς. Εντάξει. Αυτό έχει γίνει μια φορά. Ναι. Όχι επί Αναστασιάδη. Επί Αναστασιάδη δεν έχει γίνει τίποτα. Δεν, έτσι δεν είπε ο κόκκινος, ότι έγινε επί Αναστασιάδη. Καλά, εντάξει, ο κόκκινος έχει κολλήσει ψευτίτιδα με τους φίλους που έχει. Μια φορά έγινε στο Ιβανόφιο, όταν κάναμε κατάληψη τότε εκείνα τα χρόνια και ήρθαν όλο το παλαιστικό του Ηρακλή επικεφαλή στο Γρηγόρη, το γνωστό Γρηγόρη. Έτσι. Το κοντό, το χειροδύναμο. Ναι, το γνωστό Γρηγόρη, τον μπράβο του Κόκαλη, του Ιωαννίδη και έτσι. Και φύγανε τότε με τους πυροσβεστήρες, φύγανε έξω από το Ιβανόφιο σηκωτή. Και επειδή ήμασταν 15 με 15, μας σεβάστηκαν και σεβάστηκαν πραγματικά το λαό του Ηρακλή, γιατί άξιζε. Ήταν γνήσιο το πράγμα. Όχι όπως τώρα. Και κάθεσαι, πιστεύεις τον κόκκινο τώρα? Μα εγώ δεν τον πιστεύω. σε ομάδα πιτόγυρου ήταν, όχι σε ομάδα παλαιστική. Δεν ξέρω, τώρα, πήγε λέει με τους παλαιστές και πλακώθηκε με τους οργανωμένους. Στον ήρω του. Μια φορά, δύο φορές πήγε με τον Ηρακλή. Είχε μια σύλληψη στη Λιβαδιά και μια στον Ολυμπιακό και από τότε έκανα εμφανιστεί 15 χρόνια. Α, είχε σύλληψη. Ναι, είχε σύλληψη. Αυτό που Λιβαδιά. Το είπε το ίδιος. Ναι. Ναι, στη Λιβαδιά για να πρισώ και στο και με τον Ολυμπιακό. Έβαλε μέσα τον Πάτερ Παναγιώτης και τον βγάλανε. δεν μου λες, να σε ρωτήσω κάτι. Από τα 79.000 στα διαρκείας βρέθηκαν τα υπόλοιπα. Αυτά θα τα ρωτήσεις. 3.000. Στο Σαρλί θα τα ρωτήσεις αυτά. Εσύ να τα ρωτήσει. Εμένα δεν μου μιλάει. Εσύ να τα ρωτήσει που έχετε και συζήτηση προσωπική. Εμένα δεν με μιλάει. Τα υπόλοιπα τα λεφτά, ποιο τα πήρε τελικά? Δεν με μιλάει. Θα μας πούνε. Κοίταξε, όπως και να το κάνουμε ο Σαρλής, θεσμικά είναι σε δύσκολη θέση. Γιατί είναι οργανωμένος οπαδός. Αλλά είναι και παράγοντα. Πρέπει να βγαίνει στο ηλεκτροπαδά με τον Παπαθανασάκη. Ναι. Άρα λοιπόν, γι' αυτό το είπα εγώ, ω τι με κατηγορεί, ω παράγον του Ηρακλή, ω υπάλληλο του Ηρακλή ή ω. Τα έχει μπερδέψει τους ρόλους, αυτό του είπα εγώ. Δεν ξέρει από ποιο δρόμο να πάει τώρα, σε λέει να πάω από εδώ, να πάω από εκεί. Δεν είναι εύκολο. Είναι δύσκολη θέση. Εγώ το κατανοώ. Δύσκολη. Όπως κατανοώ και τον κόκκινο. Είναι μια Ηρακλή. Την άλλη θέλει να τη πάω ξύλι. Τον κόκκινο για να του κατανοεί. Και εκείνο είναι πολύ δύσκολη θέση. Βέβαια. Είμαι Ηρακλή, αλλά ξέρω εγώ, θέλω να πάω στο Μακεδονικό.
Γκαρίζω για τον Μακεδονικό, δεν φωνάζω για τον Ηρακλή. Τον βρίζουν οι Ηρακλήδεις. Δηλαδή, όταν μπερδεύεις, έχεις πολλούς ρόλους. Κατάλαβες. Δηλαδή, όταν μπερδεύεις τέτοια με τη βούρτσα, ρε παιδί μου, είναι δύσκολο, ρε παιδί μου. Εγώ τους λέω, ξεκαθαρίστε τους ρόλους σας. Μην τους μπερδεύετε για να έχετε το κεφάλι σας ήσυχο. Εγώ δεν τρώω ξύλο γι' αυτό. Λέω, εγώ αυτή είναι η θέση μου. Πάει, δεν αλλάζω. Εκεί είμαι. Βέβαια. Βέβαια. Τελικά, πού είναι ο Παπαθανασάκης? Πάντως, ο Ηλέκτρα Παλάς δεν είναι. Κοίταξε, έχει πάρει τα βιβλία της ΠΑΕ. Τα βιβλιάρια. Σε ποια χώρα δεν ξέρουμε τώρα. Γιατί ζήτησε και άσυλο, λέει. Τώρα επίτηδες στον Ολυμπιακό, ξέρεις τι κουφάλες. Δεν το ξέρανε, αλλά βγήκε ο φίλος αυτός που μιλούσατε μαζί προχθές και είχατε έτσι μια πολύ ιδιαίτερη συζήτηση, έτσι, αγαπητική συζήτηση, και μας είπε ότι τον αγαπάει τον πρόεδρο η αυτόνομη, κανένας δεν βγήκε να το διαψεύσει, και είπε ότι ο πρόεδρος δεν φταίει, ρε παιδί μου, ένα λάθος νούμερο δώσανε. Είχε πει τότε ο Σάρλης. Ναι, και ενώ βγαίνει στο τέτοιο, αυτό δεν ξέρει πού είναι. Να μας πει, ρε παιδί μου, να πάμε μια βόλτα έτσι να τον βρούμε, να δούμε τι γίνεται, ρε παιδί μου. Που χάθηκε τα... Στο Μακεδονία παρά τζάμπα που δεν είναι εκεί. Γιατί έφυγε, ξέρεις τι έγινε. Βάρασαν εκεί 2-3 μπάτες έναν υπάλληλο και τον διώξαν από εκεί. Από το Μακεδονία Παλάς. Από το Ηλέκτρα Παλάς. Από το Ηλέκτρα, ναι. Στο Μακεδονία Παλάς θα είχε γίνει άλλο άμα ήταν στο Μακεδονία Παλάς. Θα είχαμε βγάλει, τώρα βγάλαμε με τον Μαρινάκη το ένα το έργο, τώρα θα βγάζαμε άλλο έργο με ήταν στο Μακεδονία Παλάς. Τι βλέπεις να γίνεται από την εμπειρία σου στο χώρο? Τι να γίνει? Ο άνθρωπος θα μείνει. Θα μείνει, Αφού το είπε ξεκάθαρα. Τι γίνονται τα πράγματα. Δεν πήρα μία από εδώ, δεν πήρα μία από εκεί. Αυτοί που τα πήρανε ας βγουν να πούνε που πήγανε. Και αυτός. Ας γίνει να πει στοιχεία. Γιατί βγήκε, μας είπε τώρα υποθέσεις. Αυτό δεν έχει τα στοιχεία από το λογιστήριο. Πώς δεν τα έχει, είναι δυνατό στην εταιρεία του να μην έχει τα στοιχεία από το λογιστήριο? Εδώ μας τρελάνει τώρα. Λέει ότι δεν πήραμε από εδώ, εκεί ο άλλος βγαίνει υπάλληλός του. Υπάλληλός του, βγαίνουν μαζί στο Ηλέκτρα Παλάς. Έτσι. Μέχρι πριν λίγες μέρες, πριν την τελευταία πορεία, βγαίνουν μαζί. Μετά δεν ξέρουμε λοιπόν, τι γίνεται. Πάμε σε ένα διάλειμμα λοιπόν και συνεχίζουμε. Γιατρέ, πώς τα βλέπεις τα πράγματα? Όλα καλά. Ωραία, έτσι, για καλοκαιρία. Γιαννάκης, συμμαθητής Ζένιας Ανεψιάς μου. Έχεις απόλυτο δίκιο, Κωστή, για τον Ίβιτς. Μεγάλο το ελάττωμα, η έλλειψη οξυδέρκειας στις αλλαγές. Ελπίζουμε με τον καιρό να το βρει. Κοίταξε, Γιαννάκη, από την εμπειρία μου σου λέω αυτό, ή το έχεις ή δεν το έχεις. Ο άλλος ο Κακομούτσουνος, ο μοχθηρός τύπος, ο Γιώργος Γεωργιάδης, το είχε ο άτιμος. Το είχε και το είχα πει εγώ. Και εγώ δεν αλλάζω αυτά που λέω. Αυτό το κομμάτι ήταν, σε αυτό το κομμάτι ήταν καλός. Εντάξει. Ο Ίβιτς είναι σε άλλα κομμάτια καλός. Το κοουτσάρισμα θα το δούνε του χρόνου. Την αδυναμία του Ίβιτς, αυτοί όλοι που δεν φωνάζουν διώξ' τον κάτω ράντον ή φέρ' τον κάτω. Εντάξει, Σπύρος. Γεια σου γιατρέ Σπύρο, νευροκυρουργός. Λέω το Βλάταν, λέω ο Νίκος από τα Γιαννιτσά, μιλάει με τον Ίβιτς καμιά φορά, πάει στις προπονήσεις. Λέω το Βλάταν, βγάζεις μπακ, βάζεις μπακ. Είσαι ανάλατος, είσαι δοκαράκι, σιγουριά, μου λέει παίζω το όνειρο μου. Ρώσικη ρουλέτα, του λέει ο Ίβιτς του Νίκου. Παίζω το όνειρό μου ρώσικη ρουλέτα. Βιάζεσαι, του λέω, θα καείς. Το πιστεύει πολύ όμως, λέει. Για Κίτσιου, Πέλκα, Μιστακίδη, Κωνσταντινίδη, Χαρίση δεν υπάρχουν διακοπές. Ναι. Και ο άλλος με κατηγορεί και λέει: μωρέ, καλός εκτέκνιο Κίτσιου, μας κούφανες. Φίλε, ο Κίτσιου χάφε παίζε. Δεν είναι άπαλος ο Κίτσιου. Ο Κίτσιου έχει κάτι το οποίο δεν μπορεί να το βγάλει. Όπως και ο Πέλκας. Ο Πέλκας έχει ταλέντο και δεν μπορεί να το βγάλει. Πρέπει να του βγάλετε το ταλέντο. Δικό σας πρόβλημα είναι, δεν δικό μου. Έχει ταλέντο και δεν το βγάζει. Καλημέρα. Αυτό το κομμάτι ήταν. Καλημέρα, φίλε. Έλα, Κώστα, εγώ. Εσύ, φίλε, χαμήλωσε το διάολο από μέσα. Ναι, το χαμήλωσα. Μπράβο. Καλά, φίλε. Ρε σειρά, σε πήρα και προχθές και σε είπα για τους Ηρακλειδείς. Δεν τους βγάζεις Ηρακλειδείς. Γιατί, τι. Γιατί έχουν τον πόνο τους, τι γιατί. Έχουν πόνο, ρε φίλε, δηλαδή. Ένας που έχει πόνο και θέλει να τον κρατήσει βουβό δεν βγαίνει, είναι εσωστρεφής. Ένας που έχει πόνο και θέλει να τον βγάλει έξω και είναι εξωστρεφής, να μην τον ακούσουμε, ρε φίλε. Δεν σε κουράζουν, εμένα με κούρασαν το σειρά να τους ακούω. Γιατί, ρε φίλε, σε κούρασαν, εσύ δηλαδή όταν έκανες πορείες, δηλαδή. Ορίστε. Με τον Κίτσι τώρα γιατί τα βάλες, για πες μου, ρε Κώστα. Ποιος φωνάζει από δίπλα? Εδώ είμαστε παρέα μεγάλη. Για πες για τον Κίτσιου. Παρέα μεγάλη, είχες καμιά γιαγιά με εγκεφαλικό έγκυο? Ναι. Γιαγιά με εγκεφαλικό έχεις?
Γιαγιά με κεφαλικό, άσε έτοιμη είναι. Αλτσχάιμερ, έχει κεφαλικό τα πάντα. Προπονείται για πτώμα, αλλά έχει σύνταξη. Λοιπόν, ναι. Στην κατάψυξη βάλτε. Ναι. Ναι. Κώστα, λέγε. Κώστα, λέγε. Ήθελα να σε πω κιόλας και ξέχασα προχθές να σου το πω. Ναι. Για την παρέμβαση που έκανες προχθές και να ξέρεις έχεις ανέβει πολύ στα μάτια μου. Ποιο πράγμα. Για την παρέμβαση που έκανες προχθές για τον Ότι, ρε, που είπες. Για τον. Για τον Σφαγιανάκη, ρε. Ότι τι. Τι έλεγες προς την εκπομπή στη Μαρμίτα, δεν θυμάσαι. Για τον Ότι έχω πει καλά λόγια. Γιατί, τι. Αυτό λέω, γι' αυτό ανέβηκε στα μάτια μου. Δηλαδή τόσα χρόνια περίμενες εσύ να ανεβώ στα μάτια σου από αυτά που είπα για τον Νότι. Ρε φίλε, τον αγαπάμε γι' αυτό. Τον αγαπάς τον Νότι, δηλαδή καλύτερα. Βέβαια, είναι αδελφός. Χρυσαυγίτης είσαι, ρε φίλε. Όχι, ρε φίλε, δεν ούτε αυτό είναι χρυσαυγίτης. Α, δηλαδή μήπως το πας πολιτικός. Α, το πας καλλιτεχνικός. Καλλιτεχνικός, ναι. Ναι, ναι, ψάχνω να βρω από πού το πιάνεις, δηλαδή, κατάλαβες. Ναι. Καλλιτεχνικός μόνο. Καλλιτεχνικός, ναι, καλλιτεχνικός. Λοιπόν, ναι. Κλείνει η παρένθεση Νότι, τώρα για πες μου για τον Κίτσιου. Ο Κίτσιου. Δεν ναι. Είναι και γρήγορος και μπαλίτσα ψιλοξέρι, έτσι. Και τρώει παραμύθι τρυπήματα αμυντικά από λιγότερο τεχνίτες ποδοσφαιριστές και λιγότερο γρήγορους. Αυτό είναι θέμα. Άντε να πηδήξει κεφαλιά που είναι κοντός, πάει στο διάλο. Αλλά να τον περάσει, ας πούμε, για παράδειγμα, ποιος να σου πω, ρε παιδί μου, να τον περάσει, ρε παιδί μου, ο Βλαχοδήμος, για παράδειγμα. Όπως και τον πέρασε με στον Παναθηναϊκό, αν θυμάστε. Ναι, γιατί να τον περάσει ο Βλαχοδήμος. Δηλαδή, άμα τρέξουν 30 μέτρα, θα βγει πρώτος ο Βλαχοδήμος. Άμα τρέξουν 15 μέτρα, 50 μέτρα, θα βγει πρώτος ο Βλαχοδήμος. Ο Βλαχοδήμος είναι τόσο παλαδόρος για να τον περάσει το ένας με έναν. Είναι πιο ψηλός. Δεν είναι μόνο αυτό. Ναι. Ο Κίτσι δεν έχει τελειώματα, ρε. Κάνει τι κάνει και στο τέλος είναι βασανιάρης και χαλάει όλη τη φάση. Εντάξει, εντάξει, δεν με πειράζει το επιθετικό κομμάτι του, δεν με πειράζει. Εμένα με ενδιαφέρει να βελτιώσει το αμυντικό και εφόσον δεν το. Εφόσον το αμυντικό δεν το βελτιώνει, έχει μείνει στάσιμος. Ο Σκόνδρας είναι βαρύς, ο Κωνσταντινίδης είναι, ας πούμε, φίατ. Επιρρεπής, θα αναγκαστεί να πάρει δεξιμπακ. Αναγκαστικά, βέβαια. Δηλαδή αυτό που βλέπω εγώ το έχω δει και αυτή. Και θα γίνει μεγάλος ανταγωνισμός. Τα λέμε, επόμενη γραμμή. Ναι, περίμενε, Κωστή. Δεν περιμένω ακόμα, ρε. Όχι, δεν προλαβαίνω. Δεν θα τα πούμε τώρα. Γιατρέ, λέγε. Πάμε στην επόμενη. Λέγε, φίλε. Πολύ έλα, συζήτηση, φίλε. Πολύ συζήτηση. Γίνεται. Τώρα, πνευματικό του Πάου. Ακούτε. Ακούμε. Ήθελα να πω αυτό με το αγριογούρουνο που σας τάζει ο φίλος από τα Διόδια. Αγριογούρουνο. Ναι, για το αγριογούρνο που σας έχει τάξει τον Αυτόπουλο. Εγώ, φίλε, δεν τρώω αγριογούρνα. Το αγριογούρνο που έχω δίπλα μου τρώει αγριογούρνα. Εμάς μας το έχει τάξει εδώ και 2 χρόνια και ακόμη δεν έχουμε φάει αγριογούρνο. Αυτό είναι το θέμα. Δεν πειράζει, ρε φίλε. Εντάξει, έχει χοληστερίνει πολύ το αγριογούρνο. Δεν πειράζει. Εμείς είμαστε μικροί, δεν έχουμε ανάγκη. Αυτός τρώει πολύ αγριογούρνο και έχει γίνει, άμα τον δεις. Κάπου χρειάζεται το κρέας να το τρως, αλλά. Εντάξει, πολύ κρέας μην τρώτε. Να τρώτε με μέτρο. Όχι πολύ. Δεν χρειάζεται, δηλαδή, κάθε μέρα κρέατα κτλ. Δεν έχει μέτρο απλά. Τάζει και τα τρώει όλα για την πάρτι του. Είναι πραγματικά, έχει αγριογούρνα, δηλαδή, ή με ψέματα. Έχει. Όχι, αλήθεια, αυτός πάει κυνηγά και τα τρώει μόνος του μετά. Τα τρώει μόνος του. Ναι, ναι. Το κυνήγι του αγριογούρνου δεν είναι εύκολη υπόθεση. Και αυτό σε ένα αγριογούρνο, άμα τον δει. Βέβαια, για να κυνηγήσεις αγριογούρουνο πρέπει να είσαι χειροδύναμος. Πρέπει να έχεις και άγρια ένστικτα, ρε φίλε. Πρέπει να έχεις και άγρια ένστικτα. Ναι. Έλα, φίλε, καλημέρα, ναι. Έλα, αυτό που λέει. Καλώς τώρα. Τι να πούμε. Καλά να πούμε. Λοιπόν. σε ακούω από την αρχή να πούμε τώρα. Ναι, να πούμε. Μιλάς για Λάρισα. Ναι, μιλάω για Λάρισα. Μιλάς για γάβρους. Για αγριογούρουνο. Ναι. Για τον Παπαθανασάκη τον πεθαμένο. Ναι. Για δεν ξέρω και εγώ τι να πούμε. Ναι. Για τον Άρη. Για τον Άρη. Ένα σήμερα έκανα ρεπορτάζ για τον Άρη. Και. Πήγα, βρήκα 7-8 διευθυντές τραπεζών. Και. Και μου είπανε δεν μπορούμε να ανοίξουμε βιβλιάρι. Είναι δύσκολο. Και εσύ στεναχωρέθηκες, ε. Ναι, δεν έβαγα το μεσημέρι, ναι, δεν έβαγα. Με έπιασε διάρκεια. Εντάξει, άμα δεν υπήρχε ο Άρης όμως γενικά δεν θα έτρωγε τραπτόπουλο. Ναι, δεν θα έτρωγα. Άμα δεν υπήρχε ο Άρης θα ήμουν σαν τους Ζητιάνους έξω. Θα ζητιάνευα. Ναι. Εννοείται. Αφού από αυτούς τα έπαινες να πούμε. Ναι. Από αυτούς που κάνουν κουμάντο παλιά και διώξαμε εμείς και τα βάζεις μαζί μας τώρα, ραπτοπουλάκο. Τι έχεις δει. Το ραπτοπουλάκο μην το λες πολύ. Γιατί άμα φάζεις. Άσε να ξέρω εγώ τι θα λέω και τι όχι, ραπτόπουλε. Ναι. Δεν μετράει.
Δεν τρομοκρατούμε θα. Ναι, δεν τρομοκρατούμε θα. Εσείς ποιος δεν δε θέλουμε να τρομοκρατήσει αυτό που λέω. Απλά λέμε τι γίνεται να πούμε. Τι γίνεται να πούμε. Λέω ψέματα. Κοίτα το υφάκι. Από τότε που έφυγε η μάσα από τον Άρη, εσύ τα βάζεις με τον Άρη. Ενώ πριν. Αυτό κατάλαβα. Αυτό κατάλαβες. Να πας να κάνεις ένα τεστ ευφυΐας, φίλε. Λέω να έρθω να σας αρχίσω τα χαστούκια. Χαστούκια, φίλε, για μένα δύσκολα να με δώσεις. Δύσκολα να με δώσεις. Δύσκολα να με δώσεις. Και μην έρθεις να με δώσεις χαστούκια, γιατί αν έρθεις μόνος σου θα φας ξύλο. Αν έρθεις με πολλούς θα φας σφαίρα. Επόμενη γραμμή. Καλημέρα. Καλημέρα. Άιντε. Με τον Άρη. Άιντε, κοπρίτες. Καλημέρα. Καλημέρα. Καλημέρα, κύριε. Ακούγομαι. Ναι. Θέλω να πω ένα τραγούδι, παρακαλώ. Να πεις ό,τι θες, καλό. Αχ, Θεσσαλονίκη όμορφη, πρωταθλήμα δεν παίρνω, την κόρη του Ραπτόπουλου. Τι να κάνω, έσπηρε πολλά παιδιά ο παππούς μου. Επόμενη γραμμή, ναι. Γανωματίζει. Έλα, φίλε. Εγώ μιλάω. Ναι. Όταν συγγνώμη. Όταν σας βλέπω έξω, γιατί δεν έρχεστε να με μιλήσετε. Γιατί δεν έρχεστε να με μιλήσετε έξω. Γιατί με συναντάτε έξω. Έξω γιατί δεν έρχεστε να με μιλήσετε. Αυτό που κάνετε δεν είναι πολύ αντρικό, ξέρετε. Γιατί έξω, αν βρεθούμε, θα φάτε ξύλο. Και θα φάτε ξύλο από 48χρονο. Είστε 23 χρονών. Και θα πάτε στο σπίτι και θα πείτε μέδιρο ο γέρος. Με χτύπησε ο γέρος. Άντε πάλι στράκια που. Άντε στράκια που. Πηδιούν τη μάνη σας τα βράδια και βγαίνετε στα ράδια, αδερφάρες. Καλημέρα. Άντε στράκια που. Άντε αδερφάρες. Αδερφάρες. Καλημέρα, φίλε. Με τον Άρη, διώξαμε τον. Ποιο διώξατε ρε, 20 χρόνια ο Σαουρίδης σας έδερνε στις κερκίδες. Ποιο διώξατε. Μπαγλαμάδες. Διώξατε εσείς την παλιά φουρνιά. Μπαγλαμάδες. Λέγε, φίλε. Ήθελα να σε ρωτήσω κάτι, αν γνωρίζεις. Ναι. Παίζεται πουθενά σε κάποιο στοίχημα ποιος προπονητής θα φύγει πρωτός. Α, δεν το ψάξε αυτό, όχι, όχι. Γίνεται ένα γκάλο ποιους παίκτες θέλουν να διώξουν και ποιους να κρατήσουν. Ναι, γιατί εγώ ξέρω και πότε θα φύγει ο Άγγελος, γι' αυτό. Πότε, ρε φίλε, πότε θα φύγει. Πριν το 15 Αύγουστο, φίλε, γιατί πρέπει να είναι στην Παναγία. Πρέπει να είναι εκεί πέρα, δεν γίνεται. Εσύ τώρα κοροϊδεύεις τον Αναστασιάδη για τις θρησκευτικές του προτιμήσεις. Όχι, κοροϊδεύω τον Αναστασιάδη γιατί τον Κούγια τον είχα για έξυπνο και για να ξέρει μπάλα. Και από τη στιγμή που παίρνει τον Άγγελο για προπονητή, φαίνεται ότι αυτός είναι, θέλει να γίνεται τζέρτζελο. Εγώ το βλέπω ούτε καν να ξεκινά. Εσείς τι ομάδα είστε? Πάοκ, φυσικά Πάοκ. Πάοκ είστε? Φυσικά. Όταν χοροπηδούσατε σαν το Κατσίκι, όταν έπαιρνε την Άρσεναλ ο Άγγελος τότε, γιατί χοροπηδούσατε σαν Κατσίκι? Όχι, όχι. Ναι. Εγώ είμαι 55 χρονών, έχω φάει τον παπά τον Άγγελο μια-δυο. Ναι. Την τρίτη φορά δεν τον έφαγα τον σαν παπά. Προπονητή στο φάγατε ή σαν χριστιανός? Όχι, σαν προπονητή, δεν είναι προπονητή. Η Παναγιά την ανακατεύεις. Είναι αυτό δεδομένο. Δεν την ανακατεύεις. Συγγνώμη, όταν λέει τον πρόεδρο δεν θέλω center back γιατί θα με βοηθήσει η Παναγιά. Εντάξει, θα είναι σοβαρά πράγματα. Εσύ πιστεύεις ότι ο Αναστασιάδης είναι χαζός και ότι είπε τον μεγαλομέτωχο αυτό το πράγμα έτσι όπως το λένε έξω? Έτσι το είπε ο μεγαλομέτωχος τουλάχιστον. Έτσι κατάλαβες εσύ. Εντάξει, αυτό είπε αυτός, αυτό κατάλαβα. Τέλος πάντων, ανεξάρτητα από αυτό. Δεν μου λες τώρα εσύ, άμα σε πιάσει τα 55, σου κάνα καλό κολλικό εντέρου και ναι. Ψοφολογάς. Θα ναι. Πεις Παναγιά μου, σώσε με. Εντάξει, αυτό όμως με τον ΠΑΟΚ και το γήπεδο και την μπάλα δεν είναι καμία σχέση. Ναι, αλλά αυτό είναι ένα δεδομένο του Αναστασία. Ούτε εγώ δεν την πιστεύω την Παναγιά, αλλά δεν μπορώ να τον κατηγορήσω τον άνθρωπο επειδή μιλάει. Να σε ρωτήσω κάτι άλλο. Όταν σα φέραν το Μαγκτή εδώ πέρα. Ναι. Και ο Μαγκτή να πούμε έκανε ραμαζάνι και δεν μπορούσε να πάρει τα ποδάρια του. Είπε τίποτα ρε για τον Μαγκτή, το Θεό να πούμε τον Αιγύπτη ωρά που πίστευε ο Μαγκτή? Όχι, όχι. Γιατί δεν είπε ρε τότε που σου 35 χρονών να πούμε. Να σου πω κάτι. Το μόνο πράγμα που σε παραδέχομαι ναι. Είναι ότι ξέρει ποιο θα είναι ο επόμενο προπονητή του ΠΑΟΚ. Αυτό σε παραδέχομαι διότι εγώ αυτό το λέω εδώ και 3 χρόνια. Ότι η λύση στον ΠΑΟΚ είναι ο Πάμπλο. Ο Πάμπλο? Μόνο Παύλο. Δηλαδή εσύ στα 57 σου σε 2 χρόνια, όταν θα έρθει ο Παύλο Καρσία προπονητής, θα πανηγυρίζεις? Ναι, εννοείται. Για Πασοξή παλιό σε κόβω, φίλε. Γιατί, ξέρεις για ποιο λόγο? Για Πασοξή παλιό σε κόβω. Όχι, καμία. Ναι, όντως. Είδες που σε κατάλαβες. Έχει δίκιο. Απλώς το λόγο που το λέω είναι γιατί έχει. Εσύ πίστεψες ότι η Μελίνα Μερκούρη έκανε αντίσταση.
Ναι. Να τα! Ναι. Μ' αρέσει πολύ. Αλλά ξέρεις για ποιον λόγο. Ό,τι γουστάρεις. Γιατί μ' αρέσει ο Παύλο, γιατί έχει τα ίδια χαρακτηριστικά με τον Σιμεώνε. Και θα είναι Σιμεώνε της Ελλάδος. Θα μου το θυμηθείς, θα κάνει παπάδες αν πάει στον ΠΑΟΚ. Δεν μου λες, ναι. Τελευταίο. Ναι. Εάν ο Παύλος, ναι, γίνει προπονητής στον ΠΑΟΚ. Ναι. Γίνει. Πολύ ωραία. Και βρει, ναι, έναν ανάλογο παλιό χαρακτήρα σαν τον εαυτό του. Ναι. Πώς θα το χειριστεί το θέμα. Δεν το ξέρω αυτό. Εγώ θεωρώ ότι θα είναι κυρίαρχος στα ποδητήρια, αλλά με τις γνώσεις που έχει, τις εικόνες που έχει, το ποδόσφαιρο που έχει παίξει, στις μεγάλες ομάδες που έχει παίξει, θα δείξει και σαν προπονητής την αξία του. Έτσι πιστεύω εγώ. Δεν μου λες, δεν τσακάλι. Λέγε. Έκανες βιοτέχνη στα νιάτα σου. Όχι, αυτή τη στιγμή είμαι ένα βήμα πριν τη σύνταξη. Στα 55. Ναι, ναι. Λέγε ρε Βρωμιάνη στο δημόσιο είσαι. Όχι. Στα 55 τη σύνταξη θα πάρεις. 1600 ευρώ μου είπε και του λέω λίγα είναι ρε φίλε. 1600 ευρώ. Ναι. Ρε εδώ πεθαίνουν οι άντρες και οι χείρες πεθαίνουν και μετά παίρνουν σύνταξη. Σε γουστάρι. Και 1600 ευρώ θα πάρεις να τρελώσει. Μην το πεις πουθενά. Να σε καλά παλικάρι. Φιλιά τα λέμε. Για χαρά. Φιλιά τα λέμε. Λοιπόν. Γιατρέ, λέγε. Να στείλουμε χαιρετίσματα στον συνονόματό μου, τον πρώτο ξάδελφο Γιάννης Μπανιώτης κι αυτός. Πού, αυτός ο παίκτης ο παλιός? Όχι, είναι ο Χάρης Μπανιώτης. Ο Χάρης, ναι. Γιάννης Μπανιώτης. Γιάννης, ναι, τι. Πού είναι? Είχε συναντήσει μια φορά, μου φαίνεται. Ναι. Είχατε μιλήσει. Ναι, πού είναι? Εδώ, στη Θεσσαλονίκη. Τι κάνει αυτός, με τι ασχολείται? Είναι πολιτικός μηχανικός. Πολιτικός μηχανικός. Ναι, ναι. Ψόφισε στην πείνα, δηλαδή. Εντάξει. Ναι. Και ποιος στην Ελλάδα, εντάξει. Ναι. Δύο σεισμοί, δύο καλοί σεισμοί, μια χαρά θα. Ναι. Ναι. Στο φίλο μας τον Γιάννη Φουρλάτο που είχε έρθει εδώ. Ο Φουρλάτος. Από το Εδιμβούργο στη Σκωτία. Έτσι. Και στον φίλο μου τον Δημήτρη τον Αδαμίδη στη Γερμανία. Πολύ ωραία. Έχεις γίνει διεθνής. Ναι. Να στείλουμε χαιρετίσματα στη φίλη σου την Κορίνα, η οποία ανέχτηκε πολλούς πελάτες μας, παράξενους, ναι, στην Εγνατία 63. Μπράβο. Όπου έχεις και το ιατρείο. Και σένα ιδιαίτερα. Ναι. Όταν μου βάλεις τις βελόνες, ναι, τώρα θα μου βάλεις εδώ βελόνες. Ναι, γιατί ναι, ναι, τώρα θα έρθω. Απόγευμα τώρα που δεν θα έχει και κόσμο κτλ. Θα έρθω Εγνατία 63. Ωραία. Πιούμε και ένα καφέ στο Εγνατία Παλάς. Ναι. Κάνουν ωραίο καφέ αυτοί εκεί πέρα. Ωραία. Έχουν και πολλή παραγωγή εκεί τηλεοπτική. Εκεί κάνουν κάτι συνάξεις. Ναι, έχει μείνει, ναι, λίγο, ναι, θέατρο ξενοδοχείο. Θέατρο ξενοδοχείο. Ναι, 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 ναι. Πολλοί μένουν εκεί. Ναι. Όταν έρχονται για λίγες μέρες της παραστάσεως. Και στη φίλη μας τη Σοφία την Παπουλίδου που έχει γενέθλια σήμερα, είναι φίλη της εκπομπής. Η Πατουλίδου. Παπουλίδου. Α, Παπουλίδου. Ναι. Πόσα κλείνει. Εντάξει, δεν τα ρωτάω. Τι εντάξει, δεν ξέρω. Γιατί τι. Κάπου ξέρω εγώ. 30. Κατάλαβα. 38. Καλημέρα. Καλημέρα σας, Γαλάζιες Αξιαρχείες. Τι έγινε ρε, τι έγινε. Καλημέρα στον καλεσμένο σας, καλησμέρα στον κύριο Χιλικίδη. Ζέος Ζαχουδάνη βλέπω. Κύριε Λαπτόπουλε. Ναι, ναι, ναι. Όλες αυτές τις μέρες από την προηγούμενη εβδομάδα σας είχα επιτύχει την προσοχή σε χτυπήματα κάτω από τη μέση. Ναι. Είδατε με λίγα τηλεφωνήματα πώς αισθανθήκατε. Εγώ που χτυπώ στη μέση από κάτω. Όχι εσείς. Επιτρέπετε σε άλλους, τους οποίους είτε έχετε παραβρισκόμενους είτε βγαίνουν, ναι, 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 πίσω από μια τηλεφωνική γραμμή, να κάνουν αυτό που δεχτήκατε εσείς σήμερα. Καταλάβατε τι εννοώ? Αυτό λοιπόν, ναι, είστε ο ίδιος που διαχειρίζεστε την εκπομπή σας, ναι, ναι, και με όλο το σεβασμό που σας έχω, ναι, εσείς πρέπει να το διώξετε αυτό. Α, κοίταξε να δεις. Στο έχω πει και κατηδίαν, γιατί έχουμε φάει, έχουμε πιει, έχουμε κάνει παρέα. Σου έχω πει, σαν άνθρωπος είμαι πολύ πειθαρχημένος στον εαυτό μου. Ναι. Όμως είμαι ακατάλληλος να πειθαρχήσω ούτε μια χελώνα. Δεν μπορώ. Μισό λεπτό. Ναι. Δεν μπορεί να βγαίνει ο X ή εγώ αν θέλετε και να κατηγορώ έναν άνθρωπο, όπως δεν μπορεί να βγαίνει έτσι σχέδιο κάποιος άλλος και να κατηγορεί εσάς. Με επιχειρήματα μπορεί να μας κατηγορήσει. Με επιχειρήματα και τεκμηριωμένα. Δεν μπορώ να βρίσω τη συγχωρεμένη τη μάνα σου, το συγχωρεμένο τον πατέρα σου, δεν μπορώ να βρίσω το παιδί σου, δεν μπορώ να βρίσω την οικογένειά σου κτλ. Στα άλλα σκίσε με. Αυτά τώρα. Είναι αλλαίο πράγματα. Ναι, εντάξει, ο άλλος όμως. Είναι αλλαίο πράγματα τα οποία είναι κατά φαντασία, όχι μόνο δεν ισχύουν, νομίζοντας ότι θα με πλήξουν και θα μου κάνουν κακό εμένα, εσένα κτλ. Τώρα βγήκε ένας κύριος και μίλησε για το Μάκη του Σαρλή. Ναι. Καταλάβατε ποιος ήταν? Κατάλαβα. Γιατί δεν λέτε στον αέρα ποιος ήταν? Πείτε εσείς. Ο Γιάννης ο Καλτσίδης ήταν. Ο Γιάννης ο Καλτσίδης, ο οποίος κάποτε έβριζε και εμένα σε ένα ραδιόφωνο του άλλου του ζαβουνοκέφαλου του Προέδρου του Ηρακλή στο Άχβρε Σόου. Όταν, να πούμε, κυνηγούσατε όλοι μαζί το Θεοδωρίδη και εγώ τον υποστήριζα. Αυτά συμβαίνουν όμως.
Ξέρεις τι πινελίκη έχω ακούσει εγώ, τι βρυσίδα του Καλτσίδη τότε. Συνέβη όμως, τι να κάνουμε δηλαδή, να μην μιλάμε επειδή τότε με έβριζε. Ο καθένας δημοκρατικά μπορεί να μιλάει, αλλά μπορεί να λέει και το όνομα και το θυμάσαι δημιουργό. Τι άκουγα εγώ. Βεβαίως θυμάμαι, γιατί πολλοί μπορεί να έχουν ξεχάσει τη φωνή του και να ακούσαμε πάλι σήμερα ότι έκανε επίθεση στο Μάκη του Σαρλίου, την Πενοβγέννη, στο Ηλέκτρα Παλάς. Δηλαδή, αυτά είναι αστεία πράγματα. Αυτά είναι αστεία πράγματα. Είναι ντροπή. Εντάξει, αυτά είναι της οικογένειας είναι. Τώρα εγώ σε μια οικογένεια τι να πω ανάμεσα. Η οικογένεια, κύριε Ραπτόπουλε, έχουμε να κάνουμε 15 χρόνια καλοκαίρι. Θα μου πεις και τους χειμώνες που κάνουμε, τι κάνουμε. Και αυτοί που κάνουν καλοκαίρι, μωρέ, τι κάνουν. Χαλάνε τα λεφτά, γυρνάνε πίσω. Εμείς, κύριε Ραπτόπουλε, έχουμε γίνει detective. Έχουμε γίνει, υπάρχει μια κατάσταση στοχοποίησης του οπαδικού κινήματος του Ηρακλή. Των ανθρώπων που αγαπάνε την Ουρακλή. Εντάξει τώρα, ο Παπαθανασάκης δεν μπορεί να σε πλήξει για 70.000. Αυτά είναι βλακίες που λέει. Αυτό, δεν, τώρα, αυτό είναι μια βλακία και μισή. Δεν γίνεται τώρα. Είπα, κύριε Ραπτόπουλε, χρήζει ψυχιατρικής βοήθειας άμεσα. Ο άνθρωπος δεν ξέρει τι λέει. Αλλά δεν είναι αυτό το θέμα, κύριε Ραπτόπουλε. Μπορείτε ρε εσύ να συνεργαστείτε τώρα με αυτόν τον άνθρωπο σε περίπτωση που δεν βρεθεί αγορά. Θέλω να ρωτήσω κάτι, κύριε Ραπτόπουλε. Ο κύριος Παπαθανασάκης αύριο βρίσκει 7 εκατομμύρια ευρώ, 10-17. Ναι. Πιστεύετε ότι μπορεί να πατήσει το πόδι του στη Μίκρα και να διοικήσει? Μετά από αυτά που είπε για τη Θύρα 10. Όχι, για, μετά από αυτά που. Ούτε στο κολυμβητήριο για καφέ δεν μπορεί να πάει. Τι μετά από αυτά που έχει πει σε όλο τον κόσμο του Ηρακλή, όχι στη Θύρα 10. Α, τα ψέματα που είπε. Βεβαίως, μπορεί αυτός ο άνθρωπος να διοικήσει. Όχι, γιατί είναι αφαιρέγγυος όσον αφορά κατά κάποιο τρόπο αυτό που έχει πει. Ανακόλουθος. Ναι. Είναι επιμονή μου βάση ως ανακόλουθος. Άρα και να βρει 10 εκατομμύρια ευρώ και να πει ότι εγώ αύριο έρχομαι, δεν γίνονται έτσι δουλειές, ρε φίλε. Δεν γίνονται έτσι δουλειές. Δεν μου λες. Παρακαλώ. Άμα τον πάρει το Βέλιο Ολυμπιακός και σε σώσει κατά κάποιο τρόπο, τι θα πεις? Του εξήγησα, αγαπημένα μου. Πάλι, πες τώρα, τα ακούσω. Εγώ είμαι ο καλύτερος ρεπόρτερ από όλους τους ρεπόρτερ του Ηρακλή. Και σου σημείωσα μία ημερομηνία. Ο κύριος Πολ Κουτσολιάκος αναλαμβάνει τον Βέλιο στις 26 του Ιούνιου. Μέχρι τώρα, αυτό που υπάρχει με Ολυμπιακό Νότιχαμ, το ένα το άλλο, δεξιά-αριστερά, είναι προτάσεις του κυρίου Παπαδόπουλου, του προηγούμενου μάνατζερ. Θέλετε να το καταλάβετε αυτό το πράγμα? Οπότε καταλήγουμε ότι δεν πρόκειται. Οπότε καταλήγουμε ότι αντί να συζητάει ο παδός του Ηρακλή με ένα σοβαρό επιχειρηματία πώς θα έμενε ο Βέλιος και θα έπαιρνε άλλους 10 Βέλιους και 15 καλύτερους από τον Βέλιο, συζητάμε την Ομήρου Βελιάδα για το τι θα γίνει, ποιος θα πάρει τα λεφτά, πού θα πάρει τα λεφτά και αν θα πάρει τα λεφτά να εξαφανιστεί. Δεν είναι ντροπή, κύριε Ραπτόπουλε, για ένα σύλλογο με τόσους αγώνες όπως ο Ηρακλής, κοινωνικούς, αθλητικούς. Εγώ θα σου το πω αλλιώς και θα κλείσω. Δεν είναι βρώμα. Δεν είναι βρώμα για το οπαδικό κίνημα να πάρει τα λεφτά ο Παπαθανασάκης και να φύγει. Δεν θα σας κοροϊδεύουν οι άλλοι και θα λένε ρε, σας έβγει μέσα από τα χέρια κτλ. Αυτό το σκέφτηκες ποτέ? Να σας πω κάτι, κύριε Ραπτόπουλε. Να μου πεις ό,τι θέλεις. Οι λογαριασμοί του Ηρακλή είναι δεσμευμένοι, το γνωρίζετε αυτό. Δεν ξέρω, εγώ σου λέω υποθετικά, αν γίνει αυτό. Ναι. Αν δεν θέλετε να ακούσετε ρεπορτάζ, πώς εσείς θα γυρίσετε πάλι αύριο να μου πείτε ότι πάει στον Ολυμπιακό, ότι εθεάθη ο Παπαθανασάκης στο λιμάνι κτλ. Αυτά, κύριε Ραπτόπουλε, είναι ψέματα. Η μόνη αλήθεια που υπάρχει μέχρι σήμερα και την είπε ο έγκυρος δημοσιογράφος του Αθλητικού Μετρόπολης, είναι ο Γιάννης ο Πάγκος, το μόνο που ισχύει είναι ότι πήγε γονιπετή στον Αλαφούζο, ζήτησε 500 χιλιάρικα για να κάνει την ιστορία, να πάρει την άδεια. Δεν του δόθηκαν αυτά τα λεφτά. Με καταλαβαίνετε, κύριε Ραπτόπουλε? Τέλος, το κατάλαβα. Το κατάλαβα. Τέλος. Μπράβο. Το κατάλαβα. Γιατρέ, το κατάλαβες? Ναι, ναι. Έτσι. Επόμενη γραμμή, το κατάλαβες? Κατάλαβα. Έτσι ακριβώς. Καλημέρα. Ναι. Καλά, Κωστή. Καλημέρα. Ελά. Ρε, πώς αλλάζουν οι καιροί. Κάποτε γαλάζει ο ταξιαρχής Μπρίζα του Μπάουκ.
μέχρι πριν 6-7 μήνες, 8 μήνες και τώρα λένε να έχουμε το Θεό μας και να μην κάνουμε. Δεν πειράζει. Ό,τι σπέρνεις στερίζεις. Δηλαδή τι θες να πεις, ότι επειδή βρίζαν τον ΠΑΟ και έγινε αυτό το παιδί? Όχι, δεν λέω, για συγκεκριμένους μιλάω. Δεν μιλάω για όλους. Ο κύριος που βγήκε προηγουμένως και κάποιοι άλλοι που γίνανε το καλοκαίρι και το Σεπτέμβριο και το Οκτώβριο και ο ΠΑΟΚ είναι έτσι και ο ΠΑΟΚ είναι του Ολυμπιακού και ο ΠΑΟΚ είναι από εκεί και ο ΠΑΟΚ είναι παραπέρα. Τέλος πάντων. Ούτε με ενδιαφέρει. Εύχομαι κάποια στιγμή να είναι και ο Άρης στην Αλφαθνική να αποκτήσει έναν μεγάλο μέτοχο, το ίδιο και ο Ηρακλής. Αλλά ο Ηρακλής για να αποκτήσει, μάλλον οι ελληνικές ομάδες, οι περισσότερες για να αποκτήσουν μεγάλο μέτοχο, πρέπει να φύγουν από το παδικό στοιχείο ή τη θύρα 4. Ή της θύρας του Άρη που είναι ή της θύρας του Ηρακλή που είναι. Γιατί δεν έχουμε παιδεία. Πρώτα πρέπει να έχουμε παιδεία και μετά να αποκτήσουμε συνείδηση για την ομάδα μας. Και να αποκτήσουμε τη συνείδηση όπως έχει η Ρεάλ Μαδρίτης. Τώρα στη χώρα των Μάο Μάο, ρε φίλε, εσύ τώρα. Στη χώρα των Μάο Μάο. Τώρα στη χώρα των Μάο Μάο, τον καρνίβαλο τώρα, εσύ θες τώρα παιδεία τώρα. Λέω, εγώ λέω πώς θα μπορέσει ένας φίλαθλος να οικειοποιηθεί με την ομάδα του και να πει ότι πάμε για καλό σκοπό ή πάμε για κακό σκοπό. Γιατί ο Ηρακλής ένα χρόνο έκρυβε τα προβλήματα κάτω από το χαλάκι. Και του βγήκαν τώρα. Διάλειμμα. Τα λέμε. Να σε καλά. Λοιπόν, κατάλαβες, οι Λαρισαίοι κάνουν μαγκές, οι Λαρισαίοι. Οι παοξίδες ζηλεύουν. Ξέρεις, έχω κουμπαριά στη Λάρισα. Τους αγαπάω τους Λαρισαίους. Ναι. Είναι πολύ μπροστά. Η πόλη τους. Πολύ είναι καλή. Πολύ μπροστά. Έχουν 7, δεν ξέρω τι θα κάνουν. Καλή... Σκέφτονται ιδέες επιχειρηματικές. Και πολλοί αυτές. Και η καλή αγορά έχουν. Ναι. Και είναι αντίθετη με τη δική μας τώρα. Πλούσια χώρα είναι. Πλούσια πόλη είναι. Τρίτη και Πέμπτη απόγευμα είναι κλειστά εκεί. Είναι ανάποδα. Ανάποδα. Είναι ανάποδα. Μάλιστα. Καλημέρα. 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 Έσκασα σήμερα. Έσκασες. Έσκασα. Άντε λέω κανένας που καμιά πολιτική συζήτηση. Άντε καμιά πολιτική βρε τίποτα βρε. Κακό που έπαθα λέω σήμερα. Περιμένεις τώρα από μένα να ακούσεις πολιτική συζήτηση. Όπως τα λέμε καμιά φορά και ναι. Είπαμε καλά δυο φορές. Όταν δεν υπάρχει προοπτική μέλλον, καλύτερη μέρα, όνειρο, ελπίδα, δεν υπάρχει πολιτική συζήτηση. Λοιπόν, να σας καλησπίσω πρώτα τον γιατρό. Καλησπέρα. Τον Ραπτόπουλο και τον Γιάννη. Εγώ τώρα δεν μπορώ να πω τίποτα. Εγώ είμαι από το νησί, με ξέρω Γιάννης. Ποιο νησί είσαι? Της Βέρειας. Της Βέρειας το νησί. Καλά, η Βέρεια είναι νησί. Είναι το νησί Μαθίας, ναι. Ναι, ρε, παιδί μου. Ναι, εκεί είχα μείνει από βενζίνη με τον Τζόρνταν. Ναι, σωστά. Χαχαχα, το ξέρεις, δεν ήρθες να μας πάρεις. Να είστε καλά, παιδιά. Πες το Γιάννη, αν θέλει και έχει χρόνο καθόλου να βάλει τον κύριο Παντελή. Ποιο κύριο Παντελή? Το ξέρω, Γιάννη, το τραγούδι. Ποιος το τραγουδάει? Άκουσε το και σου το χαρίζω. Ναι, πες μου για να δω αν το ξέρω, ποιος το τραγουδάει. Το τραγουδάει αυτός ο κριτικός, ρε παιδί μου. Πες το Γιάννη, ρε παιδί μου. Έτοιμοι άνθρωποι, κύριε Παντελή. Α, ο Χατζής το λέει. Όχι ο Χατζής, στην πορεία του λέει και ο Χατζής, αλλά το Τζαβέλας, ο Τζαβέλας τραγουδάει. Ο Τζαβέλας τραγουδάει άλλα. Ναι, αυτό και αυτό. Για το, ναι, ο Τζαβέλας. Καλώς σας βράδυ, παιδιά. Έτοιμοι άνθρωποι, κύριε Παντελή. Ο Τζαβέλας. Εμένα μου αρέσει να το ακούω από τον Χατζή. Χατζή. Έτσι. Κύριε Παντελή. Και τον κύριο Μέντιο σας. Κύριε Παντελή, καλημέρα. Καλημέρα από το Βουλά. Καλημέρα, φίλε. Τι είναι αυτά που λες, φίλε? Ο άλλος είναι 23 χρονών, θα βγει, θα πει τις βλακίες του. Εσύ 48 χρονών, τι είναι αυτά που λες? Ρε δεν πας στο διάλογο κι εσύ. Ρε δεν πας στο διάλογο κι εσύ κι αυτός, λέω εγώ. Κοπρίτη. Μαγγίζεις. Ακόμα δεν βγήκες από το τσόφλι σου. Μαγγίζεις. Μια. Εσύ τα διάλογο από εκεί. Πάμε επόμενη γραμμή. Δεν σε θέλω, ρε, να πας άλλο ράδιο να μιλήσεις. Δεν σε γουστάρω. Εσύ τα διάλογο από εκεί. Καλημέρα. Καλησπέρα, Ρωτοβουλέ. Γεια σου, φίλε. Κοπρίτη. Τι γίνεται να πούμε? Μια χαρά. Καλά, φίλε. Λοιπόν. Θέλω να ρωτήσω ένα πράγμα. Να ρωτήσω τι γουστάρεις. Από πού προκύπτει όλο αυτό το εκατέρωθεν μίσος ανάμεσα σε σένα και τους οπαδούς του Άρη?
Θες να μάθεις. Για να καταλάβω. Θες να μάθεις. Για να καταλάβω. Να καταλάβω τι μπορώ να καταλάβω τι γίνεται. Ναι, εντάξει. Έχω βγει δημόσια και είπα ότι δεν τους γουστάρω. Πρώτον και δεύτερον. Κάτσε να ολοκληρώσω. Και δεύτερον δεν τους θέλω και για πελάτες μου. Γιατί είναι φύρες. Καληνύχτα, επόμενη γραμμή. Είναι φύρες, ρε φίλε. Δεν τους θέλω για πελάτες μου. Δικαίωμά μου δεν είναι. Αν πάω σε ένα μαγαζί και πω θέλω δύο παντελόνια και να φτιάξω, δεν πουλάμε σε εσάς, κύριε, δεν θέλουμε. Πολύ καλά, ευχαριστώ, φεύγω. Δικό του είναι το μαγαζί. Δεν τους θέλω για πελάτες. Είναι φύρες. Μου κάνουν κακό στη δουλειά μου. Γενικότερα. Καλημέρα. Τι θα κάνουμε τώρα δηλαδή. Δεν σε θέλω. Πώς να το πούμε. Πα σε μια γυναίκα, τη λες σε θέλω, σε γουστάρω, δεν σε θέλω. Πάει μια άλλη σε έναν άντρα, λέει σε γουστάρω, λέει δεν σε θέλω. Μα μου δεν έχει, δεν σε θέλω. Καλημέρα. Δεν σε γουστάρω. Τι θα σε κάνω. Καλημέρα. Είπαμε καλημέρα. 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 Κωστή. Μάλιστα. Από Βόλο παίρνω τηλεφωνώ. Μπράβο. Και σε ακούω συνέχεια, ρε φίλε. Γιατί σε γουστάρω, τα λες έτσι όπως πρέπει να τα λες και όχι όπως πρέπει να χαϊδεύεις αυτιά. Άμα χαϊδεύω αυτιά, φίλε. Έτσι. Λοιπόν, θέλω να μου πεις. Μέχρι τώρα ποιες μεταγραφές έχει κάνει ο ΠΑΟΚ. Είδα δύο καλές μεταγραφές έχει κάνει. Ένα οχτάρο, δέκαρο. Το Ρώσο αυτόν. Ναι, καλούτσικος, καλός. Τίμια ναι. Μεταγραφή, δηλαδή 400 τίμια. Και ο ΠΑΟΚ ο οποίος δεν μπορεί να είναι χειρότερος. Ούτε από τον Κίτσου ούτε από τον Σκόντρα. Το Μάτος, έτσι. Ναι. Έναν μαύρο που έγραφε. Δεν πήρε ακόμα. Άσε ποιους θέλει να πάρει, ποιους είναι να πάρει. Εγώ σου λέω ποιους πήρε, αυτούς τους δύο. Για μένα είναι καλές μεταγραφές. Καλές μεταγραφές. Δεν είναι. Είναι καλές μεταγραφές αυτές οι δύο. Μπράβο, δεν είναι οι σούπερ μεταγραφές. Όχι, δεν είναι οι μεταγραφές όμως και του Παλτού. Δηλαδή, εγώ περιμένω τη σούπερ μεταγραφή να μου την κάνει στο 10, στο 11, στο 5, στο 5 και στο 9. Και στο 9. Εντάξει, άμπραβο. Μπράβο, ρε Σικώστη. Γιατί πήρα σε μια άλλη εκπομπή πριν δύο μέρες. Ναι. Και μου λένε έχεις πίσω λέει Χατζησαΐα. Ναι. Και λέω πας με Χατζησαΐα. Άκου. Να μπεις ο Μίλου Τσάμπιος Λίν και τέτοια πράγματα. Άκου λίγο. Ο Χατζησαΐα στα 24. Ο Κίτσιου. Ο Πέλκας. Ο... Απ' την Κατερίνη ο... Ο Μιστακίδης. Και ο Χαρίσης. Ο ΠΑΟΚ οφείλει να τους δώσει δύο πράγματα. Πρώτον, πολύ μεγάλους συμπαίκτες σε αξία. Μπράβο, να ανέβουν και αυτοί επίπεδο. Και δεύτερον, ατομική βελτίωση. Μπράβο. Αυτά τα δύο. Γιατί εγώ βλέπω ταλέντο και στο Χαρίση και στο Μπέλκα και στο Κατζησαΐα και στο Μιστακίδη. Ωραία, ακούστε κάτι άλλο. Οι δικές σου κεραίες τι πιάνουν, Βιερίνια παίζει για ΠΑΟΚ. Όχι φέτος, ο Βιερίνια κάνει ένα επικοινωνιακό παιχνίδι. Για να πάρει ένα καλό συμβόλαιο από τον ΠΑΟΚ σε δύο χρόνια. Ναι, προετοιμάζει το έδαφος αυτός. Ναι. Και ο άλλος με το κεφάλι το μεγάλο και με το σαγόνιο από την Κατερίνα ο Μπάκ, πώς το λένε που παίζει. Παπαδόπουλος, Παπαδόπουλος. Και αυτός ο κεφάλας που θα. Αυτοί φτιάχνουν τώρα. Μόλις σαβουριάσουν, εγώ πάω και είμαι αγαπάω τον ΠΑΟΚ αυτό και τα λοιπά. Άμα αγαπάς τον ΠΑΟΚ, πάρε στα 27 σου και παίξει τον ΠΑΟΚ. Μην μου ήρθε στα 32. Και ένα τελευταίο, μην κρατάω τη γραμμή. Πες το. Με τη γνώμη σου, πόσους παίκτες χρειάζεται ο φετινός ΠΑΟΚ για να χτυπήσει τίτλο. 5. Μόνο. Ναι, μόνο. Μόνο, 5 γκαραντί όμως. Γκαραντί, φανέλες 5. Το σκυλί δαγκώνει εκεί. όχι, Κωστή, όχι. Είναι καλός. Λοιπόν, καλό βράδυ φιλαράκι από τον πανέμορφο Βόλο. Πανέμορφο. Πανέμορφος. Ωραίος. Έγινε. Πανέμορφος δεν είναι. Άσχημο δεν μπορεί να το πει στο Βόλο. Έτσι. Λοιπόν. Έτσι. Καλή συνέχεια Κωστή. Βουνό έχει, λιμάνι έχει, θάλασσα έχει. Λίδια έχει, καλαμαράκια έχει. Ο Φούρνταρης πρέπει να είναι αυτός. Ναι. Έλα ρε, καλημέρα. Πώς τον κατάλαβα από τον ήχο. Από το Βήχα, Ναι. Δεν μου λες. Έλα. Πέρα ότι ήταν καλός ψυχολόγος. Ποιος. Θα σου πω. Ο Παναγούλιας, ναι. Και μεγάλος δημοσιοσχετίστας. Τι άλλο προτέρημα έχει ο Παναγούλιας και τι αφέδειξε σε κάποια ομάδα. Ο Παναγούλιας ήταν πολιτικός. Ας τον πολιτικό, μιλάμε για προπονήτη τώρα. Ήταν μάνατζερ, ήταν μάνατζερ, ήταν λόγιος,
Εντάξει, προπονητής δεν ήταν. Αν δεν ήταν Αριανός θα ήταν μεγάλος προπονητής, πιστεύεις? Θα τον κάνανε οι Αριανοί μεγάλο προπονητή, όπως βγαίνουν και λένε? Οι Αριανοί, ρε φίλε, μπορεί να θάψουν βασιλιά με τιμές εργάτη κλητήρα. Μάλιστα. Τελειώσαμε με αυτό να είναι. Εγώ πιστεύω ότι ο καλύτερος ήταν ο Ντάνι Γεωργιάδης. Ντάν ή Αντώνης. Τον Ντάν Γεωργιάδη πιστεύω. Αντώνης. Τι έγινε τώρα, τι έχουμε μανούρες για τους Αλπικίδη να μην πάει στη Λάρισα? Η Λαρισαίη, εγώ τους παραδέχομαι. Η Λαρισαίη. Στη Λάρισα δεν έπαιξε τότε, δεν ήταν ΠΑΟΞής? Ναι, σωστό. Τότε ήταν, δεν ήταν ΠΑΟΞής. Είχε πάει δανεικός, σωστό. Από την Καβάλα πήγε στη Λάρισα. Ή από τη Λάρισα στην Καβάλα. Κάπου ένα από τα δύο. Μου φαίνεται πρώτα πήγε στην Καβάλα και Καβάλα μετά. Καβάλα και μετά Λάρισα. Ναι, πήγε. Έτσι. Έτσι δεν ήταν, τότε δεν ήταν ΠΑΟΞής. Σωστό, τότε γιατί το δέχτηκα. Έτσι. Μήπως έχεις ακούσει ποια ομάδα από την περιφέρεια, από του χρόνου, από τη Γάμα, έχει πολλές ελπίδες να ανεβεί στη Β'? Περιφέρεια, Γάμα. Ναι. Γάμα ανέβηκε και η Κουτσή Μαρία και οι προσκυνητές σε ένα χωριό από την αυτή να ανέβηκαν. Όχι ρε παιδί μου, έχει σχέση με το Ματοπολτό ας πούμε. Το Ματοπολτό, με πιάνεις αδιάβαστο που λέγει ο κόσμος. Πολύ αδιάβαστο σε πιάνω. Λαγκαδά. Έμαθα κάτι. Ότι... Ας το πω εκτός αέρα. Εντάξει, ναι, θα το πούμε και την Παρασκευή. Ναι. Ναι, πέσανε πολλά μπακυριά. Ναι, έμαθα και εγώ για κάπου, ναι, αν μιλάμε για το Λαγκαδά. Ναι, ναι. Ρε εσύ, μη λες ονόματα. Το χωριό του Γρόλιου. Ο Λαγκαδάς πες με την ομάδα της καρδιάς μου. Τι λες, ομάδα της του χρόνου. Ναι. Πιστεύεις ότι θα ανεβεί? Με τέτοια λεφτά, τέτοια διαιτησία και τον Καραμελίδη φίλο. Ας τον Καραμελίδη, δεν τον Καραμελίδη. Ναι, είναι άλλη, αλλά βοηθάει κι αυτός. Δεν είναι άλλη. Πώς δεν είναι. Έχει σε δίνω κι εγώ ρεπορτάζ κάπου. Δεν μου λες, εγώ το Λαγκαδά τον πρόλαβα Β' Εθνική. Β' Εθνική που έπαιξε και με το κύπελο με τον Παναθηναϊκό έπαιξε. Ναι, 1-2. Προηγήθηκε στο πρώτο λεπτό ο Λαγκαδάς και ίδρος ο Πετρόπουλος να κάνει την ανατροπή. Είχε ένα τερματοφύλακα. Ο Τσάνταλη. Ο Τσάνταλη, ο αστυνομικός. Ο Ζητάς. Ωραίος, παιδαρά. Ο Ζητάς, Παιδαράς, βέβαια, πώς δεν το θυμάμαι. Πώς δεν το θυμάμαι. Γαϊδούρη. Ο Τσάνταλης, το θυμάμαι βέβαια, πώς δεν το θυμάμαι. Τσάνταλης, ναι. Αυτά, Κωστή. Έτσι. Θα τα πούμε την Παρασκευή. Άντε ρε, εντάξει. Θα φάμε λιόψιμο που θα πάει καπνός και αντάρα. Έλα ρε που θα φάσει λιόψιμο. Τίποτε δεν θα φάσει. Έλα, κλείσε, τα λέμε. Για ποιον θα χτυπήσει η καμπάρα σε λίγο καιρό? Ξέρω εγώ ρε φίλε. Για τον Βουτσά που να ξέρω. Καλημέρα. 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 Γεια σας κύριε Ραπτόπουλε. Για μένα, ξέρω εγώ. Για τον γιατρό. Πού να ξέρω. Μπορεί να παντρευτεί ρε καμπάνα. Λέγε φίλε. Να κάνει κι άλλο γάμο. Ξέρω εγώ. Ναι. Ναι, ακούγομαι. Ναι, καθαρά. Κύριε Ραπτόπουλε, γεια σας. Πρώτη φορά μιλάμε. Ναι. Από Λάρισα τηλεφωνώ. Όπα. Είμαι ο ακροατής που μιλούσα με τον Καμόρα. Συνήθως μιλάω με τον Καμόρα τον Πασχάλη. Ναι. Λαρισαίος είσαι εκεί τώρα δηλαδή? Ναι. Ναι. Και αναφερόμουν στο θέμα που δημιουργήθηκε με τον Αναστασιάδη. Και επειδή είδα ότι το σχολιάζετε, επειδή εγώ ήμουνα που είχα πάρει στον Πασχάλη. Ναι. Θέλω να αναφέρω το εξής. Επειδή δήθεν ζηλεύουμε. Ζηλεύουν οι παοξίδες που οι Λαρισαίοι στεναρά δεν γουστάρουν. Άκου να δεις. Ναι. Κωστή θα σε λέω, έτσι. Πες με, τι θα μου πεις. Λοιπόν, εγώ καταρχήν είμαι οπαδός του ΠΑΟΚ. Και μένεις στη Λάρισα. Λαρισαίος δηλαδή. Λαρισαίος Βέρος. Δηλαδή ο παπάς σου Λαρισαίος ήταν? Λαρισαίος και μάνα. Όλα τα πάντα. Και δηλαδή πώς έγινες ΠΑΟΚ? Έγινα, τώρα μην το αναλύσουμε αυτό, άλλο θέλω να πούμε. Όχι, το ερέθισμα ρε φίλε, ποιο ήταν αυτό θέλω να πω. Να σου πω, το ερέθισμα είναι, καταρχήν έχω πολύ σόι στη Θεσσαλονίκη. Α! Τη δεκαετία του 80, επειδή από, είμαι 45 καταρχήν, έτσι για να... Προλάβες τη δεκαετία του 80, μάλιστα. Ωραία. Εντάξει. Ας πούμε ότι είμαι οπαδός των οπαδών, κάπως έτσι ξεκίνησε. Άρα εσύ δηλαδή είδες τους καρνίβαλους να ληστεύουν τα μπαγαζιά κάτω στην Εθνική Οδό, να πετάνε κοτρόνια στον αντίπαλο και ενθουσιάστηκες. Το τραβάς πολύ. Όχι, δεν, εγώ λέω τι είδες εσύ. Λοιπόν, καταρχήν να καλησπερίσω και τους καλεσμένους και τον κύριο Χιλιτίδη μέσα. Εδώ είναι. Καλησπέρα. Λοιπόν, όλο αυτό το πράγμα που έχει προκύψει με τον Άγγελο, όπως είπα και στον Καμόρα, είναι καταρχήν υπάρχει τεράστιο μίσος για τον ΠΑΟΚ στη Λάρισα. Λόγω του Πλιώνα. Λόγω του Πλιώνα. Λογικό δεν είναι? Ναι, το δικαιολογώ εν μέρη. Από εκεί και πέρα, όσο αφορά ανακοινώσεις που έχουν βγει, ναι, και όλα αυτά,
είπα ότι δεν μπορούν να μιλούν και να βγάζουν τέτοιες ανακοινώσεις. Ποιοι? Όταν οι περισσότεροι από αυτούς, ναι, ναι, και μιλάω για τους οργανωμένους. Οι monsters, monsters, πώς τους λένε, ναι. Από τότε που ιδρύθηκαν οι monsters, ακόμη και τώρα, ναι, οι περισσότεροι είναι οπαδοί του Ολυμπιακού. Α, εσύ που το είχες πει. Μάλιστα, ναι. Μπράβο, εγώ το είχα πει και τα γνωρίζω τα πράγματα εκ των έσω γιατί είσαι και τους υπουργούς. Και άμα είσαι εσύ Λάρισα και ζεις καθημερινά, ναι. Λοιπόν, και δεν μπορούν να μιλούν αυτοί σαν οπαδοί, να λέγουν, άλλο αν λέγονται φίλαθλοι, αλλά επειδή λέγονται οπαδοί, το διευκρινίζω έτσι. Όταν ο Καραπιάλης, και επαναλαμβάνομαι πάλι, αν και δεν μ' αρέσει, απλώς επειδή αναφέρθηκε στο γεγονός. Όταν, και φέρω ένα παράδειγμα, όταν ο Καραπιάλης πήγε στον Ολυμπιακό από την ΑΕΛ, όλοι αυτοί πηγαίνουν στον Καραϊσκάκη και του καραβγάζαν υπέρ του Ολυμπιακού και του Καραπιάλη. Και υποτίθεται είναι οπαδοί της ΑΕΛ. Ναι. Όταν η ΑΕΛ ήταν στην Β', στη Γ' και στη Δ' και βολόδερνε και ξαφνικά μετά πριν από καμιά 15 χρόνια ανέβηκε ξανά στην Α', ναι, και εμφανίστηκαν όλοι με τα βυσινίκα σκόλ στην πόλη. Α, ναι. Που πριν υποστηρίζανε ΑΕΚ, Ολυμπιακό, ΠΑΟΚ κτλ. Α, ναι, πες. Για καθίστε ρε μάγες, πώς ξαφνικά εσείς γίνετε ΑΕΛ και τώρα φωνάζετε και κάνετε και ράνετε. Ναι. Δεν μπορείς να λέγεσαι οπαδός έτσι. Ναι. Και όταν την οργανωμένη κερκίδα της ΑΕΛ την οργανώνει γνωστός φίλαθλος του Άρη εδώ και χρόνια, από τότε, από τον τελικό ΠΑΟΚ ΑΕΛ στην Καλογρέζα εν ονόματι Λάρη, εμφανίστηκε εδώ και λέει εγώ παιδιά είμαι Αριανός, ναι, έτσι και έτσι με τον ΠΑΟΚ και έρχομαι μαζί σας κάτω και από τότε είναι μονή μου στην κερκίδα της ΑΕΛ. Αυτό δεν το ήξερα για να είμαι ειλικρινής. Στα λέω επειδή δεν το ήξερα, τι να σου κάνω τώρα, μόνο κόκκινος μπορεί να το ήξερε. Λοιπόν, αυτά κύριε Ραπτόπουλε, πιστεύω θα τα ξαναπούμε κάποια στιγμή. Να σε καλά, να σε καλά. Καλό βράδυ. Πάμε στους τελευταίους ακροατές, γιατρέ Μπανιώτη. Έλα ραπ. Και πολιτή φαρμάκων γενώσιμων. Καλημέρα. Έλα ραπ. Καλώς το. Τι έγινε. Καλά φίλε. Γιατί ρε τρελαίνεσαι ρε με τους άλλους ρε. Ρε άσε τώρα το. Έτοιμο σπίρτο είσαι, αναμένο είσαι, ανάψεις κατευθείαν. Μ' ακούς? Κοίταξε, έχω σαν άνθρωπος, πέρα από την κοινικότητά μου, συμπάθειες και αντιπάθειες. Έτσι δεν είναι? Έτσι είναι, δίκαιος. Είμαι κατασκευασμένος όπως όλοι οι άνθρωποι και έχω κι εγώ κάποια αισθήματα φιλίας. Όπως όλοι οι άνθρωποι έχω κι εγώ κάποια συναισθήματα, τα οποία έχω συμπάθειες και αντιπάθειες. Και επειδή είμαι εξωστρεφής, δεν μπορώ να προσποιηθώ σε κάποιον που αντιπαθώ ότι το συμπαθώ. Ούτε κάποιον που συμπαθώ, ας πούμε, να το. Δεν μπορώ να το παίξω, να πούμε, ρε φίλε. Μου βγαίνει αυτή η αντιπάθεια. Και επειδή, ξέρω ότι είναι και επάνω στη δημοσιογραφία, στα ραδιόγωνα, στις τηλεοράσεις, στις εφημερίδες, φύρες, αποφεύγω. Δηλαδή, στη δουλειά σου, εσύ, άμα δεις ότι μπαίνει μέσα ένας πελάτης, είναι φύρα. Πάω εγώ τώρα. Πρόξω, ναι, γιατί έχω και μαγαζί κι εγώ. Θα βρεις τρόπο να με ευγένεια με αυτό και τα λοιπά. Εγώ δεν είμαι ευγενής, είμαι αγενής. Πώς να το κάνουμε, δεν. Εννοείται. Ναι. Για άλλο σε πειρά. Ναι, για πες. Για άλλο σε πειρά. Για... Εχθές έμαθα ότι απαξίωσες, μας απαξίωσες λίγο, σαν Φίλιππο Βέριας. Όχι μωρέ, δεν σε απαξίωσα. Ίσα-ίσα ξέρω ότι το handball είναι από τα δυσκολότερα αθλήματα με τους περισσότερους τραυματισμούς. Αλλά... Αλλά δεν μου βγήκε στα 15 χρόνια ποτέ κάποιος φίλαθλος του Φίλιππου Βέριας. Ναι, εντάξει. Ποτέ, ποτέ δεν βγήκε. Και σε αυτό φταίμε κι εμείς, γιατί σου λέει τι, δεν πουλάει το handball και τα. Ξέρω, κείμενο, ναι, ξέρω όμως σε φυσιοθεραπευτήρια, σε νοσοκομεία, σε αυτά και τα λοιπά που έχω δει τραυματισμούς, είναι ένα από τα πιο ευπαθή για τραυματισμούς αθλήματα. Είναι δύσκολο. Πέφτει αυτό. Πολύ ξύλο, βέβαια. Πολύ ξύλο. Κάναμε 1500 χιλιόμετρα ράπ να δούμε την ομάδα χθες. Βγάλαμε γούστα. Ποιος είναι εκεί ο ταλαβερτής που πληρώνει? Δεν είναι ένας. Ο Νούλας είναι μπροστά και από πίσω είναι γύρω-γύρω άλλοι που τσοντάρουνε. Α, τσοντάρουνε πολύ. Χορηγεί και τέτοιο. Τσοντάρουνε πολύ, γιατί το ξέρεις δεν έκλειστα το άθλημα. Χθες πήγα, ας πούμε, στην Καλαμαριά και είχε καμιά εκατοστή χορηγούς, μικροχορηγούς. Σποριά, εστιατόριο. Μια χαρά, μια χαρά. Τίμοι άνθρωποι, καλοί άνθρωποι. Βρίζαν τον δήμαρχο τον Πακογλίδη, τον ρίξαν τέτοια μπινελίκια που αποτράπηκαν να ακούω πουσλούκια. Πα. Για λέγε. Ναι. Αυτό γι' αυτό πήρα να σε πω, εσύ. Όχι, το ανακαλώ στο στρεσάρισμα της δουλειάς. Λέω, μόνο τώρα με το handball το παίρνω πίσω για τους αθλητές, όχι για τους φιλάθλους. Γιατί ξέρω πόσο επίπονη προπόνηση είναι. Και επίπονο ραπ και να ξέρεις ότι τα παιδιά αυτά παίζουν τζάμπα, παίζουν για τη φανέλα. Αυτό ακριβώς.
Αυτό ακριβώς. Και, και καθόμαστε και ασχολούμαστε τώρα με τα Λαμόγια, με τον Πάο, με τον Ρακλή και με τον Άρη. Αυτά πουλάνε. Που είναι τα ξέρεις καλύτερα. Τέλος πάντων. Λοιπόν, δώσε τα συγχαρητήρια από μένα στα παιδιά. Να σε καλά, Γαψούρα. Να σε καλά. Καλή συνέχεια και χαιρετισμούς εκεί στο πάνελ. Έτσι, να σε καλά. Να σε καλά, Γαψούρα. Δεν μπορούμε να απαξιώσουμε κανένα άθλημα το οποίο χρειάζεται πόνο, υδρότα, προσπάθεια. Απ' την άλλη μεριά όμως, θα πούμε και την κοινικότητα, την αλήθεια τη μεγάλη, ότι δεν τραβάνε αυτά τα αθλήματα. Θα πούμε συγχαρητήρια στα παιδιά και θα προχωρήσουμε στους επόμενους. Καλημέρα. Εγώ είμαι. Εσύ είσαι. Χουάντερσον, ο Πάοκ, εσύ. Χουάντερσον. Ο Πάοκ, εσύ. Χουάντερσον, όχι, δεν έχει Χουάντερσον. Μπουκουβάλα, ο Πάοκ, εσύ. Μπουκουβάλα, ο Πάοκ δεν έχει, όχι, δεν έχει. Λεωζίνιο, ο Πάοκ, εσύ. Όχι, ρε, πού να τον βρει. Βέλιο, ο Πάοκ, εσύ. Όχι, δεν έχει Βέλιο. Άμα βάλει τον Νίκο Παπαδόπουλο, ναι, και τον Νίβιτς δίπλα, ναι, η ζυγαριά πώς θα πάει, για πες μου. Η ζυγαριά, ανάλογα, ναι, που θα κλέβει αυτός που βάζει το ζύγι. Προς ποια μεριά. Στον Άβελ θα πάει, πώς. Ποιο είναι. Βέβαια. Λοιπόν, ο Παοκάκος, ναι, οι κούλιδες, οι Παοκούλιδες, οι οπαδοί του Παοκ, ναι, ναι, να μην ασχολούνται με τον Ηράκλειο. Δεν ασχολούνται οι άνθρωποι. Όσοι βγάζουν μένος, λένε τώρα οι εκατοντάδες χιλιάδες κτλ. Θα βγαίνουμε και θα λέμε ότι γουστάρουμε, γιατί είμαστε Ηρακλείς, έτσι. Δεν βρίζουμε κανέναν, ούτε οικογένειες ούτε κτλ. Όχι. Μιλάμε μόνο για την ομάδα. Ομάδα, έτσι, σωστό. Ναι, και τους ρίχνουμε μπινελίκια και αυτούς στην ομάδα τους. Έτσι, σωστό. Όχι σαν ανθρώπους. Χαβαλές, έτσι, ναι. Κάλτ κτλ. Τώρα δηλαδή το κάλτ το δικό σου μέχρι πού θα φτάσει, να πούμε. Οι μάγκες, η ομάδα του Βορρά, πόσα μεσορεστήριων είχε φέτος, ρε, ο ΠΑΟΚ. 10.000. Είχε 10-11. Ναι, είχε. Ναι. Με γεμιστά ένα πρόεδρο, Ναι. 10.000. Κάτσε να φύγει ο Σαββίδης, να του πω εγώ σε 2-3 χρόνια. Β' γάμα εθνική, γιατί τώρα δεν έχει Πασόκ και Νέα Δημοκρατία, φιλαράκι. Πασόκ, Πασόκ. Πέφτει τώρα, άμα χρωσά. Ο Πασόκ. Δεν έχει Πασόκ τώρα. Πασόκ. Πάω Πασόκ, ηλεκτροσόκ. Ναι. Δεν, ναι, έχει. Πέφτει τώρα, άμα χρωσά. Εντάξει, αυτή για το Πασόκ. Εντάξει, για το Πασόκ. Θα θέλανε και 10.000 εισιτήρια για να έρθουν. Ναι. Θα με θελάνουν. Αυτοί που τραντάν μπαίνουν οι 5.000 στην Τούμπα, να πούμε. Θα δώσουν λεφτά να μπουν στον Ηρακλή. Ναι, αλλά έχουν μεγιστάνα. Έχουν μεγιστάνα. Κούτρα, ρε, μπαίνουνε, ρε, τώρα τι μας δώσουνε. Μπαίνανε πιζαγοράκι κούτρα, δε, τώρα πληρώνουν. Να μπαίνανε τσάμπα, να αρχόντουσαν να μπαίνανε μάγκες, να μπαίνανε χωρίς εισιτήριο. Κατάλαβες, όχι τους δώσαμε 1500 εισιτήρια πριν 7-8 χρόνια και ήρθαν 6.000 από πίσω, κρυμμένοι κι άλλοι 4.500 χωρίς αστυνομική φύλαξη και μπήκανε μέσα. Οι μάγκες, οι τσάμπα μάγκες. Τσάμπα. Να αρχόντουσαν 10.000, έτσι, ρε, φίλε, αυτή δεν είναι μαγκιά. Ο ΠΑΟΚ και ο ΠΑΟΚ κατεβήκαν με τον Παναθηναϊκό. Να απαντήσω. Να ανέρεσε την πόλη. Στο ΆΚΑ που κατεβήκανε. Να. Στο ΆΚΑ τι έγινε. Δεν ακουγόντουσαν, ρε. Σηκώσανε και ένα πανό κιόλα. Του άκουγε σε 90 λεπτά. Ήταν χαμηλό ο ήχο, δεν του άκουγε. Ρεζίνη την πόλη καράνε, ρε. Έλα, όσο για του άλλου Αριανού του βλέπει. Του βλέπει γιατί του ταχώνω κάθε μέρα. Βλέπει τη φυρά είναι, τι οπαδί είναι. Πριν με τον Κόκκι, πριν 6-7 χρόνια να πούμε. Βγήκανε τέταρτη με το ζόρι και βγάλανε μια γλώσσα νάνα μου. Άρης, ρε, δεν παίχτης. Πάρ' το να φουντάρεις. Φουντάρεις, όχι Άρης. Μην τα λες αυτά γιατί... Το κορτούζι τον έριξε, ρε. Καλά, ρε. Εντάξει, ρε. Τον έριξε. Φου. Ο άλλος τζάμπα ήθελε να πάρει το μάτς. Ναι. Με τρομοκρατία να πούμε. Τα θυμάσαι. Φταίει ο Σαββίδης που δεν πήρε ιατρική τον Ηρακλή. Να πάρει και προπονητήριο τον Βικελίδης. Καλώς τον. Εδώ Κωστά. Έλα. Ωρε μάγκα, δεν σε βλέπω καθόλου καλά με τους Αριανούς που τα βάζεις πάντως. Δεν τα βάζω. Δεν τους θέλω σε υπόλοιψη, αλλά δεν ξέρω. Δεν τους θέλω, φίλε. Δεν είναι λίγο επικίνδυνο αυτό το χόμπι. Δεν τους θέλω, ρε φίλε. Τι θα πει. Μπορώ να πάω στο Καριλάκι και μου πούνε δεν έρχεσαι, ρε φίλε. Δεν μπαίνεις μέσα γιατί δεν σε θέλουμε για πελάτη. Τι θα πει αυτό. Να μην σε αφήσουν να μπεις μέσα, καλά πάνε. Εμείς θα κατέψουνε. Ρε φίλε, τώρα πώς θα με σακατέψουν, δηλαδή, εσύ πώς το βλέπεις, δηλαδή. Δηλαδή, μπορεί, ξέρω εγώ, να έρθουν από εκεί, να συστήσουν κάτω από το σπίτι σου, όπου σε βρουν να σε μπαουλιάζουν στο ξύλο, είσαι και μαλάκας, λογικό μου ακούγεται, ρε φίλε. Δεν μου λες, ρε φίλε, γιατί δεν έρχεσαι εσύ, να σου τραβήξω μια με το πιστόλι στο πόδι και να σε αφήσω κουτσό για καμιά 30 χρόνια. Γιατί δεν έρχεσαι. Γιατί δεν έρχεσαι, ρε. Να σου τραβήξω μια με το όπλο στο πόδι, να σε αφήσω κουτσό, κοπρίτη. Πάμε επόμενη γραμμή. Αυτά που ξέρετε να τα ξεχάσετε. Λοιπόν, σε άλλο, στον Τζαλτίδη θα πάτε, στον Ασλαμά θα πάτε, σε άλλους, σε μένα δεν έχει. Δεν σας θέλω. Επόμενη γραμμή. Άιντε. Καλημέρα. Γεια σου, φίλε. Έλα, ρε, ο Τζαλτίδης θέλει 17 σφαίρες για να ψοφήσει.
Πού να ψοφίσει ο Τσαλτίδης. Αριανός, με ακούσα, μα θες με κλείνεις, έλα. Πήρα γιατί ο άλλος ο Φούρνας έλεγε για την ΑΠΕΛ. Ναι, ναι, ναι. Έλα, σε λέω ότι ήρθαν εδώ πέρα ο Θοδωρίδης και τον άλλον που το λένε θυμάμαι. Δεν με θέλουν να αγοράσουν την ομάδα Ολυμπιακή. Τώρα μια και 55 καλό μας κάνανε οι Ιριανοί σήμερα, γιατί ήταν ψόφια ημέρα, για να είμαι ειλικρινής. Και άμα δεν όλα. Άκου τώρα, εγώ σ' ακούω από πιτσιρικάς, δεν είμαι μεγάλος, αλλά έχει, θα είσαι, είπα στο λες κομμάτι της πόλης. Τι να κάνουμε, ρε φίλε, το κατέκτησες. Και που λες, ήρθε εδώ πέρα, θέλει την ομάδα. Για μας ξέρεις, θα είναι χαρά αυτό το πράγμα. Ποιο? Ότι να πάρει την ομάδα Ολυμπιακός εδώ πέρα. Ναι. Όλη μέρα στοίχημα θα παίζουν όλοι εδώ πέρα. Όλοι κουμάρια είναι. Καταλαβαίνεις. Πάντως ο Ολυμπιακός έκανε ένα ωραίο. Τι? Πήρε τηλέφωνο και ενδιαφέρθηκε μόνος από τις ομάδες της πόλης. Μόνο, ναι, αυτός. Για το παιδάκι που έχει καρκίνο. Εδώ τον Ορέστη. Έλα, το δεν γνωρίζω το θέμα. Απλά εγώ πήρα γι' αυτό πιο πολύ. Για το Χαβά. Γιατί... Όχι, όχι, όχι. Όλοι εδώ οι φιλέσπονες, οι χριστιανοί εδώ κτλ. Δεν με πήραν ένα τηλέφωνο να μου πούν τι γίνεται. Ούτε στην Καλαμαριά πήραν κτλ. Και πήρε ο Καράπαπας. Και ψάχνε να βρει την Καλαμαριά τα τηλέφωνα να δώσει λεφτά ο Ολυμπιακός. Και μάλιστα είπανε, μην το πείτε. Το έργο, το κοινωνικό του, το κοινωνικό του έργο. Το Βαρδινογιάννης. Όχι να κάνω βάτα. Το Βαρδινογιάννης θα κάνει φίλε αυτά τώρα, πέρα από την πλάκα, και η κυρία Μαριάννα Βαρδινογιάννη. Καλά, και εμείς κάναμε φιλικό για δύο κορίτσια πυρίκες που είχαν πρόβλημα. Μπράβο, μπράβο. Η ΠΑΕ Άρης, εντάξει. Καλά, ποια ΠΑΕ Άρης. Στην ιδιοσυγκρασία. Εντάξει, το ποδοσφαιρικό τμήμα. Στην ιδιοσυγκρασία του καθενός είναι αυτά. Ραπ, ξέρεις. Όπως εσύ, σαν άνθρωπος, λες αυτό, αυτό και αυτό, είναι στη δικιά σου ιδιοσυγκρασία. Αυτά πρέπει να τα κάνουν οι ομάδες. Αυτό έχει χαθεί πλέον, που είπε και ένας προηγούμενος, ασχολούμαστε με τον Άρη, τον Μπάουκ, τον Ηρακλή. Είναι ότι ο αθλητισμός έχει κοινωνικό και πολιτική, κοινωνική πώς το λένε, υπόσταση, αλλά έχουν χαθεί όλα αυτά. Όταν θα εμφανιστεί ο Αρβανιτίδης τώρα. Τα συμφέροντα. Σταμάτα, βρε, ποιος Αρβανιτίδης. Τρένο θα την πάει ομάδα Καρυπίδης, να ξέρεις. Δεν μου λες τώρα. Έλα. Εσύ τώρα πιστεύεις ότι αυτός θα βάλει ένα 300. Ε? Θα βάλει στο λογαριασμό ένα 300. Κάτι θα βάλει, ρε, κάτι θα βάλει. Αλλά την ομάδα, να ξέρεις, θα την πάει τρένο. Εγώ το εύχομαι, αλλά πολύ δεν, καλά. Δεν το βλέπω. Ξέρεις εσύ από τώρα ότι η ομάδα θα ανέβει του Άρη. Το ξέρεις. Ξέρω και το δεξί μπακ που θα πάρει. Πολλά ξέρω. Ποιο να. Το Μπούρμπο θα πάρει. Άσε ρε. Τέλος πάντων. Απλά να ξέρεις εδώ πέρα θα είναι η χαρά της Βορείου Ελλάδας, θα είναι η απέλη στο στοίχημα, να ξέρεις. Η απέλα καθά. Ναι ρε, ήρθε εδώ πέρα στο Θοδωρίδης και ο... Πώς το λένε τον Καραπαπά, πώς το λένε, δεν ξέρω. Ναι, ναι. Αυτό γιατί είναι, ξέρεις, αυτός που έχει την απέλη είναι κουμπάρος του Μαρινάκη. Τι θα είναι ρε φίλε. Είναι ο... Να τα πω στον αέρα. Να τα πεις. Είναι ο Τσαχίδης ρε. Εντάξει, κακό είναι. Ο αδελφός του, αφού Τσαχίδης Παοκτσής. Ναι. Ο αδελφός του Αριανός. Εντάξει. Υποψήφιος με μεγάλο κόμμα, ο, ξέρεις. Άσχημα είναι. Όχι, άσχημα, αυτοί ρε business κάνουν. Να μην βγάλω και μια ομάδα ψηλά, ρε φίλε. Θα τη βγάλω κανένα δύο χρόνια, θα στήσω κανένα 15 μάτς. Τι άλλο με ψέματα. Έτσι λες εσύ. Εγώ τα λέω τι. Εγώ λέω ότι θα πάνε τίμια. Τίμια. Μέχρι να τους πιάσουν όπως και το Μαρινάκι και τους δικούς μας όλους. Ναι, είναι όλοι τίμια. Ναι. Όλοι είναι τίμια. Τέλος πάντων. Πώς θα γίνει δηλαδή. Θα κάνουν, θα στήσουν. Αλλά ξέρεις γιατί η απέλα δεν θα ανέβει. Γιατί. Γιατί έχει το δικέφαλο στο στήθος. Και εδώ πέρα δεν τη στηρίζει ο κόσμος. Κατάλαβες. Έχει το δικέφαλο. Ναι, εδώ πέρα είμαστε στο Λιάρι. Σου στείλαν μήνυμα τώρα, σ' ακούνε. Εδώ πέρα είμαστε στο Λιάρι, να πούμε, κατάλαβες. Γκόμενα σου στείλε μήνυμα τώρα. Κάτι έγινε, δεν ξέρω, ξέρεις. Σπαθί, πες τι. Ξέρεις τι ήταν αυτά. Ναι. Αλλά εδώ πέρα είναι ο Λιάρι, να πούμε. Είμαστε λίγο ακόμα χαζί, να πούμε. Ναι. Και δεν πάμε ούτε εκεί. Το είχαμε κάνει κάποτε πρώτη στον πρόεδρο. Άλλαξε το σήμα να γεμίσει το γήπεδο, δεν μας ακούει. Δεν μου λες. Αυτοί που πέραν και βρίζανε. Είσαι σίγουρος ότι είναι Αριανοί. Δεν μπορώ να ξέρω, δεν ασχολούμαι. Δεν μπαίνω σε τέτοιες διαδικασίες. Όπως δεν μπαίνεις και εσύ και κάνεις το Χαβά σου με όπλα, κουνφού και τέτοια. Ναι. Δεν μπαίνω διαδικασίες. Θα φας όπλα, ρε. Κουνφού. Άκου τώρα. Ναι. Άκου τώρα. Λέγε, ναι. Άκου τώρα. Εσύ έχεις πλάκα γιατί, ρε φίλε. Εγώ από πιτσιρικάς ακούω. Ντε με κοπανίσαμε το Ραπτόπουλο Παοχτσίδες. Κοπανίσαμε το Ραπτόπουλο Αριανοί. Κοπανίσαμε το Ραπτόπουλο Ηρακλειδής. Φίλε, να σου πω κάτι. Άκουσε να δεις. Εφόσον δεν έχω κοπανίσει τον Τσίπρα κανένας, δεν φοβάμαι κανέναν Αριανό, κανένα Μπαοξή, κανένα Ηρακλειδέα. Αυτοί δεν μπορούν να κοπανίσουν, ούτε Μουσταλευριά. Αφού αυτοί εδώ όλοι δεν κοπανίσανε τους πολιτικούς όλους από δημάρχους. Να σε κάνω μια ερώτηση. Τι να κοπανίσουν, ρε. Τι ψυχή να κοπανίσουν. Εδώ πέρασε Παπαγεωργόπουλος, μας έβαγε τους 100.000 ευρώ, δεν άνοιξε μύτη. Κύριος ήταν γι' αυτό. Ναι, εξαιρετικός. Τι να κοπανίσουν. Εδώ άλλος έφυγε, πήρε τις τσάντες. Πήγε στην Αθήνα, ο Παπαθανασάκης. Τι να κοπανίσουν, ρε. Τι να κοπανίσουν, πες μου. Ο άλλος με στέλνει μήνυμα, ένας δικός μου, μην τα λες στον αέρα. Ένας Αριανός δικός μου. Ρε τον άνθρωπο, ρε. Τι να κοπανίσουν, ρε. Ήρθαμε το δήμαρχο, ρε. Το δήμαρχο.
Ένας κατέβηκε από το αυτοκίνητο. Ένας κατέβηκε από ένα αυτοκίνητο να πιάσει τον Παπαγεωργόπουλο από τα μουστάκια. Ο Ραπτόπουλος 37 χρονών. Τι να μου πούνε εμένα αυτά τα χθεσινά σκατάγια ξύλο και μπουνιές και μπουκές μόνο τώρα. Ραπ, άκουρε. Αλήθεια τώρα. Ο ΣΥΡΙΖΑ το χειρότερο κόμμα που έχει κυβερνήσει. Το καλύτερο είναι. Αλλού θέλω να καταλήξω. Εγώ το λέω αλλιώς. Το καλύτερο κόμμα που έχει κυβερνήσει στην Ελλάδα είναι ο ΣΥΡΙΖΑ. Γιατί αποχάβνωσε 10 εκατομμύρια ηλίθιους. Ναι. Ο πιο μάγκας πρωθυπουργός είναι ο Τσίπρας. Για ποιο λόγο όμως. Γιατί χωρίς να τάξει, χωρίς να πληρώσει, χωρίς να διορίσει, κατόρθωσε και πέρασε μέτρα τα οποία οποιοδήποτε άλλο κόμμα θα κεγόταν η χώρα. Είναι ο πιο μάγκας πρωθυπουργός αριστερός που πέρασε από την Ελλάδα. Γιατί κατόρθωσε και υπνώτησε 11 εκατομμύρια ηλίθιους και με βγει τώρα το 23χρονο να πούμε που ακόμα δεν έχει δει πως είναι το εδίο της γυναίκας να με πουλήσει μούρι. Άστε και τώρα να γινόταν εκλογές. Πάλι ο Τσίπρας θα βγει. Πάλι ο Τσίπρας θα βγει γιατί έχει, γιατί έχει πιάσει να πούμε τα κανάλια. Σου έχει κάνει τέτοια μαγιά. Άκου. Μ' ακούς. Γιατί δεν είναι μάγκας πρωθυπουργός. Βρε, 100 κιλά τέτοια έχει. Μ' ακούς, έχεις έρθει ποτέ κατά εδώ Λαγκαδά? Λαγκαδά. Ναι. Δεν ήρθα. Πού? Όταν πέθανε ο μπαμπάς του Γρόλιου. Δεν είχα έρθει κυρία. Τι γελάς. Οικογενειακός μου φίλος. Το ξέρω, ξέρω. Τέλος πάντων. Αυτά ρε φίλε. Εμένα η οικογενειακή μου φίλη είναι όλοι αριανοί, να ξέρεις. Άντε καλό βράδυ. Να σε καλά, καλά χαρά. Οι συγγενείς μου, οι στενοί είναι αριανοί. Γιατί τα μνημόνια. Να το. Να, να. Τελείωσε ο ελληνικός λαός με την ψήφο του 25 του Γενάρη. Έτσι. Πλάκα. Μη μου κάνεις Βασίλη. Έτσι καταλαβαίνεις το χαρακτήρα του καθενός. Ναι. Τώρα που την γνώρισα από κοντά έχω την αίσθηση ότι δεν είναι τυχαίο που έχει μείνει τόσα χρόνια καγκελάριος. Go back, κυρία Μέρκελ. Είναι μια ανατολικογερμανίδα, πάρα πολύ τακτική και επιμελής. Ορίστε. Δεν αφήνει τίποτα να πέσει κάτω. Go back, κυρία Μέρκελ. Μελετημένη, διαβασμένη, και η οποία εν πάση περιπτώσει έχει αυτή την γερμανική κουλτούρα. Όπου θέλει, και αυτό νομίζω ότι είναι καλό στη σχέση μας. Go back, κυρία Μέρκελ. Έτσι. Ο έμφυα θα καταργηθεί φέτος. Το 2015 δεν θα πληρώσουν οι πολίτες έμφυα. Ποιος το έχει πει? Ο έμφυα θα καταργηθεί φέτος. Ο Φίλης. Το 2015 δεν θα πληρώσουν οι πολίτες έμφυα. Μάλιστα. Θα πληρώνει μέχρι το 2031. Κατάλαβες? Σου πήρε ο Κόντι στα λεφτά του, στάβαγε σουβλάκια και σουτζουκάκια. Χαϊβάνι, χαϊβάνι. Πάμε σε έναν ακόμα, ναι. Έλα, φίλε. Ναι. Ναι. Έλα, καλημέρα. Καλημέρα, φίλε. Πολύ σοβαρό σε βλέπω. Έλα, εντάξει, απλά χαλή με τα δικά μας που παίρνουν και λένε βλακίες, ας πούμε. Και ειδικά επί προσωπικού και βλακίες. Εντάξει, να μάθουν κάποια στιγμή ότι καλύτερα να σε πει άλλος ότι δεν σε γουστάρω και δεν σε γουστάρω, ρε φίλε, παρά να υπάρχουν κάποιοι άλλοι που σηκώνουν μικρόφωνα και υπάρχουν κάποιοι άλλοι που κάτι κάνουν από κάτω, δίνουν, κάνουν για να πούνε ότι σε γουστάρω και στην ουσία να κάνουν δουλειά που είναι εις βάρος αυτού που αγαπάς. Έτσι. Καλύτερα να με πεις δεν σε γουστάρω και αρσενικά όμορφα και ωραία, και έχω δικούς μου λόγους, έχω δικά μου βιώματα, έχω δικά μου περιστατικά, ρε παιδί μου, που μπορεί να πιστεύω ότι ένα πράγμα στην τελική τα αγαπάω και με τον τρόπο που λειτουργήσατε εσείς το κάνατε και κακό και έτσι έχω και βγάλω και στράβα με την πάρτη σας. Έτσι. Προτιμάω αυτό το δε σε γουστάρω παρά από άλλα και στο παρελθόν σε γουστάρω, ναι, οκ, okay, να χαρώ εγώ και μαζί σας και το ένα σας και το άλλο σας. Έτσι, γιατί κάποιοι άλλοι μαζί με αυτούς που μιλούσαν έτσι κάνανε δουλειά που αυτή η δουλειά ήταν εις βάρος τέλος πάντων σε αυτό που αγαπούσαμε. Εντάξει, κάποια στιγμή. Εντάξει, είναι και πιτσιρικάδες. Είναι πιτσιρικάδες, είναι πληγωμένοι πιτσιρικάδες, είναι οι απαξιωμένοι της πόλης, είναι οι χλεβασμένοι, είναι που μπορεί να πληρώνουν σε αυτό που αγαπάνε και αμαρτίες που δεν είναι για αυτοί οι πιτσιρικάδες. Και κάποια στιγμή, εντάξει, Κώστα, απλά και αυτή η γενικότητα ότι όλοι οι αριανοί, πες καλύτερα εσένα ρε φίλε που με μιλάς τώρα δεν σε γουστάρω.
Μη το γενικεύεις, μωρά αδερφέ μου. Δεν ξέρουν αυτά, ρε. Δεν ξέρουν, όχι γιατί δεν έχουν μυαλό, δεν ξέρουν. Έχουν πλέξει και σε ένα κυκαιώνα που τραβάνε ένα πράγμα που μπορεί να μην ξέρουν και γιατί το τραβάνε. Α, κοίταξε, η ηλικία τους... Όλοι αυτοί απαξίωσες της αγάπης τους... Η ηλικία τους, δεν φταίνε. Αισθάνονται ότι είναι και εχθρός αυτός που τους λέει ότι είναι έτσι. Ενώ στην τελική, να σου πω κάτι, το πιστεύω ότι και αρσενικό παιδί είσαι και δεν θα πάρεις και δεν θα σε πλησιάσει και κανένας από κανένα κύκλωμα να σου πει πάρε αυτό και μίλα έτσι αδερφέ ή πάρε και σου είσαι να κάνεις κακό σε ένα πράγμα που αγαπάνε αυτοί και δεν το καταλαβαίνουν. Ρε, αλλά είναι και πιστηρικά δεν το καταλαβαίνουν. Θα το καταλάβουν στη διάρκεια. Δεν έχουν έρθει με λεφτά, δεν έχουν έρθει με λεφτά. Δεν θέλω τώρα παραπάνω, ξέρεις, θα το καταλάβουν στη διάρκεια του χρόνου. Απλά κατάλαβε και εσύ κάπου, πρέπει και αυτά να το καταλάβουν από ένα σημείο και λες, μετά. Λες να έχουμε ρε εσύ χάσμα γενεών ρε Πέτρο. Πρέπει να το καταλάβουν από ένα σημείο και μετά. Είναι πληγωμένα τα τέτοια δεν έχουν. Είναι χιλιάδιο. Δεν μου λες. Εντάξει όλα καλό βράδυ. Δεν μου λες. Καλά θα τα πούμε και κάτι δύο. Λοιπόν. Εντάξει τώρα αυτοί που είναι 22 χρονών δεν φταίνε σε τίποτα. Σε αυτό που έγινε. Από εκεί και πέρα τώρα τι λέει ο καθένας εντάξει. Λοιπόν. Δεν θα πάρουν άλλους γιατρέ. Δεν νομίζω. Ρωτάει εδώ ο κόσμος πώς βλέπεις. Κόπα Αμέρικα βλέπεις. Κόπα Αμέρικα να βλέπω. Την Αργεντινή λέει πώς την βλέπεις. Την Αργεντινή. Παίζει ο Μέση. Ναι, νομίζω. Ότι... Το πρώτο μας δεν έπαιξε. Ούτε θα παίξει. Ναι. Δεν νομίζω. Δεν την βλέπεις και πολύ καλά. Όχι. Από το Euro την Πορτογαλία. Την Πορτογαλία, αν μπροστά ήταν καλή, θα την πίστευα. Πιστεύω ότι ο Ρονάλντο είναι πολύ ντεφορμέ. Θα στηριχτούν πάνω του, θα πάρει το παιχνίδι πάνω του και δεν θα. Η Γαλλία την έχω δει μ' αρέσει. Η Γερμανία πιστεύω δεν θα πάει καλά από ό,τι είδα. Και περιμένω μια φορά εν ζωή, πριν ψοφήσω, να δω την Αγγλία να σηκώνει ένα τρόπαιο. Είτε σε Euro είτε σε παγκόσμιο. Περιμένω μια φορά πριν ψοφήσω και με φάντα σκουλίκια να πούμε. Λες να με κάψουν. Είναι πιο οικονομικό, όχι πιο οικονομικό, ναι. Και πιο καθαρό. Ναι. Πού να με πετάγανε γιατρέ, άμα με καίγανε. Πετάζανε. Πού θα με πετάζανε. Εσύ που έλεγες να με πετάζανε. Εδώ στη Θέρμη. Στη Θέρμη. Πού. Άμα ήταν να με πετάξουν στη Θέρμη, άμα θάψουν στη Θέρμη καλύτερα. Άμα να σε κάψουν, πού να σε πάρει δηλαδή. Μπορεί να φέρει μπουτάρι μέχρι τότε, κάτι εντάξει. Ο μπουτάρι μέχρι τότε. Που θα πεθάνω εγώ. Λες να πεθάνω πιο μπροστά από το μπουτάρι. Όχι να φέρει το. Αναφέρει το αυτό, ναι. Από το φορτήριο. Ναι, από το φορτήριο. Ναι. Ναι, αν είναι τόσο μάγκας και ενάντια με τους παπάδες, έπρεπε να το έχει φέρει το από το φροντίριο. Αλλά το βλέπω κότα να πούμε και το μπουτάρι. Πεσμένο λίγο. Λες. Κότα τον βλέπω, ναι, κότα. Αν περάσουν εκλογές, μπορεί να το φέρει. Κοτάρα τον βλέπω το μπουτάρι. Κοτάρα, τον προκαλώ. Είναι πεσμένος. Είναι πεσμένος. Τώρα τους λόγους που είναι ηλικία, είναι στα 74, είναι ξέρω εγώ, ρούφεν τράβεν, λέω δεν πίνει. Δεν βλέπω δεν πίνει. Είναι η γκόμενα που τον άφησε, δεν ξέρω. Το βλέπω πεσμένο όμως. Και δεν γουστάρω τον δήμαρχο μου πεσμένο. Τον θέλω extreme, τον θέλω αντιδραστικό, τον θέλω όχι κλόουν στα, ξέρω εγώ, στα media, τον θέλω όμως αντιδραστικό. Τον άλλον, κοίταξε, από τον άλλο τον κρύο που έφαγε τα λεφτά, τον αντιπαθητικό, εγώ τον είχα δει. Τον είχα ορμήξει εγώ. Είχα κάνει προπόνηση Καφτατζόγλιο, έφευγα και τον έβλεπα να ανεβαίνει με ένα μαύρο αυτοκίνητο. Ήταν πίσω αυτός δεξιά, καθόταν στη δεξιά πόρτα και μπροστά ο οδηγός. Του ρίχνω κάτι πινελί και πριν βγουν, εγώ τα ήξερα όμως. Τα ήξερα εγώ. Τότε άρχισαν και πρώτα ψιλοακουγόντουσαν και τα λοιπά. Αλλά τι να πεις τώρα. Άμα ορμήξεις και κάνεις ορμάς, λέει τρελός είναι αυτός παρανοϊκός. Τι ανακατεύεσαι εσύ και τα λοιπά. Εντάξει, μόνος να ορμήξεις. Δεν ορμάς. Πας σε ένα εστιατόριο, το βλέπεις να τρώει. Θα πεις γεια σας κύριε Δήμαρχε, δώσε μου ένα αυτόγραφο. Εξεφτύλα είναι τώρα. Αυτόγραφο. Αυτόγραφο. Όσο για τον Τσίπρα, πιστεύω ότι είναι ο πιο μάγκας πρωθυπουργός. Για τους λόγους που είπα προηγουμένως. Πέρασε τα μέτρα χωρίς να ανοίξει μύτη. Χωρίς να ανοίξει μύτη. Έκανες ένα λάθος πριν. Είπες χωρίς να τάξει τίποτα. Χωρίς να τάξει τίποτα. Έταξε χωρίς να έχει να δώσει. Ναι, δεν είχε να δώσει. Ναι, είναι διαφορετικό. Δεν είχε αρκετά, να δώσει. Εντάξει. Αυτά τα δύο στοιχεία και μόνο. Έταξε χωρίς να έχει. Ναι. Εντάξει. Και είπε, ό,τι είπε δεν έκανε τίποτα. Mm. Και πάλι μπορεί να βγει ξανά πρωθυπουργός. Γιατί ελέγχει τα μίντια τα οποία χρωστάνε πολλά λεφτά και είναι κατευθυνόμενα. Ξέρεις γιατί. Νομίζω ότι ο Έλληνας δεν θέλει να παραδεχθεί ότι πιάστηκε κορόιδο. Αυτό είναι. Παίζει και αυτό. Αυτό είναι. Αν άκουγες χθες ήταν μια κυρία στον Ενικό. Ναι.
Δεν εκεί την ώρα έχω εκπομπή με τον κύριο τον Χατζηνικολάου. Ναι, νομίζω, το είδα μετά. Ότι... Ποια κυρία, ποιος ήταν η κυρία. Ήταν μία κυρία. Μία κυρία, ποιος ήταν στον ελληνικό, ποιος μιλούσε. Ήταν ο Θεοδωράκης μου φαίνεται. Ποιος ήταν ο Θεοδωράκης. Άλλος κρύος αυτός. Ναι. Κρύος ο Χατζηνικολάου, κρύος και αυτός. Και τι βγάλατε άκρη. Ήταν εντάξει, συζήτηση της κυρίας ότι δεν παραδεχόταν ουσιαστικά ότι έκανε λάθος. Τον πίστεψα τον Αλέξη, μου αρέσει ο Αλέξης, ήθελα αλλά δεν μπορούσε. Το παιδί έκανε ότι μπορούσε. Εμένα μου αρέσει. Εμένα μου αρέσει. Ναι. Έτσι, δεν είδε τίποτα άλλο. Είδε ότι η άποψή της ήταν. Εντάξει, τελευταίο. Μήπως αυτή η κυρία είδε ότι και να αλλάξει ο Αλέξης δεν πρόκειται να βρει τίποτα. Και επίσης είναι και το άλλο. Δεν μου λες. Εγώ δεν χωνεύω κανένα πολιτικό. Θέλω και κανένα συμφέρον. Ναι. Εντάξει. Αλλά αν ήρθει ο Μητσοτάκης και είναι τα ίδια τα μέτρα, αυτή τη μούρη την αγριοποιεί με αυτό το γρουλωτό το αυτό, δεν σε προκαλεί τρόμο ο Μητσοτάκης. Όχι. Δεν σε προκαλεί τρόμο. Όχι. Εμένα με προκαλεί τρόμο. Το φοβάμαι δηλαδή. Ναι. Δηλαδή έτσι όπως κοιτάει, έτσι όπως μιλάει, δηλαδή δεν το ζυγώνω να πούμε. Δηλαδή... Ενώ άλλος είναι μαλακούλης, γλυκούλης, δηλαδή εντάξει. Ναι. Δηλαδή είναι θέμα πρωθυπουργού, δηλαδή όλη η κυβέρνηση δεν δηλαδή, τα συνοιάζει. Δηλαδή. Ποια δηλαδή, αυτή που έχει τώρα. Ο Φίλης, η Τασία, ο ένας, ο άλλος. Δηλαδή είναι καλύτερες μούρες. Α, είναι καλύτερες μούρες από ποιους? Από τους άλλους. Ίδιες μούρες είναι. Πολύ χειρότερες. Ο Φίλης. Σαν σύνολο κυβέρνησης. Ναι. Κάτι γαϊτάντες αυτές που δίνονται με κάτι μπλουζάκια στη Βουλή. Δηλαδή, εντάξει. Δηλαδή πέρα από κάθε αισθητική. Ναι. Η Ροχήλ αισθητικός εντάξει, δεν είναι και τόσο χάρη. Ναι, ήταν και μανεκέν. Ναι. Αλλά γενικά σαν κυβέρνηση δεν μου φαίνεται. Ναι. Κάτι διαμαντόπουλο που ντύνονταν, καρναβάλια. Εντάξει. Μην βγάζει εσύ το συντηρητικό σου, γιατί δεν είναι. Όχι, εντάξει. Στη Βουλή μιλάμε τώρα, δεν μιλάμε τώρα. Ναι. Δηλαδή τα πουκάμισα έξω στις Βρυξέλλες και τα λοιπά, κάτι σακίδια με κάτι με αρκουδάκια όταν πας να δεις την Τρόικα. Εντάξει, δεν μου αρέσουν εμένα αυτά. Δεν σε αρέσουν εσένα. Όταν πάει ο πρωθυπουργός μου έξω, θέλω να είναι ωραίος και εκπροσωπεί εμένα, δεν εκπροσωπεί τον εαυτό του. Ναι. Άρα και τον προπονητή με κουστούμι το θες, μπάγκερς. Όχι, εντάξει, απλά τον προπονητή σε παίζει ποδόσφαιρο. Δεν σπάει, ένα παιχνίδι. Άλλο, ένα παιχνίδι. Ναι. Εκεί πας, δηλαδή, τις τύχες μου. Πιστεύω ότι τα ρούχα δηλαδή και η εμφάνιση. Φυσικά. Εσύ, δηλαδή, εσύ έρχεται ένας να σου δώσει ένα προγραφικό, ή στην εταιρεία σου, ή στο αφεντικό. Ναι. Και μπαίνει ένας με μπερμούδα. Ναι. Θα το κατατάξει αμέσως στα υπόψη σου. Ναι. Σωστό αυτό που λες, αλλά είναι και ρατσιστικό, ρε γιατρέ. Όχι, όχι. Νομίζω η εμφάνιση δείχνει. Δείχνει. Όχι απαραίτητα 100%, αλλά. Ναι, είναι λίγο δίθεν όμως, ρε γιατρέ. Δεν είναι. Εγώ δεν σου λέω πας βρώμικος. Δηλαδή, εγώ αν πάω με ένα blue jean και το γοντομάνικο, είμαι ξυρισμένος, πλημμένος, έχω βάλει τον μπρουτ την κολόνια μου να πούμε και τα λοιπά. Έχω περάσει να πούμε ρεξόνες και ιστορίες. Έχω ξυριστεί, έχω κάνει τη μύτη μου με τις τρίχες, τα αυτιά μου, τα φρύδια μου, τα έχω φτιάξει. Ναι. Και έχω ξυριστεί, μυρίζω ωραία. Και τι πειράζει που φοράω τον κουντουμάνικο να πούμε. Κατάλαβες τι γίνεται. Ναι. Εντάξει, είναι ρατσιστικό. 100%, ναι. Αλλά τις περισσότερες φορές νομίζω ότι δείχνει κάτι. Ναι. Δείχνει κάτι. Σε προφυλάσσει από μια μελλοντική πατάτα που θα κάνεις. Σε προφυλάσσει. Ναι, τουλάχιστον εμένα ναι. Εντάξει. Αυτό είναι και το γυαλί ηλίου όμως καμιά φορά. Που φοράμε πολλές φορές όταν δεν νιώθουμε καλά και θέλουμε να κρυφτούμε από κάτι. Δεν είναι απόλυτο. Αλλά νομίζω ότι περισσότερο. Ο Λάκης Πετρόπουλος ήταν πάντα κρυμμένος πίσω από γυαλιά ηλίου. Ναι. Ήταν δολοπλόκος. Ήταν σκοτεινός τύπος. Κάτι σαν κάτι χουντικούς. Ναι. Τα γυαλιά ηλίου. Κατάλαβες. Ναι. Ορίστε, ναι. Βέβαια. Συνεχίζει ο Γιάννης. Ναι. Μετά. Θα φάμε καμιά κρέπα, θα φάμε κανένα πατσά. Να βάλουμε κανένα κιλό. Ναι, λες. Λες. Λίγο κρύος ο Γιώργος. Κρύος ο Γιώργος. Μπορεί. Χτυπήσουμε. Αν ακολουθήσει ο Γιώργος. Το γουρούνι αυτό θα ακολουθήσει. Ρε, εσύ είσαι πολιτής. Πολιτής, ναι. Σαν μπράβο στις νύχτες εσύ. Βγαίνεις με κουστούμι και γραβάτα δηλαδή. Και μετά θα πάω στη δουλειά από εδώ. Θα πας δουλειά, ε. Μάλιστα. Εντάξει. Και εσείς οι πολιτές φαρμάκων βλέπω. Εγώ έχω φίλους μου. Κουστούμι, γραβάτα, πλημμένο αυτοκίνητο, η εξωτερική εμφάνιση. Είναι αυτό που λέγαμε προηγουμένως. Ναι. Πώς. Παίζει ρόλο. Το μεγαλύτερο. Παίζει ρόλο. Βέβαια. Είναι γι' αυτό στα μπάρ να πούμε. Δηλαδή η Κορίνα που είναι έξω που τη συμπαθείς, είναι δυνατόν να τη δεις άπλητη, αχτένιστη κτλ. Είναι η βιτρίνα του ιατρείου. Δεν γίνεται. Τι, ακουγόμαστε. Πέσαμε. Ακουγόμαστε. Εντάξει. Όχι για την εντύπωση, την αίσθηση. Ναι. Ναι, παίζει ρόλο έτσι. Μάλιστα. Είδες, είναι μετράνα αυτά, τα στυλιστικά. Όχι. Εκεί εγώ δεν παίζω καλά, ε. Εντάξει, καθαριότητα, εφρέα. Άλλο καθαριότητα. Εντάξει, όχι, όλο μαζί. Όλο μαζί. Ένας άπλητος, αξίριστος, έτσι. Αξίριστος. Άπλητος, ναι. Αχτένιστος.
Σε βλέπει ο άλλος. Ναι. Θέλει κάτι ευχάριστο. Ναι. Θέλει κάτι δροσερό. Ωραίο. Ναι. Να αποπνέσει την καθαρότητα. Δηλαδή μπαίνεις μέσα σε ένα γραφείο και βλέπεις μια μουντρούχα, να πούμε, που περιμένει περίοδο και έχει τα μούτρα κάτω κτλ. Κακό πράγμα. Πολίτρια χωρίς χαμόγελο. Βέβαια είναι ψεύτικο το χαμόγελο, δεν σε συμπαθεί, σε χαμογελάει. Δεν πειράζει. Ναι. Προτιμώ να βλέπω κάτι τουλάχιστον καλό, κάτι όμορφο. Ναι. Ας είναι ψεύτικο. Ας είναι ψεύτικο. Γιατί το άλλο δεν θα μπορεί να είναι ψεύτικο. Ποιο να είναι ψεύτικο τώρα. Το αξίριστο. Και να είναι και ψεύτικο. Και να είναι και ψεύτικο. Εντάξει. Έτσι τα λες, γιατρέ. Μάλιστα. Εντάξει, τα λέμε. Να είστε καλά, γεια σας. Καλό βράδυ. Λέμε, 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 να είστε καλά, γεια σας. Καλό βράδυ.